Ακριβώς πίσω μου είναι εικόνες αποκάλυψης. Καίγεται μια ολόκληρη πλαγιά. Υπάρχουν σπίτια, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Κάποιες εκρήξεις ακούγονται. Υπάρχουν στίβες με ξερά κλαδιά, είναι αυτό που δείχναμε και νωρίτερα. Δεν έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι όπως έπρεπε. Φλόγες πια ζώνουν το νοσοκομείο. Κοιτάξτε τις φλόγες πώς ορθώνονται. Η αυλή του σπιτιού καίγεται. Κοιτάξτε τις φλόγες. Είναι αδύνατον. Εδώ πέρα. Γρήγορα, Βασίλη, πρέπει να απομακρυνθούμε, Βασίλη. Βρισκόμαστε στο λόφο Έντισον στην Παλίνη. Βλέπετε εδώ την κατάσταση που επικρατεί. Εδώ πρέπει να φτάσει η πυροσβεστική. Είστε μόνος εδώ πέρα. Μόνος. Ωραία, πάμε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Αστυνομική της ομάδας Δίας κάνουν εκένωση του οικισμού. Μας έχουν πει να παραμείνουμε στους πιωτέρας. Δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα που να μην είναι καμένο. Ήταν μια πυρκαγιά που, όπως εξήγησε ο υπουργός, είχε πάρα πολύ δύσκολα χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε στη Βεντέλη, αλλά μπήκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα στον αστικό ιστό. Και πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι έκαναν το καλύτερο δυνατό, με πολύ γρήγορη και έγκαιρη παρουσία, με μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και κυρίως με πολύ καλύτερο συντονισμό σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν. Και με αυτήν την λογική θα προχωρήσουμε και από εδώ και στο εξής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μία πυρκαγιά στα Μέγαρα. Αντιμετωπίζεται με τα εναέρια, με τα επίγεια τμήματα, συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς και κάποιες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μία περίοδο που έχουμε 50 με 60 φωτιές πια την ημέρα. Τις πιο πολλές δεν τις μαθαίνουμε ποτέ, δεν τις μαθαίνετε ποτέ, διότι σβήνουν εν τη γενές τους. Όμως στατιστικά είναι βέβαιο ότι κάποιες θα ξεφύγουν και δεν θα μπορούμε να έχουμε την έγκαιρη παρέμβαση η οποία απαιτείται. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. 5η 21 Ιουλίου. Καλύτερα ξημερώνουμε σήμερα. Χθες τέτοια ώρα η βορειοανατολική Αττική, τουλάχιστον 8 περιοχές, ήταν ναι, στο έλεος του πυρηνού μετόπου. Οι φλόγες ήταν στα 10, 15 και 20 μέτρα σε πολλά σημεία. Ευτυχώς. Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά μενόταν. Βεβαίως. Και στην Παλίνη και στο λόφο Έντισον και στην Διόνη μετά. Στο Πικέρμι, και στο Πικέρμι, στο Τράφι. Έτσι. Ευτυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα. Το βράδυ πια τα πράγματα ήταν σε ύφεση. Οι δυνάμεις είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το πολύ δύσκολο μέτωπο. Και ενώ είχες όλο αυτό το μέτωπο και άλλες πυρκαγιές. Στα Μέγαρα, στη Σαλαμίνα. Σωστά. Στη Χίο. Άρα λοιπόν μπορούμε να χαμογελάμε λίγο σήμερα. Να μετρήσουμε τις πληγές μας, γιατί οι περιοχές αυτό θα κάνουν σήμερα. Οι περιοχές που επλήγησαν, τις πληγές τους θα μετρήσουν. Να δούμε πόσα σπίτια είναι καμένα, πόσα σπίτια είναι ακατοίκητα, γιατί μπορεί κάποια να μην καταστάθηκαν ολοσχερώς, αλλά να κρυθούν μη κατοικήσιμα από τις φλόγες που τα έζωσαν και τα τσουρούφλησαν, έτσι όπως λένε συνήθως οι πυροσβέστες και οι πραγματογνώμονες. Και μην ξεχνάμε και τον 84χρονο, ο οποίος δεν άντεξε ο άνθρωπος. Βεβαίως. Και έβαλε τέλος στη ζωή του, βλέποντας το σπίτι του τρίτη φορά να παραδίδεται στις φλόγες. Τουλάχιστον η τραγωδία στο μάτι μας άφησε μια πρίκα, μας άφησε ένα μάθημα, το μάθημα της εκένωσης. Το 112 έχει λειτουργήσει, λειτουργεί και τα στοιχεία, τα επίσημα λένε ότι εκενώθηκαν περίπου περιοχές που κατοικούσαν 100.000 άνθρωποι. Λένε. Ναι, δεν ήταν εύκολο. Έτσι. Αλλά το μάτι δεν μας έμαθε να κάνουμε καθαρισμό των οικοπαίδων. Δυστυχώς, εδώ, δηλαδή, 2022 φεύγει και ο Ιούλιος και βεβαίως, αυτά που βλέπαμε χθες μέσα από τους ρεπόρτερ και τους οπερατέρ του Open ήταν ενδεικτικά της κατάστασης που βρισκόμασταν. Και τους κατοίκους. Στον Τράφι, για παράδειγμα, έτσι, και στη Διόνη, έβλεπες ότι υπάρχουν πάρα πολλά οικόπεδα ακαθάριστα. Υπάρχουν τόνοι σκουπιδιών σε διάφορα σημεία και καύσιμης ύλης. Ο κύριος Μπουρνούς που βγήκε σε εμάς είπε ότι το 40% έχει καθαριστεί στο Δήμο του, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Και εδώ τώρα είναι η συζήτηση που θα κάνουμε για την επόμενη μέρα, για το τι ακριβώς θα πρέπει να αλλάξει επιτέλους. Έτσι.
που πρέπει να διορθώσουμε, παιδιά. Γιατί πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα και σε επίπεδο ατομική ευθύνη, βεβαίω. Διότι ο καθένας πρέπει να βλέπει, αν δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτές τις καταστροφές, σε πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούμε και σε επίπεδο κρατικής ευθύνης και σε επίπεδο λειτουργίας της πολιτείας και στην ποιότητα της αναδάσωσης. Πολλοί συζητούν για τα ΠΕΦΚΑ. Γιατί να βάζουμε ΠΕΦΚΑ, δίκιο κατά τη γνώμη. Αν τα ΠΕΦΚΑ τελικά δημιουργούν τεράστιο ζήτημα, διότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πυρκαγιές, που έχει πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Χτυκιό είναι αυτό που ζούμε κάθε καλοκαίρι και φοβόμαστε, λαχταράμε μην θυμίσουμε ανθρώπινες ζωές όπως έγινε στο Μάτι. Και στην οργάνωση της πολιτείας και στην αντίδραση και στα σχέδια και πάρα πολλά είναι αυτά στα οποία πρέπει να σταθούμε και πρέπει να συζητήσουμε. Πάντως, δεν αποκλείεται ο εμπρισμός, αλλά περιμένουμε να δούμε στοιχεία. Πάνε, από, λέει, από τον ΔΔΕ είπαν ότι δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα έκρηξη με κάποια κολόνα της ΔΕΗ. Δεν μπορούν ακόμη να δώσουν επισήμως αιτία για το πώς ξεκίνησε αυτή η φοβερή πυρκαγιά στον Τράφη της Πεντέλης και πώς απλώθηκε τόσο γρήγορα. Το πώς απλώθηκε εξηγείται από τους ανέμους 110 χιλιόμετρα ρηπή. Ναι, αλλά και παραπάνω. Έφτασε μέχρι την Παλίνη. Βέβαια. Έφτασε μέχρι το Γέρακα. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση που έχει καεί. Ένας πνεύμονας της Αττικής. Πέρσι είχαμε άλλον έναν και νομίζω το μόνο μας μένει είναι ο ημιτός. Να χτυπήσουμε ξύλο. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση. Πάμε να δούμε το χρονικό αυτή τη φοβερή νύχτα που έζησε η Αττική. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κλείστε το καρότσιρο και πηγαίνετε αυτή και αυτερά. Φύγετε. Πάμε το αυτοκίνητο, περνάει μέσα από τις φωτιές. Ολονύχτια κόλαση πυρός στην Ανατολική Αττική. Κοιτάξτε, Πόπι, το αυτοκίνητο περνάει μέσα από τις φωτιές. Απίστευτη εικόνα, Πόπι, κοιτάξτε. Με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Βασίλη Παπίδη, βλέπετε αυτή σας τη παρακαλέσουμε... την ταχύτητα με την οποία μετακινείται η φωτιά. Και επίσης θα παρακαλέσουμε πολύ να προστατεύσετε και σε αυτούς σας, γιατί η φωτιά κινείται όντως με ταχύτητα. Από ό,τι ακούω τους συναγερμούς εδώ στα σπίτια, έχει σκοτεινιάσει ολόκληρος ο ουρανός. Νομίζω πως πρέπει να αποχωρήσουμε, γιατί μας κυνηγάει η φωτιά, αλλά κοιτάξτε. Που απίστευτα. Γρήγορα. Να φύγουν οι συνάδελφοι, παρακαλώ, γρήγορα. Όλος ο σταθμός ζητάει να φύγετε από εκεί, γιατί βλέπουμε ότι σας έχουν περιμετρικά οι φλόγες. Γεωργία, σε παρακαλούμε, μπες στο αυτοκίνητο, απομακρύνσου και θα βλέπουμε την εικόνα μέσα από το αυτοκίνητο. Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, είναι σπίτια. Ναι, φεύγουμε. Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, είναι σπίτια. Έχει πάρα πολύ αέρα και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η φωτιά έχει κατέβει πολύ γρήγορα. Κάτοικοι βλέπουν τις φλόγες να απειλούν τα σπίτια τους. Προσπαθούν με παγούρια, νερό και κλαδιά να σβήσουν τη φωτιά. Άλλοι με κίνδυνο της ζωής τους επιχειρούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι στιγμές είναι δραματικές. Αν μπορώ να διακρίνω, υπάρχει και ένα άτομο στο μπαλκόνι ακριβώς μπροστά από τις φλόγες. Δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει με τη βοήθεια εδώ πέρα του Άγγελου. Είναι μπροστά από τις φλόγες. Μένει στο σπίτι είναι του, παρότι έχει σταλεί μήνυμα να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι. Είναι ένας άνθρωπος στον μπαλκόνι και αν βλέπουμε σωστά πρέπει μπροστά, να ρίχνει δείτε, νερό με μάνικα. Είναι... Κινδύνεψε βέβαια και προσπαθούμε να τα κάνουμε τα πράγματα να... Να, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δίνεται εντολή για την απομάκρυνση κατοίκων διαδοχικά από Πεντέλη, Ντράφη, Γέρακα, Πικέρμη και Παλίνη. Η κατάσταση εδώ είναι δραματική. Εδώ και αρκετή ώρα αστυνομικοί της ομάδας Δίας κάνουν εκένωση του οικισμού και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Θα δείτε τώρα και δεξιά, ενημερώνουν τους κατοίκους ότι η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, να φύγουν από τα σπίτια τους. Μου είπε ο κομματόδρος μας έχει πάρει πάνω, ρε. Αστυνομικοί πηγαίνουν σπίτι-σπίτι για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Κάποιοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Έλα, πάμε, πάμε! Πάμε! Πάρ' τον άνθρωπο και φύγε! Ας τα ζώα, πάρ' τον άνθρωπο! Διώξαμε τους μεγάλους ανθρώπους και είμαστε εδώ, ρίχνουμε νερό και να βοηθήσουμε όποιον χρειαστεί κάποια βοήθεια από τους κατοίκους.
Η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια. Οι φλόγες έχουν περάσει στις αυλές των σπιτιών. Βλέπετε, ανεβήκαμε εδώ με τους άνδρες της πυροσβεστικής. Βλέπουμε να καίγεται ένα αυτοκίνητο και τη φωτιά, αν μπορώ να διακρίνω, έχει μπει ήδη μέσα και καίγεται το σπίτι. Τα πάντα έχουν πυρώσει. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπήρξαν 14 ενεργές εστίες σχεδόν ταυτόχρονα σε Ανθούσα, Ντράφη, Πανόραμα, Παλίνες και Διόνι. Πού είναι η υποδομή, πού είναι η υποστήριξη? Οι πυροσβέστες είναι πάρα πολύ λίγοι. Μέσα στη νύχτα, οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν σημαντικά. Και σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό Πεντέλης, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν ακόμα και τα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες κάτι παραπάνω από αντίξωες για τους πυροσβέστες. Οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τους πυροσβέστες να προχωρήσουν. Με τα βίας κάνουν λίγα βήματα για να μπορέσουν να ρίξουν νερό στις μανιασμένες φλόγες. Ένα σπίτι φλέγεται αυτή την ώρα και είναι στην εικόνα μας, Μέρη. Ακριβώς έχει μείνει ο σκελετός, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς του σπιτιού. Κάποιες εκρήξεις ακούγονται συνέχεια. Δίπλα στα σπίτια πήρηδε τα αποθήκες από ξερά κλαδιά στιβαγμένα. Υπάρχουν στίβες με ξερά κλαδιά, είναι αυτό που δείχναμε και νωρίτερα. Δεν έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι όπως έπρεπε την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που αναζωπυρώνουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Γίνονται παρανάλωμα του πυρός και συντελούν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ήρθε η φωτιά στο οικόπεδο δίπλα, το οποίο δεν το είχε καθαρίσει ο ιδιοκτήτης και πήρε φωτιά. Οι εκκλήσεις για εκένωση είναι συνεχείς. Στις 9 το βράδυ η φωτιά αρχίζει να προσεγγίζει το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Με λεωφορεία μεταφέρονται 21 παιδιά στο Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, ενώ 15 παίρνουν εξιτήριο. Μαζί τους γιατροί και νοσηλευτές που τα μεταφέρουν στα χέρια. Πόπι, βλέπετε, ακριβώς πίσω μου είναι εικόνες αποκάλυψης με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Παναγιώτη Λιανού, αλλά και του Κώστα του Γούλα. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Καίγεται μια ολόκληρη πλαγιά, υπάρχουν σπίτια, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, φυσάει με μανία, λισομανάει ο αέρας. Βλέπετε, ακόμα και οι πυροσβέστες περνάνε οχήματα κακήν κακώς για να απομακρυνθούν από το σημείο, καθώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής πέρασαν το βράδυ τους σε υπαίθριο πάρκινγκ για να παραμείνουν ασφαλείς. Μας στείλανε και ένα μήνυμα να εκκαινώσουμε την περιοχή, αλλά εκτός αυτού η φωτιά κατέβαινε. Είναι η τέταρτη φορά που το περνάμε αυτό. Τέταρτη φορά. Το έργο της πυρόσβεσης έγινε ακόμα πιο δύσκολο τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Αυτά ζήσαμε. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Προφανώς και όταν έχουμε σκουπίδια, κάποιος έχει ευθύνη να τα μαζέψει. Και προφανώς και όταν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, έχουν δοθεί τα εργαλεία στους Δήμους πλέον να κινούνται και νομικά. Ναι, παιδιά, όμως εδώ δεν φτάνει αυτό. Είναι προφανές. Δεν μπορεί να αποκρίνουμε την ατομική μας ευθύνη. Ο καθένας όταν έχει ένα οικόπεδο πρέπει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, φυσικά και υπάρχει. Γιατί όταν έχεις μια περιουσία. Δηλαδή, στη Διόνη, το ξέρεις καλά από χθες. Εμένα κινδύνευσαν τα πεθερικά μου. Ναι. 100 μέτρα έφτασε η φωτιά από το σπίτι. Έκαψα τα πάντα τριγύρω. Πρέπει όλοι εκεί, να βάλουμε. Εκεί λοιπόν έχει σπίτια που δεν κατοικούνται, τα οποία δεν τα προσέχουν. Έχει οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Αφήνουν σε κάποια σημεία του βουνού συγκεκριμένα άτομα τόνους από σκουπίδια και δεν τα μαζεύει και κανείς. Οπότε προφανώς και υπάρχει και ατομική ευθύνη. Αλλά και αυτοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, οι άνθρωποι πολίτες, ναι, δεν επιβραβεύονται, γιατί εγώ το καθάρισα, ας πούμε, το σπίτι μου και το οικόπεδο. Ναι. Ο γείτονας δεν το έκανε. Κάπως λοιπόν κάτι θα πρέπει να πάντως, γίνει. Πάντως δεν είναι θέμα επιβράβευσης το να καθαρίσω εγώ την οβλή μου. Όχι, εννοώ ότι εγώ έχω φροντίσει την περιουσία μου, είμαι νομοταγής. Κάνω αυτό που πρέπει και οφείλω να το κάνω. Αλλά ένα 60% στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, δεν το έκανε. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τώρα πώς ξημέρωσε, να δούμε τους συναδελφούς. Ο Φάνης ο Καραμπατσάκης και η Ελευθερία Ισπυράκη. Ο Φάνης ο Καραμπατσάκης είναι στη Ραφίνα, Στα Μέγαρα και η Ελευθερία είναι στη Διόνη. Και στη Διόνη η Ελευθερία. Έλα Φάνη. Τα Μέγαρα, πολύ καλύτερη εικόνα σχέση με χθες. Καμία σχέση, θα έλεγα, σε σύγκριση με χθες. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως πολλά σημεία που καπνίζουν και σιγοκαίνε διάφορες μικρές διάσπαρτες εστίες. Τώρα με τον Βίκτορ Βόικο θα σας δείξουμε τι συμβαίνει σε ένα μέρος
του οικισμού Ζάχουλη, Μεγάρων. Εδώ ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είχε σταλεί και μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν. 2-3 καμένα σπίτια και κάποια άλλα με ζημιές, όπως και άλλα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Ένα από τα σπίτια που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και ενώ βλέπετε το έδαφος ακόμη καπνίζει και εδώ και στο δασάκι μπροστά, είναι αυτό που βλέπετε. Έχει υποστεί ολική καταστροφή ο άνθρωπος, πιθανόν δεν ήταν η μόνιμη κατοικία του, αλλά έχει υποστεί σοβαρή καταστροφή, έχει πέσει η στέγη και έχει καταστραφεί όλο το εσωτερικό του. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα, μόνο τα κεραμίδια που έχουν πέσει στο έδαφος. Ακούτε και όπως προσπαθεί ο περατέρ μας να περάσει μέσα. Μην πατήσει και κάποιο καρφί, θα του έλεγα να προσέχει ακόμα στίχος, περισσότερο. Παραμένουν. Μην πέσει και κανένα στίχος, ναι. Είναι αυτά δυστυχώς τα απομεινάρια της φωτιάς και η φοβερή καταστροφή. Έχουν λιώσει τα τζάμια, έχει φύγει η στέγη. Έχουν καταστραφεί 20 ευρές, έχουν γίνει όλα κάρβουνο. Παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή 95 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο, 34 οχήματα, εθελοντές. Βλέπετε, κάρβουνο έχουν γίνει όλα εδώ, δυστυχώς. Ευτυχώς το κόπασαν οι άνεμοι από χθες. Το βράδυ είχε μόνο 2 μπουφόρ, είχε μπουνάτσα και έτσι οι επίγειες δυνάμεις μπόρεσαν και έθεσαν υποέλεγχο. Ακόμα η πυροσβεστική δίνει σε ύφεση την πυρκαγιά στα Μέγαρα. Όμως εγώ μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Θα χαρακτήριζα ότι έχουν τον έλεγχο οι πυροσβέστες της πυρκαγιάς αυτής. Πόσα σπίτια έχουν σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Εκεί σε αυτό τον Δύο-τρία σπίτια έχω δει, δεν έχει γίνει ακόμα απολογισμός, 2-3 σπίτια στην περιοχή έχω δει εγώ σαν αυτό να έχουν υποστεί ζημιές και αρκετά άλλα τα οποία έχουν αρπάξει στο εξωτερικό τους. Και πρέπει να γίνει εκτίμηση. Στο εξωτερικό κάποιες, αλλά όχι αυτή η ζημιά. Ναι. Πρέπει να γίνει εκτίμηση. Η διαφορά με την φωτιά στην Πεντέλη είναι ότι εκεί είχαμε πολλά σπίτια, εδώ ήταν πιο αραιά. Εκεί είχαμε οικιστικό ιστό, έχουμε ένα οικιστικό ιστό, κινδύνευσαν πιο αρακατοικημένα είναι εδώ, αλλά υπάρχει περισσότερο δάσος εδώ. Δηλαδή είχε να κάψει η φωτιά περισσότερο. Το μέτωπο υπολογίζεται ότι ήταν περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο η φωτιά εδώ στα Μέγαρα. Επίσης, να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτος, διότι παρουσιάστηκε βλάβη, καλά στην υγεία του το πλήρωμα και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, συνέχισε την επιχείρηση αφού επιδιορθώθηκε η βλάβη. Τώρα εδώ θα δούμε αν θα εκτιμηθεί η κατάσταση, να δούμε αν κάποια από τα αέρια μέσα και σήμερα χρειαστεί να επέμβουν και στα Μέγαρα. Να το δούμε αυτό και καλώς στο Θήκης. Αν και δεν υπάρχει, όπως σας είπα, κάποιο ενεργό μέτωπο. Γιατί υπάρχει και το επικίνδυνο αυτής της δουλειάς και επίσης υπάρχουν και οι πολύ ισχυροί άνεμοι που σε πολλές περιπτώσεις είδαμε να μην τους επιτρέπουν να κάνουν τις ρήψεις στο ύψος που θα επιθυμούσαν. Και θυμίζουμε ότι είχαμε και μία τραγωδία πριν από λίγες ημέρες. Αλλά και κάτι και εκεί στα και Μέγαρα. Αυτό βασανίστηκαν οι άνθρωποι, παιδιά. Τι θα χρειαστεί να δείξουν το βάρος τους. Βλέπεις τώρα το σπίτι σου μέσα από την τηλεόραση και το βλέπεις ότι είναι χίλια κομμάτια. Πρέπει να γίνουν γρήγορα η αποτίμηση, ο απολογισμός των ζημιών. Υποσχέθηκαν ότι ο κ. Στριατόπουλος, αρμόδιος υπουργός, θα ανακοινώσει σήμερα κιόλας τις αποζημιώσεις που θα πάρουν οι κάτοικοι που έχουν πληγεί, έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Να το ακούσουμε. Να βγουν όμως να κάνουν και καταμέτρηση για να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Γιατί εδώ μιλάμε για δεκάδες σπίτια. Βεβαίως. Δεν μιλάμε για ένα και δύο. Και ειδικά και εκεί που είναι και η Ελευθερία τώρα, ειδικά στην περιοχή Ντράφη, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έλα, Ελευθερία μου.
Καλή σας μέρα λοιπόν. Καλημέρα. Από την Διόνη. Σε ύφεση είναι το πύρινο μέτωπο εδώ στην περιοχή. Πολύ καλύτερη εικόνα. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπήρχαν κάποιες αναζωπυρώσεις, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Δίνουμε λοιπόν μία εικόνα της επόμενης ημέρας εδώ από την Διόνη. Πλέον η ατμόσφαιρα έχει καθαρίσει, ωστόσο αυτό το οποίο φαίνεται είναι μια εικόνα η οποία αποτελεί και γροθιά στο στομάχι. Βλέπετε εδώ ένα σπίτι το οποίο μέχρι χθες υπήρχε κόσμος εδώ, κόσμος ο οποίος απολάμβανε τις στιγμές μέσα στο πράσινο τοπίο, και πλέον αυτό το οποίο έχει απομείνει είναι απομεινάρια τα οποία δήλωνε ότι εδώ ζούσε κόσμος, κόσμος ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία σχετικά με την έκταση την οποία κάηκε εδώ στην Πεντέλη, σύμφωνα λοιπόν με το αστεροσκοπείο Αθηνών. Γύρω στα 20.300 στρέμματα έχουν καεί, ενώ ήδη ξεκίνησε και ο απολογισμός. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μου έχει πέσει επιστροφή να με καλέσει κάποιος πίσω για να μπορώ να σας ακούω και εσάς. Ενώ έχουν βγει ήδη δύο ομάδες χθες μηχανικών στην περιοχή της Παλίνης. Mm. Πήγαν συγκεκριμένα στο Δημαρχείο, αλλά και σε ακόμα ένα μέρος, στο Παίδων Πεντέλης, ούτως ώστε να ξεκινήσει ένας πρώτος απολογισμός της ζημιάς που προκάλεσε αυτή η καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από την Πεντέλη. Λοιπόν, αυτό το νούμερο που σας ανέφερα, τα 20.350 στρέμματα, είναι ο αριθμός ο οποίος έδωσε ένας πρώτος υπολογισμός, συγκεκριμένα το αστεροσκοπείο Αθηνών, με βάση εικόνες τις οποίες πήρε από τον δορυφόρο. Να εστιάσουμε όμως στην εικόνα την οποία σας δίνω εδώ, στην Διόνη. Υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί. Δεν υπάρχει επίσημος αριθμός. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε από τις επόμενες ώρες σήμερα. Αυτό μας έχουν πει, ότι από τις επόμενες ώρες σήμερα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το πόσα σπίτια έχουν καταστραφεί στην Πεντέλη και στις περιοχές αυτές που από χθες σας έχουμε δώσει εικόνα. Πάντως, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, οι πυροσβέστες έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη, ούτως ώστε να σβήσουν μέχρι και τις τελευταίες εστίες. Μια μάχη η οποία δίνουν και σήμερα, γιατί και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παραμείνουν εδώ οι πυροσβέστες μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Σας είπα ότι και χθες το βράδυ είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις εδώ στην Διόνη, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Όμως να εστιάσουμε σε αυτή την εικόνα, σε μια εικόνα θλίψης, όπου βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου ότι δεν έχει απομείνει τίποτα. Εδώ ήταν κάποτε η πισίνα, ενώ αν κάνει κίνηση προς τα πίσω ο Κώστας θα δείτε και κάποιες κούνιες που υπήρχαν εδώ στο σπίτι, προφανώς για τα παιδιά τα οποία ζούσαν εδώ στο συγκεκριμένο οίκημα το οποίο σας δείχνουμε. Πραγματικά σφίγγεται το στομάχι σου. Έτσι. Βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες και εδώ μέσα, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να πλησιάσει ο καλός συνάδελφος να δείτε, δεν έχει απομείνει τίποτα. Άκη Βλαμπία, αυτό το οποίο μας είπαν οι πυροσβέστες χθες κατά τη διάρκεια του οδηπορικού μας στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, είναι ότι η ταχύτητα της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη που δεν προλάβαιναν σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσουν σε κατάσβηση. Δηλαδή, το είπα και χθες ότι υπήρχαν σημεία όπου είχαν πρώτο χέρι, το ζήσατε εσείς από πρώτο χέρι, ναι. Το βλέπαμε και εμείς να συμβαίνει όταν ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή που βρίσκεσαι στη Διόνη και ήταν η Μέρη Γίγο εκεί πέρα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι φλόγες είχαν φτάσει σε ύψος 20 μέτρων. Υπογορούσαν οι δασοκομάντος, παιδιά. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να επέμβουν, δεν μπορούσαν να σταθούν καλά-καλά. Και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν και αντιπυρικές ζώνες, να κόψουν μετανισοπλίων κορμούς, να ρίξουν νερό, ήρθαν τα εναέρια, να προλάβουν ό,τι μπορούσαν. Έγινε μια τεράστια επιχείρηση σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Και αυτά είναι τα απομεινάρια μιας καταστροφής τώρα εδώ. Τι συζητάμε. Και να το ξαναπούμε, είδαμε με τη Μέρη Γηγού να υποχωρούν οι δασοκομάντος, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για αυτό το σκοπό. Και είναι για να μπαίνουν σε αυτά τα σημεία. Βεβαίως. Και τους είδαμε να κάνουν πίσω.
Ελευθερία, εικόνα που μας δίνει στην εγροθία στο στομάχι, γιατί σκεφτόμαστε όλοι ότι αυτά είναι η κόπη μιας ζωής. Οι άνθρωποι δεν τους έχει μείνει τίποτα. Κόσμο είναι, ρε παιδιά, τώρα εδώ πέρα το όνειρο μιας ζωής και η κόπη μιας ζωής. Την παιδική εκεί χαρά που είχαν στήσει για τα παιδιά, για τα εγγόνια τους, δεν ξέρουμε. Και πραγματικά σου πιάνε την ψυχή. Ναι. Τι να πάνε να φτιάξουν. Και επειδή καμιά φορά δεν σκεφτόμαστε όταν, κάνουμε, όταν σχολιάζουμε και δημοσιολογούμε, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έχουν άλλη δυνατότητα να φτιάξουν ένα άλλο σπίτι, να έχουν άλλο σπίτι να πάνε. Αυτό μπορεί να ήταν το παραγόμενο της ζωής τους. Αυτό μπορεί να ήταν το έργο της ζωής τους. Ένα σπίτι μέσα στη φύση, να ζήσουν τα παιδιά τους όμορφα, να τους το αφήσουν μετά με τις σκούλες τους, με την πισίνα τους. Γι' αυτό να πάλεψαν και αυτό να κατάφεραν. Δεν είναι δεδομένο, επειδή μέσα σε όλη αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση για το ποιο κομματικό πρόσωπο θα δώσουμε στις καταστροφές που ζούμε, έχουμε και αυτό το χτυκιό στην Ελλάδα, είμαστε πολύ εύκολοι στο να λέμε, καλά, εντάξει, θα βρουν, θα ξαναφτιάξουν. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έχουν άλλο σπίτι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, είναι πισίνα, οπότε δεν έχουν πισίνα κτλ. Εντάξει, λοιπόν, δεν νομίζω τώρα ότι πρέπει τέτοιες στιγμές να είμαστε αμετροέπεια, κακόψυχοι. Λοιπόν. Πάμε όμως Ελευθερία στο Φάνη, γιατί είχε ένα κάτοικο εκεί. Και θα ξανάρθουμε αν είσαι σένα. Φάνη. Σίγμα κάπα ύψιλο, ρολόγιο το όμεγα. Φάνη. Έλα, Φάνη. Έχω δώσει το ακουστικό. Φάνη. Έχεις δώσει το ακουστικό. Ναι, είμαστε με ένα κάτοικο. Έχω δώσει επιστροφή, εννοώ, στον κύριο Γιάννη Σκυριώτη, ο οποίος είναι κάτοικος. Για να μας ακούει, εδώ κάτοικος στην περιοχή της Ζάχουλης. 4-5 σπίτια έχουν καταστραφεί. Μιλάμε στα Μέγαρα. Είναι το εδώ που κάναμε τη σύνδεση πριν από λίγη ώρα, για όσους δεν μας παρακολουθούσαν. Υπήρχε και το κυρίως πρόβλημα εδώ στην περιοχή, στον οικισμό αυτόν. Έτσι. Στον οικισμό εσείς αυτό, σώσατε το σπίτι σας. Ναι. Δεν το σώσαμε το σπίτι μας, γιατί είχα καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο πολύ καλά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σώθηκε. Μετά έρθει η αστυνομία και μας έδιωξε. Όμως για 4-5 άλλους δεν... 4-5 άλλους κατοίκους, μετά το βράδυ κατά τις 8 η ώρα που επέστρεψα σπίτι, είδα 3-4 σπίτια εντός του οικισμού εδώ κοντά να έχουν καεί ολοσχερός. Mm. Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Τι, ζήσατε φοβερές στιγμές. Ναι. Πολύ δύσκολα, ψυχολογικά ράκος, άγχος πολύ. Τι να πω. Πρώτη φορά είναι που συμβαίνει αυτό στην περιοχή σας? Στην περιοχή συγκεκριμένα τη Ζάχουλη είναι πρώτη φορά. Αλλά πέρσι πάλι το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι είχαμε το άγχος, γιατί και εγώ ήταν από τη μία πλευρά τα γεράνια και από την άλλη πλευρά το όρος πατέρας και ήμασταν πάλι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κύριε Γιάννη, μπορείτε να υποψιαστείτε πώς ξέσπασε η φωτιά? Έχετε καμία σκέψη? Προς Θεού. Όχι. Η φωτιά όταν γύρινα εγώ κατά τις 1,5 περίπου ώρα από τη θάλασσα και είδα καπνό. Με ρωτάει η γυναίκα μου, Γιάννη, μου λέει, ο καπνός πού είναι? Της λέω, ο καπνός δυστυχώς, λέω, αλλά βλέπω όπως έρχομαι, βλέπω ότι είναι κοντά στο σπίτι μας. Και μόλις έφτασα σπίτι, ήταν περίπου 1-2 χιλιόμετρα απέναντι από το σπίτι. Και από εκεί και πέρα, τι να πω, εκεί που ήταν, έβγαινε ο καπνός και η φωτιά, ήταν μια χαράδρα, νομίζω. Δεν έχω πάει βέβαια να δω, ήταν σε χαράδρα μέσα. Σε πόση ώρα πλησίασε? Πόση ώρα? Πλησίασε περισσότερο. Σε 2 ώρες περίπου. Μάλιστα. 2 με 2,5 ώρες. Μάλιστα. Και όλες αυτές τις ώρες εσείς να προσπαθείτε να σώσετε το σπίτι σας, βλέποντας την πυρκαγιά να πλησιάζει και τα καταφέρατε. Ναι, εγώ όσο είχε ρέμα, γιατί μετακόπηκε και είχε και διακοπή ρέματος, κατέβραχα το περιβάλλοντα χώρο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Φάνη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Αφήνουμε και την Ελευθερία Σπυράκη, θα τη ξαναδούμε τους συναδέλφους στην πορεία. Τώρα, παιδιά, πάμε σιγά σιγά στον Κλέαρχο, γιατί έχετε άλλη αγωνία. Έχετε περίπου καύσωνα. Θα δούμε σε τι βαθμό και σε τι ένταση θα είναι αυτός από αύριο, αν καταλαβαίνουμε καλά, από Παρασκευή. Δεν είναι ο καύσωνας, μακάρι να μην είναι τελικά ο καύσωνας που ταλαιπωρεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την υπόλοιπη Ευρώπη, και προκαλεί τεράστιες καταστροφές.
Για πες μας τι γίνεται. Ακόμη για θανάτους είχε προκαλέσει ο πολύ ισχυρός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν έρχεται αυτό το φωνικό κύμα σε εμάς. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα προσεγγίσουμε και τους 39 με 40 βαθμούς. Mm-hmm. Μια φυσιολογική όμως εξέλιξη για τα μέσα του Ιουλίου για τα δικά μας γεωγραφικά πλάνα. Από ανέμους πώς θα είμαστε. Από ανέμους. Ό,τι αφορά τους ανέμους θα πέσουν αρκετά, δηλαδή θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές δυνατούς βουριάδες. Θα περιοριστούν τα μελτέμια προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα. Και εκεί βέβαια θέλει προσοχή. Μπορεί να μην έχουμε δυνατούς ανέμους, αλλά υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα μπορεί και πάλι να δημιουργήσουν έτσι θέματα. Μα η καταστροφή πέρσι στην Βαριμπόμπη έγινε χωρίς να μιλούσε ανέμους. Χωρίς να έχει τίποτα. Ξηρασία, πολύ ξηρή ατμόσφαιρα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάτι αντίστοιχο θα ζήσουμε και τώρα, άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για πάμε να τα δούμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με τους ανέμους σιγά σιγά να υποχωρούν και τον υδράργυρο να ανεβαίνει, αναμένεται να κυλήσει η σημερινή μέρα στη χώρα μας. Πάμε να δούμε και τον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε πλέον ότι η χώρα μας επηρεάζεται από πεδίο υψηλών πιέσεων, από υψηλές βαρομετρικές πιέσεις, οι οποίες σιγά σιγά εξαπλώνονται από τα Βόρεια Βαλκάνια νοτιότερα, με αποτέλεσμα να εκτοπίζουν το βαρομετρικό χαμηλό που είναι εγκατεστημένο εδώ και αρκετές ημέρες προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, υποχωρώντας έτσι και η βαροβαθμίδα, δηλαδή η διαφορά πίεσης. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε προς την περιοχή μας με τις λευκές καμπύλες. Αρχίζουν σιγά σιγά λοιπόν αυτές οι λευκές καμπύλες και αραιώνουν και μετατοπίζονται έτσι οι βοριάδες προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, 5η, 21 Ιουλίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της υπηρωτικής χώρας. Σε ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα επικρατήσουν σε Ιόνιο και Αιγαίο. Μέσα στο Ιόνιο δεν φαίνεται οι εντάσεις τους να ξεπερνούν τα 3 με 4 και προς τις απογευματινές ώρες τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Και μέσα στο Αιγαίο, στο μεγαλύτερο τμήμα του, δεν φαίνεται έτσι οι βοριάδες να προβληματίζουν ιδιαίτερα, με εξαίρεση όμως περιοχές που βρίσκονται από το ύψος των Κυκλάδων και πιο νότια, δηλαδή προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί το μελτέμι θα επιμείνει με εντάσεις κοντά στα 6, τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ. Και καθώς βέβαια το μελτέμι ο βοριάς περιορίζει τη δράση του προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, δίνεται η ευκαιρία προς τον υδράργυρο να αρχίσει πλέον να ανεβαίνει, και γι' αυτό και σήμερα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 36 με 38 βαθμούς, περισσότερη βέβαια δροσιά σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Πάμε όμως να δούμε και για την περιοχή της Αττικής με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας, δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες στον ουράνιο θόλο, ίσως έχουμε κάποιες έτσι τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης αλλά και του Κιθερώνα. Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα διατηρηθούν, βλέπετε χαρακτηριστικά βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη. Σε καμία όμως περίπτωση οι εντάσεις τους δεν θα θυμίζουν τις προηγούμενες ημέρες, είναι αρκετά πλέον εξασθενημένοι. Έτσι λοιπόν, στο Σαρωνικό και τα πιο δυτικά τμήματα του νομού Αττικής δεν φαίνεται να ξεπερνούν σε εντάσεις τα 4 τοπικά ακόμη και τα 5 μποφόρ, λίγο όμως πιο ανατολικά προς το νότιο Ευωϊκό και κυρίως θα λέγαμε το στενό του Καφηρέα, το Κάβο Ντόρο. Εκεί θα δούμε τις εντάσεις του βοριά κοντά στα 6, πιθανόν για λίγο ακόμη και 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος με την υποχώρηση και των βοριάδων θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και έτσι λοιπόν στο εσωτερικό της πόλης θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τις προηγούμενες ημέρες ο βοριάς είχε συγκρατήσει τον υδράργυρο κοντά στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα μετατοπιστούμε όμως τώρα και λίγο πιο βόρεια για να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ για σήμερα 5η αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο με κάποιες έτσι τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού. Προσοχή στην αυξημένη σχετική υγρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Κατά τα άλλα, στο πεδίο των ανέμων δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι αξιόλογο. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Ξεκινάει τώρα η μέρα έτσι με ένα ελαφρύ βοριαδάκι κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Και καθώς θα αρχίσει να αυξάνεται η θερμοκρασία, θα δούμε προς το απόγευμα να επικρατεί θαλάσσια άβρα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δηλαδή ένας άνεμος, ο οποίος θα πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά για να δροσίζει τις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο όμως στο εσωτερικό της πόλης να φλερτάρει, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, τοπικά ακόμη και με τους 35 ή και 36 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα
σε περιοχές που βλέπουν προς το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε όμως τώρα και λίγο πιο ανατολικά, για να δούμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και εδώ το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας, με κάποιες τοπικές συννεφιές σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους στο πεδίο των ανέμων. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το βοριαδάκι θα επιμείνει με μέτριες όμως εντάσεις, κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, και εδώ σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα δούμε να επικρατεί θαλάσσια αύρα προς τις απογευματινές ώρες, κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία βέβαια σε εσωτερικές περιοχές να προσεγγίζει ακόμη και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Παρατηρήστε όμως ότι η ελάχιστη θερμοκρασία, δηλαδή η θερμοκρασία που καταγράφεται τώρα νωρίς το πρωί, είναι κοντά στους 15 βαθμούς, ιδιαίτερα στα πιο βόρεια τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Θα κινηθούμε τώρα και λίγο πιο νότια, για το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Σε αυτά εδώ τα θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα της επικράτειας, το κύριο χαρακτηριστικό για άλλο ένα 24ωρο θα είναι οι δυνατοί βοριάδες. Είπαμε λοιπόν ότι ναι, μεν το Μελτέμι υποχωρεί στα περισσότερα τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Υπηρετικής χώρας, καθώς όμως αυτές οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις που είδαμε στην αρχή του δελτίου μας από τα Βόρεια Βαλκάνια πιέζουν το βαρομετρικό χαμηλό να κινηθεί πιο νότια και να πάει προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως προς την περιοχή της Κύπρου. Μετατοπίζεται αυτή η διαφορά πίεσης στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα. Γι' αυτό και όπως σημειώνουμε στο χάρτη μας, θα δούμε τις εντάσεις του βορειά κοντά στα 6 με 7 μποφόρ προς την περιοχή των Κυκλάδων και προς το Καρπάθιο, ακόμη όμως και προς το Ανατολικό Αιγαίο. Υδράργυρος στο εσωτερικό της Ρόδου θα προσεγγίσει, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά ακόμη και τους 36 βαθμούς. Αρκετή ζέστη θα κάνει και προς το Καστελόριζό μας. Θα είμαστε κοντά στους 33 βαθμούς. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές, με το βοριαδάκι να επικρατεί, δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα λοιπόν στον επόμενό μας χάρτη, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Αυτό λοιπόν που λέμε εδώ και αρκετές ημέρες, στον χάρτη των αερίων μαζών, δείτε με τα πορτοκαλί χρώματα πως αυτή η πολύθερμη αέρια μάζα που ταλαιπωρεί εδώ και αρκετές εβδομάδες τμήματα της Δυτικής Ευρώπης προσπαθεί να μετατοπιστεί πιο ανατολικά. Ναι, μεν λοιπόν αυτές οι πολύθερμες αέριες μάζες θα φτάσουν μέχρι και την περιοχή μας, θα προσεγγίσουν δηλαδή και τη χώρα μας, ταυτόχρονα όμως με τον βοριά να επιμένει μέσα στο Αιγαίο, το Μελτέμι θα αρχίσει να τροποποιείται αυτή η πολύθερμη αέρια μάζα και θα μας έρθει αρκετά πιο εξασθενημένη στην περιοχή μας. Μπορεί οι 40 και 45 βαθμοί Κελσίου που επικρατούν εδώ και αρκετές ημέρες στα πιο δυτικά τμήματα της Γυραιάς Ηπείρου να διαμορφώνουν ένα έτσι ακραίο για εκείνα και τα γεωγραφικά διαμερίσματα κύμα καύσωνα. Στη χώρα μας όμως οι 38, οι 39, ακόμη και οι 40 βαθμοί Κελσίου για τις ημέρες που διανύουμε στο εσωτερικό, δηλαδή του Ιουλίου, στα μέσα του Ιουλίου, είναι γενικά έτσι, θα λέγαμε, μια φυσιολογική εξέλιξη. Πάμε να δούμε σε τι θερμοκρασίες θα φτάσουμε τις επόμενες ημέρες και κυρίως θα λέγαμε Σάββατο και Κυριακή. Η Κυριακή δείχνει να είναι η πιο θερμή ημέρα. Παρατηρήστε λοιπόν με τα πιο έτσι θερμά χρώματα σε εσωτερικές περιοχές επικράτειας. Θα δούμε τον Υδράργυρο κοντά στους 38-39, πιθανόν ακόμη και 40 βαθμούς. Εσωτερικές περιοχές είναι περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, δεν δέχονται δηλαδή την επίδραση της θαλάσσιας άβρας και αυτές είναι το εσωτερικό της Θεσσαλίας, το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας προς τη δυτική Στερεά, εκεί προς το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, προς τη δυτική Πελοπόννησο, προς τον πύργο Ηλίας, το Άργος, όπως επίσης τη Λακωνία, τη Μεσσηνία αλλά και το εσωτερικό της Βοιωτίας. Δείτε όμως ότι και προς τα νότια τμήματα της Κρήτης αλλά και το εσωτερικό της Ρόδου θα βλέπουμε γενικά θερμοκρασίες κοντά στους 37 με 39 βαθμούς. Καλύτερες θερμοκρασιακές καταστάσεις σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Να κλείσουμε και με τον τελευταίο μας χάρτη όπου αποτυπώνονται οι βροχοπτώσεις. Αν και δεν εμφανίζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και η θερμική αστάθεια πλέον έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ίσως κάποιες μπόρες κάνουν την εμφάνισή τους Κυριακή και Δευτέρα, μιας και μια έτσι διαταραχή από τα Βόρεια Βαλκάνια θα προσεγγίσει με τα νοτιότερα τμήματά της την περιοχή μας και κυρίως θα λέγαμε τη Βόρεια-Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα. Άρα λοιπόν ανεβαίνει ο υδράργυρος στα επόμενα 24ωρα, υποχωρούν γενικά οι βοριάδες, γι' αυτό και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Προσοχή και πάλι στον κίνδυνο πυρκαγιές. Ευχαριστούμε πολύ, Κλάρχε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κλάρχε. Καλημέρα. Μια από τις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν είναι για το επίπεδο συναγερμού, για το επίπεδο επικινδυνότητας. Έλεγε χθες ο κύριος Λαγουβάρδος, ο καθηγητής, ότι η κατηγορία επικινδυνότητας χθες και προχθές δεν ήταν 4, ήταν 5. Ήταν 5. Και σωστά το είπε, διότι με τέτοιες ρηπές ανέμων. Ακριβώς. Γιατί μπήκε τεσάρι. Δεν βάζουμε το 5, που σημαίνει ένα άλλο επίπεδο συναγερμού, ένα άλλο επίπεδο κινητοποίησης ενδεχομένως.
και γιατί μένουμε στο 4 όταν ξέρουμε ότι θα τρέχουν οι άνεμοι με 110 χιλιόμετρα και παραπάνω την ώρα, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει άμεσος και υψηλότατος κίνδυνος πυρκαγιάς. Ίσως και αυτό να είναι ένα από τα κεφάλαια που θα πρέπει να δει η να πολιτεία, το δούμε. Παιδιά. Ενδεχομένως λόγω της θερμοκρασίας. Με τους αρμοδίους. Αλλά όταν έχει 8 και 9 μποφόρ και το ξέρεις. Μα πώς τώρα. Το 5 πότε θα το βάλουμε. Λοιπόν, για πάμε στις εφημερίδες σιγά σιγά. Στα πρωτοσέλιδα τα νέα, τα αίτια και οι συνέπειες. Γιατί πάλι η Πεντέλη και τι μας περιμένει. Τι έφερε την καταστροφή, ο συνδυασμός αστικού ιστού και περιαστικού δάσους κάνει την πυρόσβεση πολύ δύσκολη. Η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη σε οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπιναν με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνθεση της βλάστησης και το έφλεχτο μεσογειακό περιβάλλον. Μητσοτάκης δεν αποκλείεται και η περίπτωση του εμπρισμού. Νέα μείωση φόρων καταργούνται τεκμήρια και τέλος επιτιδεύματος. Και πρόταση της Κομισιόν. Μαχαίρι στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Η πρόταση είναι για 15%. Διαφωνούν, δεν είναι σύμφωνες όλες οι χώρες. Η Ισπανία, για παράδειγμα, λέει ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι σωστή. Μεγάλη κρίση και στην Ιταλία. Ο Ντράγκη πέφτει. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά με σημαντικές απώλειες. Η Ευρώπη τρέμει. Η Καθημερινή. Πότε θα γίνονται διακοπές ρεύματος, οι εντολές της ΡΑΕ σε περίπτωση που σταματήσουν οι ροές ρωσικού αερίου τον χειμώνα, οι πρώτες μάχες ενός δύσκολου καλοκαιριού, η αποτίμηση για την Πεντέλη, τουρκικές γεωτρήσεις τον Αύγουστο, τα τρία βασικά σενάρια και τουρισμός για όλους κόντρα ξενοδόχων και Airbnb. Η εφημερίδα των συντακτών, αυτοθαυμασμός πάνω στις τάχτες, ο διπορικό της εφημερίδας στις κάμερες. Στις καμένες περιοχές, όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση, σοκ, οργή και απογοήτευση στους κατοίκους που είδαν τους σκόπους μιας ζωής να χάνονται. Οι μαρτυρίες διαψεύδουν την κυβέρνηση, οι δήμαρχοι μιλούν για τους καθαρισμούς των δασών που δεν έγιναν. Πάνω από 20.000 στρέμματα δάσους και εκατοντάδες σπίτια κάηκαν, άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν, ένας συνταξιούχος αυτοκτόνησε, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τλιανίδης δήλωσαν ικανοποιημένοι. Ελεύθερος τύπος. Ενδείξεις εμπρισμού στην Πεντέλη. Τα 24 ενέργεια μέσα έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές του ανέμου. 15 βαθμούς Κελσίου ανέβηκε η θερμοκρασία στην περιοχή. Επιμένει ο Ερντογάν σε διχοτόμηση της Κύπρου, ενώ ετοιμάζει την έξοδο πλωτού γεωτρύπανου. Είχαμε και τη μαύρη επέτειο. Έφυγε από τη Μήλο η πνευμονολόγος γιατί δεν βρήκε σπίτι. Είναι αυτό το θέμα που είχαμε θίξει και εμείς στην εκπομπή. Τελικά έφυγε. Παραιτήθηκε. Βέβαια. Διακοπές σε κατοικίες με 100 ευρώ την ημέρα για 4 άτομα, πίνακες τιμών με περιοχές σε νησιά και υπηρετική χώρα. Στη Δημοκρατία, οργή για το ολοκαύτωμα. Προκλητικός ο Στυλιανίδης πανηγύριζε παρότι κάηκαν τεράστιες εκτάσεις περιουσίες, ούτε μία συγγνώμη για την καταστροφή. Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε καλύτερα, αλλά η φωτιά δεν έπρεπε να ξεφύγει. Έσωσε ζωές το 112. Η Αυγή. Επιτελικές τάχτες, τεράστιες οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές. Στα όρια της αντοχής τους οι πυροσβέστες. Κατόπιν εορτής, τα μέτρα πρόληψης που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Επικίνδυνες καθυστερήσεις και απευθείας αναθέσεις. Και φάκελος Κύπρου, εχμές ομήρου κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Στο ριζοσπάστη. Διαρκές έγκλημα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία του λαού. Ακραίο φαινόμενο η ανυπαρξία ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας. Μεγάλες καταστροφές σε Ανατολική Αττική, Μέγαρα και Σαλαμίνα. Εστία. Διπλό παιχνίδι Ερντογάν με γεωτρύπανα και F-16. Αντί να προσαρτήσει τα κατεχόμενα, προκαλεί με έρευνες υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο και εκθέτει τον Biden ότι δεν του έθεσε όρους για την πώληση μαχητικών. Ενώ η Exxon Mobil, η αμερικανική Exxon Mobil, διαδέχεται την Total στα ελληνικά οικόπεδα της Κρήτης. Στην κόντρα. Είχαν κόψει τα κονδύλια για την προστασία της Πεντέλης εγκληματικές οι ευθύνες του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Χρήστου Στυλιανίδη. Το είχε καταγγείλει στην Επιτροπή της Βουλής ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αποκαρδιωτικές εικόνες και από τα Μέγαρα, στάχτες και από καΐδια, ο απολογισμός της επόμενης ημέρας στην Πεντέλη. Κομισιόν προς κρατημέλη, κλείστε καλωριφέρ και κλιματιστικά. Το ποντίκι, φωτιές στα μπατζάκια μας, ευρωκαμπανάκια έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο και τον πληθωρισμό, το πολιτικό κόστος από την πυρκαγιά στην Πεντέλη μετρούν στο Μαξίμου. Και εδώ τι έχουν φτιάξει. Και αυτή ήταν μόνο πρόβα, ναι, για να δει η κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσει τις φωτιές στην ενέργεια της ανατιμήσεις.
στην Εσπέσο. Τρεις εις θάνατον, ένα με τις στάχτες της απόγνωσης στο αίμα του 84χρονου που δεν άντεξε να βλέπει το σπίτι του στην Ανθούσα να καίγεται για τρίτη φορά και αυτοκτόνησε. Πόνος, δάκρυα και κατηγορώ από τη σύζυγο του αυτόχειρα. Και μια άλλη πισπυρίγκου, αδυνατισμένη αλλά με το ίδιο βλέμμα μπροστά στην ανακρίθεια για την αδίωξη η μύδια της Πάτρας. Εδώ είναι. Σταρ. Στον δρόμο η Γερασιμίδου, τι είπε συντετριμένη ηθοποιός βλέποντας το βιός της να καίγεται. Δεν ξέρουμε πού θα κοιμηθούμε απόψε. Στάχτες η κόπη ολόκληρης της ζωής της ιστορικής Σταρ. Τέρας ψυχραιμίας, το απόκοσμο βλέμμα της Πισπυρίγκου με αλεξής φρογιλέκο και φανερά αδυνατισμένη. Μάλιστα. Είναι αυτεμπορική. D-Day για την Ευρώπη με διπλό μέτωπο σε ενέργεια και επιτόκια. Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ασταμάτητο μπαράζ πυρκαγιών σε πύρινο κλειό η Αττική. Και χρέη έσπασαν το φράγμα των 43 δις προς τον ΕΦΚΑ. Τύπος Θεσσαλονίκης, αριστούχος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μητέρα 9 παιδιών. Μπράβο της. Στα 41, εκτός από πολύτεχνη, είναι και πτυχιούχος εις διπλούν και με πτυχίο φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου σύστηκε από τα χειροκροτήματα και τις επιθυμίες των 9 παιδιών της. Νεανικότερος στη χώρα, ο Δήμος Κορδελιού, Ευόσμου, καταγράφει αύξηση του πληθυσμού κατά 3,5%. Την ώρα που ο πληθυσμός Ελλάδας μειώνεται και γερνά, ο Δήμος Κορδελιού αυξάνεται και παραμένει νεανικός, τονίζει ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Βρεσιάκη, 41 ετών, 9 παιδιά. Μπράβο. Πότε ξεκίνησε να τα κάνει. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σας. Μπράβο. Και μπράβο και, μπράβο και για τις σπουδές σας. Και μπράβο και για τα παιδιά σας. Λοιπόν, χθες παιδιά με τη λαχτάρα που περνούσαμε δεν είχαμε μυαλό προφανώς για να πούμε για τους διαγωνισμούς της εβδομάδας. Σήμερα όμως που είναι καλύτερα τα πράγματα να τους υπενθυμίσουμε γιατί αύριο κληρώνει. Δύο δώρα, ένα τριήμερο για δύο άτομα στο μοναδικό σε τοποθεσία ξενοδοχείο Περάκης στην πανέμορφη Άνδρο. Σας καλωσορίζει το ξενοδοχείο Περάκης στην μοναδική τοποθεσία με δύο υπέροχες παραλίες στην ακτή Κυπρή στην Άνδρο. Μπείτε στο hotelperakis.com και κλείστε έγκυρα τις διακοπές σας. Και επίσης δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Η επίστευτη προσφορά μείον 50% σε όλα τα στρώματα της σειράς Bodytopia συνεχίζεται και στη διάρκεια των μεγάλων καλοκαιρινών εκπτώσεων, ενώ μπορείτε να αποκτήσετε και τα κρεβάτια της Greco Strom με έκπτωση 35%. Το διεκδικείτε αυτό το δώρο με μήνυμα τηλεφώνημα στο 14999. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το Peugeot 208, έκδοση like 1200 κυβικών με 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. 24 τα διεθνή βραβεία που έχει αποσπάσει. Ανάμεσα σε άλλα έχει διακριθεί ως ελληνικό και ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. Οικονομικό, 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα είναι η κατανάλωσή του και ωραίο εξοπλισμό διαθέτει και συστήματα που υποστηρίζουν την ασφάλεια και την οδήγησή σας, όπως προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης. Πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει, να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη ημέρα αυτή που ξημέρωσε, να δούμε και τι ζημιές θα καταγραφούν, πολλά τα μηνύματά αυτό είναι σας. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία της ημέρας, οι άνθρωποι που κοιμήθηκαν έξω, που εκένωσαν τις εστίες τους. Και που δεν έχουν και πού να πάνε πολύ έτσι, σωστά, γιατί τα σπίτια τους κάηκαν. Σωστά, γιατί... και θα επιστρέψουν στις καμένες περιοχές, έτσι. Θα δουν καταρχάς αν υπάρχει το σπίτι τους, θα πάνε στις περιοχές που έχουν χτυπηθεί ανελέητα από το πύρινο μέτωπο και έχει επιβαρυνθεί εξαιρετικά και η ατμόσφαιρα. Σε λίγο θα έχουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Λουκίδη, να μας πει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν και τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Και είναι πολλές περιοχές αυτές. Είναι πολλές περιοχές αυτές και θα πρέπει να δούμε και τι θα συστήσει ο κύριος Λουκίδης προς τους κατοίκους. Γιατί σωστά. Μπορεί να γύρισαν κάποιοι πίσω, αλλά σε τι κατάσταση γύρισαν. Υπάρχουν γύρω άνθρωποι, τους είναι όλα καμένα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που υπέστησαν εγκάβατα, μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Ανάμεσα τους και πυροσβέστες που υπέστησαν εγκάβματα στην προσπάθειά τους να σβήσουν τις πυρκαγιές. Υπάρχει όλη αυτή η αγωνιώδης, η τιτάνια προσπάθεια να εκενωθούν οι περιοχές για να μην θυμίσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό ήταν το πρώτο και ευτυχώς εκεί, σε αυτό το τομέα, είχαμε αποτέλεσμα. Λειτουργήσε το 112 για μία ακόμη φορά μαζί με τις προσπάθειες των πυροσβεστών, της αστυνομίας, των στρατιωτών, γιατί είχε βγει και ο στρατός έξω. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη.
Ουρανός κοκκίνησε, η Πεντέλη φλέγεται, ξημερώματα Τετάρτης. Οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 113 χιλιόμετρων την ώρα. Ο εφιάλτης ξεκίνησε χθες το απόγευμα και μέχρι το βράδυ είχε δοθεί εντολή εκένωσης σε Ντράφη, Ανθούσα και Διόνη. Οι πυροσβέστες επικυρούν όλη τη νύχτα, προσπαθώντας να αντιθασεύσουν τις πύρινες φλόγες, ενώ περισσότεροι από 900 αστυνομικοί σαρώνουν τις υποεκένωσης περιοχές. Αστυνομία, καλείς εδώ! Κύριε, οι φωτιές κατεβαίνουν. Σας παρακαλώ, πάμε να φύγουμε από εδώ. Είστε μόνος εδώ πέρα. Ωραία, πάμε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Πάμε. Μόνο στόχος να προστατευτεί πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Οι περιουσίες ακολουθούν. Σπίτι-σπίτι, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εκενώσουν τις περιοχές όπου έχει σταλεί μήνυμα 112. Πηδούν ακόμη και πάνω σε μπαλκόνια για να δουν αν κάποιος συμπολίτης μας χρειάζεται βοήθεια και πρέπει να απομακρυνθεί. Η αναζήτηση πολιτών που τυχόν έχουν μείνει πίσω είναι το πρώτο μέλημα της αστυνομίας. Πρόσβαση σε διαμέρισμα του Δευτέρου είχε. Δεν γνωρίζει το τηλέφωνο του. Πιθανόν να έχει αποχωρήσει. Υπήρχαν δεκάδες περιπτώσεις που οι πολίτες δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αλλά οφείλουμε όλοι μαζί, πιστεύω, ως κοινωνία, ως κράτος, ως πολιτεία, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, να έχουμε πάντα στην πράξη ως πρώτη αξία την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η ανθρώπινη ζωή, εάν χαθεί, δεν ξαναγίνεται. Τα σπίτια ξαναγίνονται. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η αστυνομία, έγιναν 680 απεγκλωβισμοί κατοίκων. ΕΚΑΒ και νοσοκομεία ήταν όλο το βράδυ σε επιφυλακή, με 34 συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάτοικος του Γιάρακα, με εγκάβματα στο σώμα σε ποσοστό 60%, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα 35χρονος με θερμικά εγκάβματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Οι απομακρύνσεις, όλα τα προβλήματα και μην ξεχνάμε και τα ζώα. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κύμα στα social media με σκυλάκια που έχουν χαθεί, με γατάκια. Είδαμε να σώζει ένας κάτοικος, ένας εθελοντής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ένα άγριο λαγουδάκι. Έτρεξε στην αγκαλιά του το λαγουδάκι. Και γόντουσαν όλα και το έβλεπες να τρέχει στον άνθρωπο για να σωθεί. Τώρα, πάμε στον κύριο Στυλιανίδη Λουκίδη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Εδώ ξημερώνουμε με μια νέα αγωνία. Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα στις καμπένες περιοχές από το θερμικό φορτίο, από τα υλικά που κάηκαν, πόσο κινδυνεύουν οι άνθρωποι, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, τι πρέπει να κάνουν. Εμείς χθες σαν πνευμονολογική εταιρεία βγάλαμε το πρωί μια εκλαϊκευμένη ανακοίνωση παύλα οδηγίες για τους ανθρώπους των περιοχών αυτών, όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είπαμε ότι πρώτα πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα, την βραχυχρόνια έκθεση αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή οι οποίοι εκτίθεται για μικρό χρονικό διάστημα και μπορεί να έχουν κάποια συμπτώματα, αλλά αυτό υποχωρούν πολύ γρήγορα, και αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ πιο μακρό χρόνο έκθεσης, γιατί βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη φωτιά ή επηρεάζονται πολύ πιο σε μεγαλύτερο βαθμό από την περιβαλλοντολογική επίδραση που υπάρχει. Αυτό που πρέπει να κάνει κανένας, να ξεκινήσουμε από τις ομάδες ευπαθείς, δηλαδή ανθρώπους με χρόνια αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, που είναι η πρώτη ομάδα που πρέπει να σκεφτεί κανένας, είναι όσο το δυνατόν να μην βρίσκονται σε εκτεθειμένοι σε εξωτερικό χώρο. Απομυθοποίησαμε λίγο τη μη χρήση κλιματιστικών, γιατί είπαμε ότι αν το κλιματιστικό μέσα σε ένα κλειστό χώρο, γιατί βλέπετε έρχεται Σαββατοκύριακο με καύσωνα, δεν μπορεί του ανθρώπου να κάτσει μέσα στο σπίτι του κλειστός, θα έχει άλλα προβλήματα. Να είναι λίγο ασφαλισμένο από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή αν και εφόσον υπάρχει μέρος το οποίο είναι ασφαλισμένο ή δεν είναι κοντά, πολύ κοντά στο σημείο στο οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη επιβάρηση ατμόσφαιρας. Και το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι ότι πρέπει να μην βγαίνει κανένας έξω χωρίς μάσκα, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ούτε η χειρουργική ούτε η φασμάτινη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τα ειδικά φίλτρα για να μπορέσουν να σταματήσουν αυτή την εισπνοή των μικροσωματιδίων. Πρέπει να είναι η FFP2 ή η FFP3, που είναι οι μάσκες υψηλής προστασίας, που τις μάθαμε πολύ καλά και από τον COVID. Δηλαδή έχουμε πλέον
ταυτιστεί και γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για αυτές. Από εκεί και πέρα η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής για τους χρόνιους ασθενείς που χτυπήθηκαν από το, από το πύρινο μέτωπο έχουν βαριά οσμή καμένου, βαριά οσμή, ναι. Και μικροσωματίδια τα οποία δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνουν στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή οι άνθρωποι που εκένωσαν τις περιοχές και θα επιστρέψουν ή επέστρεψαν χθες το βράδυ ή θα επιστρέψουν σήμερα το πρωί, άνθρωποι ηλικιωμένοι, οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι με παθήσεις, με ευπάθειες, που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, έστω και αν δεν έχουν πληγεί τα σπίτια, η περιοχή που έχει καεί είναι δύσκολα να επιστρέψεις εκεί. Είναι δύσκολη η αναπνοή. Είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό είπαμε ότι για τις ευπαθείς πρέπει να μην υπάρχουν μετακινήσεις και για τους υπόλοιπους πρέπει κάθε μετακίνηση, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι εννοείται ότι θα βρεθούν στον εξωτερικό χώρο. Δεν είναι αδύνατο να κλειστούν μέσα στο σπίτι, γιατί θα θέλουν να αποτιμήσουν πράγματα. Είναι επιτακτική ανάγκη να φοράνε μάσκα υψηλής προστασίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σωματίδια και θα υπάρχουν για τουλάχιστον 7 με 10 μέρες εκεί. Άρα σίγουρα σε μειωμένη ένταση. Κύριε καθηγητά, αλλά πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και κυρίως να ενημερωνόμαστε και από τις ειδικές ιστότοπους, οι οποίοι πάντα καταγράφουν την περιβαλλοντολογική επιβάρηση που υπάρχει καθημερινά. Εμείς σαν εταιρεία και σαν ιστότοπος και σαν social media θα κρατάμε μια ενημέρωση στο κομμάτι αυτό σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Για 10 μέρες πρέπει να τις φορούν αυτές τις μάσκες. 7 μέρες περίπου πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουν, να πίνουν πολύ νερό για παράδειγμα, να ενυδατώνονται. Για να καθαρίσει κιόλας αυτό ο οργανισμός. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει γενικότερα σαν γενικά μέτρα. Αλλά νομίζω ότι αν πρέπει να μείνει κάτι, είναι όχι άσκοπες μετακινήσεις για τους ευάλωτους, η παραμονή στους κλειστούς χώρους και όταν βρισκόμαστε σε ανοιχτούς χώρους να έχουμε τη μάσκα υψηλής προστασίας. Δηλαδή είναι τρεις πρακτικές συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους και βρίσκονται όλες αναρτημένες στο site της Ελληνικής Πνευμολογικής Εταιρείας, εκλαϊκευμένες, ώστε να μπορεί κάποιος να μπει, ακόμα και αν ηλικιωμένος, να μπει κάποιος πιο νεότερος για να τη διαβάσει. Πόσο τοξική είναι η ατμόσφαιρα στις περιοχές από που πέρασε η φωτιά? Γιατί η δεν έχουν καεί πάντα μόνο δέντρα, έχουν καεί και πλαστικά, υφάσματα, αντικείμενα, συσκευές ηλεκτρικές. Βεβαίως. Η τοξικότητα είναι αρκετά υψηλή και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό εξαρτάται και από το μέρος που είναι κάποιος, από το πόσο κοντινά είναι, από τις ένταση του ανέμου η οποία μπορεί να μεταφέρει αυτά τα σωματίδια πολύ πιο εύκολα. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο, γι' αυτό και οι οδηγίες είναι πολύ σαφείς για την προστασία των ανθρώπων. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι βρισκόμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να συζητάμε για αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Σπύρο το Φεμεντίτη. Είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα. Χθες ο Σπύρος μας ήταν και στους ανθρώπους που είχαν καταλύσει στο πάρκινγκ του εκδοτικού χωριού. Και στην Διόνη και στις άλλες περιοχές που φλέγονταν. Όλοι οι συνάδελφοι του Open, πάντα σε αυτές τις στιγμές είμαστε και στον δρόμο και πρέπει να είμαστε εκεί. Σωστά. Και να μεταδίδουμε το ρεπορτάζ όπως ακριβώς επιβάλλεται. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή κλείνοντας με τον καθηγητή που μίλησε για την τοξικότητα της περιοχής πλέον, για όλο αυτό που πρέπει να προσέξουμε για την υγεία μας, πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο κομμάτι που αφορά την υγεία μας, συσσαγωγικά την υγεία μας, που είναι το κεφάλαιο των αποζημιώσεων. Ναι, ναι. Τις επόμενες ημέρες. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί και αυτό. Να ξέρετε, το περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Και δυστυχώς, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε προάγγελοι κακών, ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ίσως δούμε και αλλού φωτιές, ίσως δούμε και αλλού να χάνονται περιουσίες, να χτυπάμε ξύλο, να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Από ό,τι φαίνεται, είναι το βασικό μέλημα της πολιτείας αυτή τη στιγμή και έτσι πρέπει να είναι. Οι αποζημιώσεις, μάλλον, θα κινηθούν στο πλαίσιο του περσινού μοντέλου. Της Εύβοιας, ναι. Δηλαδή θα έχουμε απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, τουλάχιστον για 3 χρόνια, θα έχουμε στεγαστική συνδρομή και θα έχουμε και αποζημιώσεις προκειμένου ο άλλος να μπορέσει να χτίσει το σπίτι του και να μπορέσει να αποκαταστήσει κατά κάποιο τρόπο και την πάλι τη ζωή του. Μόνο να μην καθυστερήσουν πάλι να δοθούν αυτά τα ποσά στους πυρόπληκτους. Θα πρέπει να είναι πιο γρήγοροι. Πιο γρήγορα για αποζημιώσεις εξπρές.
θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση. Ωραία. Ο κύριος Τριαντόπουλος ίσως σήμερα να κάνει. Ναι, ίσως σήμερα να έχουμε, μάλλον σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις. Και το βάζω αυτό στο τραπέζι, διότι θεωρώ ότι είναι η επόμενη μέρα. Γιατί από την άλλη θα δούμε βέβαια και τα ζητήματα που θέτουν και οι περιβαλλοντολόγοι, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι θα περιμένουμε από το φθινόπωρο και μετά σε αυτές τις περιοχές, με τη Ραφίνα να κινδυνεύει, που είναι νοτιότερα και οπωσδήποτε χαμηλότερα από τις περιοχές που κάηκαν, με τις κατολιστήσεις, με τις διαβρώσεις του. Γιατί τώρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία να καθαριστούν τα καμένα, να φτιάξουν κορμοδέματα, να δουν γιατί είναι, έχουμε καταπλημμυρικά φαινόμενα. Το φθινόπωρο. Μπορεί άλλος να πάρει κάποια χρήματα και να μην δούμε ποτέ να προχωράνε αυτά τα θέματα. Δηλαδή το να αποκατασταθεί κατά κάποιο τρόπο μια ομαλότητα στην περιοχή. Έτσι. Αυτό θα είναι θα τα μεγάλο. Δούμε όλα αυτά. Σπύριο, τα στην συζήτηση τη επόμενη ημέρα. Από τον κόσμο, καλημέρα στον κύριο Σταυρούλια και στην κυρία Κάρδαρη. Σταυρούλια και στην κυρία Μαργαρίτα Κάδαρη, τον φορολογικό τεχνικό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Ρεύη, να είστε ευτυχισμένοι. Να είστε καλά. Να ζήσετε, κυρία Ρεύη. Καλούς απογόνους, κυρία Ρεύη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα από τους πολίτες, από τους φίλους που μας παρακολουθούν για όλη αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια καταστροφή. Για τα πρωτόκολλα, για τα αυθαίρετα, για τις τακτοποιήσεις. Δεν τις λέει το κράτος νομιμοποιήσεις, τις λέει τακτοποιήσεις. Μια πονεμένη και πολύ παλιά ιστορία κάθε τόσο που χτίζει και πελατείες, θα λέγε κανείς, για τις αναδασώσεις, για τα περιαστικά δάση. Μεγάλη κουβέντα, κύριε Σταυρούλια, μεγάλη κουβέντα. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παυλόπουλο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι άλλο το θέμα μέχρι τώρα. Σχετικά με τις αποζημιώσεις, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι πως η ψηφιακή πύλη υπάρχει ήδη. Είναι το arogi.gov.gr, αυτό που χρησιμοποίησαμε και πέρσι και πρόπερσι. Mm-hmm. Οπότε το εργαλείο είναι ήδη έτοιμο. Νομίζω ότι είναι θέμα μόνο πολιτικής απόφασης να οριστούν ακριβώς οι διαδικασίες, το ύψος και ο τρόπος που θα δοθούν τα χρήματα για να μπει ο κόσμος να κάνει άμεσα τις αιτήσεις, να πάρει όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις τα πρώτα 600 ευρώ για τα πρώτα του έξοδα σε περίπτωση που έχει καεί το σπίτι του και δεν έχει που να μείνει και που να εγκαταστήσει την οικογένειά του. Γιατί υπάρχουν και τέτοια. Υπάρχουν και τέτοια. Και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία για την αποζημίωση της κατοικίας ή της επιχείρησης και των οικοσυσκευών. Όπως και πέρσι είχαμε δύο περιπτώσεις αποζημιώσεων, τις οικοσυσκευές και την κατοικία. Το ύψος τώρα της αποζημίωσης ακόμα δεν το ξέρουμε. Νομίζω όμως ότι κάπως έτσι θα είναι η διαδικασία και τα ποσά θα είναι ανάλογα με αυτά που θα δοθεί. Που έχετε, ποια είναι? Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και 14.000 ευρώ για το σπίτι. Ήταν περίπου 20.000 ευρώ. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό το ύψος. Ναι, ναι. 14.000 ευρώ και αν είχε καταστραφεί ολοσχερό στο σπίτι. Σωστά. Κυρία Ρέβη, αυτό το ποσό. Δεν θα χτίσεις. Επί της ουσίας στο κράτος εδώ έρθει και σου λέει θα κάνω μια προσπάθεια να σε βοηθήσω όσο μπορώ. Από εκεί και πέρα, όσο και αν αυτό ακουστεί σκληρό, θα πρέπει καθένας από εμάς να έχουμε φροντίσει, να έχουμε ασφαλίσει την περιουσία μας, το σπίτι μας, σε περίπτωση τέτοιων περιπτώσεων, να αποζημιωθούμε από την ασφαλιστική μας εταιρεία. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε το κράτος να αντικαταστήσει την ασφαλιστική εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, αποζημιώνουν. Αποζημιώνουν. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί με τέτοια ακρίβεια και τέτοια φτώχεια που υπάρχει, πολύ δύσκολο να το πληρώνεις αυτό κάθε τρεις και λίγο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, όσα σπίτια είναι με δάνειο, παιδιά, ένα λεπτό, είναι υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για τέτοιου είδους καταστροφές, για να καλύπτεται και το ακίνητο, το οποίο είναι σε δανεισμό. Άρα, λοιπόν. Και πρέπει να εξετάζονται και οι όροι στο συμβόλαιο, κύριε Παυλόπουλε. Να εξετάζονται επακριβώς οι όροι. Όταν υπογράφει μία σύμβαση δανείου, να αναφέρονται και αυτά. Μάλιστα. Όροι, τα ψηλά γράμματα. Να είναι καθαροί οι όροι της Εδώ στέλνουν από την Εύβοια ποια αρρωγή. Πολλοί από εμάς στην Εύβοια δεν την έχουμε πάρει ακόμη, μας στέλνουν. Έτσι είναι, κύριε Σταυρούλια. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν πάρει ακόμα την οικονομική βοήθεια. Ξέραμε δεν για κτηνοτρόφους, γιατί είχε κάνει καταγγελίες ο συνεταιριστικός αγροτικός σύνδεσμος της Εύβοιας και έλεγε ότι δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Θα το δούμε αυτό, να το ψάξουμε. Δεν το ξέρω, δεν το διαψεύδω όμως σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, τώρα, είναι η τελευταία μέρα που δηλώνει ο κόσμος για τον τουρισμό για όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 του μηνός. Σωστά. Ναι, σωστά. Τελευταία ημέρα για τουρισμός για όλους. 200.000 δικαιούχοι, να θυμίσουμε. Εξαιρετικά σημαντικό νομίζω, διότι με ψηφιακή κάρτα και με χρέωση της κάρτας αυτής θα μπορείς να κάνεις διακοπές. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες αιτήσεις.
Άρα μιλάμε για... Έσπασε κάθε ρεκόρ, ε. Ναι, σπάσαμε και ρεκόρ και νομίζω θα, ακριβώς θα μείνουν και κόσμος απ' έξω. Αυτό σημαίνει βέβαια αυτό που συζητάμε έντονα, ότι ο ένας στους δύο μάλλον δεν θα κάνει διακοπές. Εγώ θα έλεγα ότι σκέπτεται να κάνει διακοπές. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να καταλήξει με φίλους και παρέες κάπου σε φιλικά οικογενειακά σπίτια για να μπορέσει να κάνει διακοπές. Με μικρότερο κόστος. Ναι, με λιγότερο κόστος. Δηλαδή, πάντως, ότι ο ένας στους δύο δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη, δεν μπορεί να βάλει το χέρι, δυνατή να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει τα ακριβά, πρέπει να πούμε αυτό, καταλήματα σήμερα στην Ελλάδα, είναι μια πραγματικότητα. Διότι και οι τιμές των καταλήμματων έχουν αυξηθεί. Και τα ακριβά εισιτήρια μαζί. Και τα πολύ ωραία, σωστά το λέμε. Η βενζίνη, από πάνω το όπου να το πιάσει, ζέχνεστε η κατάσταση. Ναι, είναι ακριβές φέτος οι διακοπές. Είναι ακριβές φέτος οι διακοπές και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας σκέπτεται πάρα πολύ πού θα πάει, πώς θα τις περάσει τις διακοπές του και με ποιο τρόπο θα μπορέσει, επιστρέφοντας από τις διακοπές του, να είναι ενήμερος σε ό,τι οφειλές θα αφήσει πίσω του. Διότι θα έρθει και το ρεύμα, θα έρθει και οι υποχρεώσεις της εφορίας. Εδώ με την εφορία πρέπει να πούμε ότι παρότι τελειώνει 29 του μηνός η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, παρότι οι λογιστές έχουν ζητήσει, Σπύρο Σταυρούλια, έτσι παράταση. Δεν είναι, παράταση. Πολύ σωστά. Τι γίνεται εδώ όμως. Δεν το έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ζητάμε εμείς παράταση. Ο κόσμος τη ζητάει. Έχει μείνει πίσω η διαδικασία. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί ακόμα. Είναι αδύνατο να υποβληθούν στο επόμενο διάστημα. Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις που έχουν τα γραφεία μας. Είτε αυτό λέγεται Power Pass, είτε λέγεται Fuel Pass, που παρότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, ο κόσμος έρχεται σε εμάς για να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση της αίτησης, φοβούμενος μην κάνει λάθος. Είναι το ΦΠΑ που πρέπει να βγει τέλος του μήνα. Είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές που πρέπει να ρυθμιστούν και να πληρωθούν από τις επιχειρήσεις στο τέλος του μήνα. Νομίζω ότι έχει φορτωθεί πάρα πολύ το σύστημα και είναι απαραίτητη η παράταση και μάλιστα να δοθεί άμεσα η παράταση για να μην πιέζεται άλλο το σύστημα και να μην ταλαιπωρούμαστε άλλο γιατί θα γίνουν λάθη. Αν όμως δοθεί παράταση στην υποβολή, ποιο θα είναι το αντίβαρο να πληρώσετε πρώτη και δεύτερη δόση μαζί? Σωστά. Είναι ένα μοντέλο που είχε λειτουργήσει και πέρσι. Ναι. Είχε λειτουργήσει και πέρσι μια χαρά. Ναι, πήγε πρώτη και δεύτερη δόση παρέα στο τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Είναι μια χαρά. Δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κενό. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στα έσοδα του κράτους. Ναι. Τέλος Αυγούστου θα εισπράξει ό,τι είναι εισπράξει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο φορολογούμενος να δώσει τις δύο δόσεις μαζί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι πρόβλημα που πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, νομίζω, κύριε Παυλόπουλε. Τώρα είπατε και για το Fuel Pass και για τις υποχρεώσεις. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2? Περιμένουμε προς το τέλος του μήνα να ανοίξει η πλατφόρμα, προκειμένου να μπορέσουν να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις. Σπύρο Σταυρούλια, έχουμε κάτι ειδικό να πούμε επ' αυτού για τις δηλώσεις του Fuel Pass? Όχι, περιμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανόν να ανοίξει. Σκοπός του Υπουργείου είναι αρχές Αυγούστου να έχουν πάρει τα χρήματα οι δικαιούχοι για να μπορέσουν να φύγουν για διακοπές. Εδώ, όπως έχω ξαναπεί, είναι ιδιαίτερα τυχεροί όσοι χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, γιατί θα πάρουν την επιδότηση, τα 80 ευρώ στο λογαριασμό τους θα έχουν και την μείωση της τιμής στην Αγγλία. Ναι. Οπότε παίρνουν διπλή επιτυχίες επιδότηση. Είναι μια ανακούφιση, είναι ένα καλό ποσό, είτε είναι 80 είτε είναι 100 ευρώ. Είναι ένα ποσό αρκετά σημαντικό που θα καλύψει ένα μέρος της αύξησης των καυσίμων και όχι το σύνολο, βέβαια. Έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάνταρη, γιατί χθες πέρασε στα ψηλά εξαιτίας της αγωνίας που είχαμε για τις περιοχές που βρίσκονταν στο έλεος της πυρκαγιάς. Εχθές ο κύριος Ταϊκούρας, ο υπουργός των Οικονομικών, άφησε εχμές για τη διαδικασία, για τα funds, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, για τη ρύθμιση των δανείων, για τις τράπεζες κτλ. Ότι δεν συνεργάζονται. Ότι δεν συνεργάζονται. Μπράβο. Και για να κάνει ο Υπουργός των Οικονομικών αυτό το βήμα, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, για να αφήνει εχμή και μόνο αυτό ο Υπουργός των Οικονομικών, αποκαλύπτει και το αδιέξοδο της διαδικασίας. Το πώς δηλαδή έχει εκχωρηθεί μια ασυδοσία σε όλο αυτό το σύστημα και το μόνο που μπορεί να κάνει ο Υπουργός των Οικονομικών είναι επίκληση. Να παρεύει. Μπορεί να κάνει και καμία ρύθμιση όμως, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο οι δηλώσεις. Ουσιαστικά έγινε μια παρατήρηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορούμε να κάνουμε για να τους ελέγξουμε. Ουσιαστικά έγινε μια επισήμανση για κάτι που γνωρίζουμε, για κάτι που έχει παρουσιαστεί πολλές φορές
σε σχέση με το πρόβλημα αυτό, για τη διαδικασία και τη δυσκολία που υπάρχει. Τι τους λέει δηλαδή, κυρία Καρδαρή, τι τους είπε, ότι υπάρχουν αιτήσεις να συνεργαστούν και δεν να συνεργαστούν. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Να συνεργαστούν λοιπόν, έγινε μια επισήμανση. Κατά την άποψή μου χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Μια απλή επισήμανση δεν αρκεί. Βέβαια εντάξει, είναι από τον Υπουργό, δεν είναι από ένα τυχαίο πρόσωπο. Αλλά εδώ επισημαίνεται απλά για άλλη μια φορά το πρόβλημα. Μα κυρία Κάρδερα, δεν τους λένε γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση που έχουν κάνει, δεν τους λένε γιατί αποφάσισαν το συγκεκριμένο ποσό να το δώσουν πίσω για να μην χάσουν το σπίτι τους. Τους λένε πάρα πολλά τέτοια πράγματα και δεν βρίσκουν και άκρη. Παίρνουν τηλέφωνο, δεν απαντάνε, στέλνουν email οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτό το αδιέξοδο, δεν τους απαντούν. Δεν έχουν επαφή ουσιαστικά. Είναι αόρατοι όλοι αυτοί πίσω από τα φάς και ούτε καν ενδιαφέρονται για τον ακριβώς άνθρωπο, ο οποίος θέλει να δώσει κάτι για να μην χάσει το σπίτι του, θέλει να δώσει κάτι για να ρυθμίσει τις οφειλές του. Θέλει να έρθει σε συνεργασία. Και δεν μπορεί. Δεν συμφωνούν σε αυτό το κάτι, από ό,τι φαίνεται. Άλλο κάτι θεωρούν τα φάνησα, άλλο κάτι, κύριε Σταυρούλια. Και το σκοτεινό σημείο εδώ πέρα είναι ότι όλο αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών και των funds. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα στη διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και μάλιστα σε πρότυπα του εξωτερικού. Και εδώ είναι το παράδοξο. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα αρκετά έξυπνο που προτείνει λύση η οποία είναι ακριβώς στα μέτρα του πολίτη προκειμένου η τράπεζα να πάρει τα χρήματά της πίσω. Τώρα οι τράπεζες τι γίνεται. Όταν έχουν εξασφαλίσεις, όταν έχουν ακίνητα υποθηκευμένα, τότε δεν δέχονται σε καμία περίπτωση τη ρύθμιση αυτή. Επιδιώκουν δηλαδή να πάρουν το σπίτι του πολίτη. Ακριβώς. Γι' αυτό ξεσπάθωσε χτες ο κύριος Σταϊκούρας, γι' αυτό βγήκε δημόσια και έκανε αυτή την παράκληση, να το πω, γιατί μέχρι εκεί δεν μπορεί να κάνει και κάτι παραπέρα. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι τράπεζες. Πολύ σωστά η κυρία Κάρδαρη αναφέρθηκε σε νομοθετική παρέμβαση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, να γίνει νομοθετική παρέμβαση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αλλά αυτή είναι όλη η αλήθεια. Οι τράπεζες δεν δέχονται τις ρυθμίσεις όταν υπάρχουν εξασφαλίσεις από πίσω. Μα γιατί να μην είναι εφικτό, κύριε Σταυρούλια, τώρα με συγχωρείτε, σε ποια ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια ρύθμιση? Γιατί έτσι δηλαδή, το υπαγόρευσαν οι θέσμοι. Ναι, αλλά πλέον έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση και με συγχωρείτε πολύ. Δεν γίνεται να λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Πώς έχουμε φύγει, δεν έχουμε φύγει καθόλου. Δεν μπορούμε να κάνουμε νομοθετική ρύθμιση να τους ελέγξουμε. Καθόλου δεν έχουμε φύγει. Αυτό που ανέφερε είναι ότι δεν ξέρω εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αν μπορούμε, βεβαίως και πρέπει να την κάνουμε άμεσα. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, γιατί σε αυτό να αναφερόμαστε, είναι κάτι το οποίο συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, με τα funds, με τις τράπεζες, με όλη την αγορά, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αυτό λοιπόν, αφού συμφωνήθηκε, μπήκε σε διαδικασία να υλοποιηθεί. Σε αυτό και το δημόσιο. Ποιο ήταν το ευαίσθητο σημείο σε αυτό? Πώς? Ποιο ήταν το ευαίσθητο σημείο σε αυτή τη συμφωνία? Να μην είναι κόκκινο. Ότι δεν είναι υποχρεωτική. Όχι. Ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια των τραπεζών και των φαντ, πάνω θα δεχτούν την αίτηση του κάθε ενός. Από την πρώτη στιγμή το είχαμε επισημάνει αυτό, ναι, ότι αυτό είναι το σκοτεινό σημείο σε αυτή τη συμφωνία με τους θεσμούς. Μα και γι' αυτό συμφώνησαν κιόλας. Γιατί πάντα θα ήταν στην διακριτική του ευχέρεια, άρα ουσιαστικά δεν θα, δεν θα πετύχαινε ποτέ αυτό. Γι' αυτό συμφώνησαν, γιατί θα επέβαλαν εξ αρχής τους δικούς τους όρους. Τι είπε ουσιαστικά, και νομίζω ότι αυτό που λέει ο Σπύρος Σταύρος είναι σημαντικό, επειδή πολλά δάνεια ή όλα σχεδόν αυτά τα δάνεια είναι ενυπόθηκα, στεγαστικά δάνεια που έχει βάλει την πρώτη κατοικία μέσα, επιχειρηματικά δάνεια που υπάρχουν μέσα, πάλι περιουσιακά στοιχεία και όχι μόνο των πρωτοφυλετών αλλά και των εγγύητων. Βάλτε και αυτό στην παράμετρο. Δηλαδή δεν είναι ότι μια οικογένεια καταστρέφεται. Καταστρέφει και μια δεύτερη οικογένεια και μια τρίτη οικογένεια που είναι εγγύητες. Ναι, γιατί εγγύητες, εγώ έβαλα εσένα που είσαι κουμπάρα μου σαν εγγύητη. Τους πήρες όλους. Τους πήρες όλους στο λαιμό σου. Διαζύγια υπήρξαν, οικογένειες χάλασαν. Εγώ έχω την εντύπωση, είμαι πιο αισιόδοξο από αυτό που λέει ο Σπύρος Σταυρούλιας. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση γι' αυτό το πήρε τώρα αυτή τη στιγμή επάνω του ο κύριος Σταϊκούρας, ίσως και γιατί βεβαίως έχει φτάσει στο απροχώρητο αυτή η ιστορία, μπορεί να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και επιβάλλεται να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να βρει έναν τρόπο πάνω στον εξοδικαστικό μηχανισμό να ρυθμίσει το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, επειδή ακριβώς αλγόριθμος βγάζει το ποσό που μπορεί κάποιος να πληρώσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκεί διαπραγματεύσεις και επιπλέον συζητήσεις, άρα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαμεσολαβεί. Πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει ούτε καν το κοινωνικό κριτήριο της προσωπικής επαφής. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν τους νοιάζει. Που υπήρχε όταν βρισκόταν ο δανειολήπτης ενώπιον ενός φυσικού δικαστή, ο οποίος αναγνώριζε και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη. Είναι τόσο απρόσωπο, που το σύστημα βλέπει μια αίτηση και κάτι νούμερα. Ακριβώς. Αυτό.
Δεν πάει εσύ να έχεις ιατρικούς λόγους, να έχεις ζάχαρο, να έχεις ακροτήσει διαστή, να έχεις χαστεί υγεία στο μεσοδιάστημα. Να έχεις περάσει από ανοιχτής καρδιάς. Το σύστημα αυτά δεν τα βλέπει. Σωστά. Βλέπει τα νούμερα, την αίτησή σου και τις προοπτικές που έχεις. Το λέγαμε, τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ενδιαφέρει έναν στους δύο. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει λίγους. Σωστά. Όχι. Γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να βρει μια κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να βρεθεί μια διέξοδο στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή με ένα νομοθέτημα που δεν περπατάει. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε εξοδικαστικό μηχανισμό μόνο για τους τύπους, εντάξει, θα το λέμε. Όμως επί της ουσίας δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, άρα εδώ έχουμε ένα ναυάγιο. Και κάτι πρέπει, πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα σας πω, για να κλείσω, αν μπορείτε, μόνο μια λέξη. 181 μέρες το χρόνο δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές. Μόνο. Ναι. Μόνο. Αυτό με έψαλε. Έχουμε ακόμα, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Μας 200... το είπε στο στούντιο όταν μπήκε και εγώ περίμενα το δεύτερο μέρος της πρότασης ότι θα πήγαινε να πάρουμε 5 μέρες άδεια. Όχι, όχι. Κάτι τέτοιο. Έκανα ένα πολλαπλασιασμό. Τυπικά εργαζόμαστε και κατ' ουσίαν εργαζόμαστε 264 ημέρες το χρόνο. Άμα βάλεις ότι είναι 22 περίπου ημέρες οι εργάσιμες σου, 22 οι πραγματικές ημέρες, ναι, ναι. Άρα 264. Αν 181 ημέρες δουλεύεις για να πληρώσεις, σου μένουν άλλες 80 μέρες, περίπου 80 μέρες. Για 80 μέρες, για να φας. Για να φας. Για να πας σε διακοπές, για να πληρώσεις τα παιδιά σου, να τα στηρίξεις κτλ. Να δεις κανένα φίλο να μπει σε έναν καφέ. Για να κάνεις αποταμίευση. Έλα, Σπύρο, έχεις λαγό. Έχεις λαγό, έχει αυτιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, να είστε. Στέλνετε πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε. Facebook σελίδα μας, Ωρα Ελλάδος στα ελληνικά, και εγώ και ο Άκης διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Και στέλνει τώρα μία φίλη τηλεθεάτρια. 2 χρόνια λέει έψαχνα το φαντ, έβαλα δικηγόρο, πλήρωσα 500 ευρώ για να τους βρω και τώρα πληρώνω, λέει, 200 ευρώ κάθε μήνα. Και για την Εύα μας έχετε στείλει ότι κάτσε να το βρω. Ότι δεν έχουν μπει. Μόνο τα λεφτά της οικοσκευής, λέει μια κυρία, έχουν μπει. Ψάξτε το θέμα, παιδιά, γιατί αυτά που είχαν προβλεφθεί δεν υλοποιήθηκαν. Θα το ρωτήσουμε. Βεβαίως και θα το ρωτήσουμε. Ωραία. Προφανώς. Ναι, αυτό μας λέει. Ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα για αποκατάσταση του σπιτιού που έλεγε το 80% ότι θα δώσει το κράτος. Λοιπόν, για πάμε στον Αλέξανδρο Ξενικά και να δούμε τι γίνεται και με την αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το να. Πώς είστε? Καλημέρα, καλά είμαστε. Κυρία Ρεύη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα δικά μας που λέτε. Παιδιά, συγγνώμη. Μεγαλώνουμε. Και στα δικά. Αθλούμαστε κι εμείς που λένε. Αθλούμαστε. Λοιπόν, έχεις κοπέλα? Έχω λαγό. Α, έχεις λαγό. Ωραία. Γιατί το λες αυτό, άρα θες να την αποκαταστήσεις. Σιγά-σιγά. Έτσι πρέπει. Μην περιμένεις 6 χρόνια και βάλεις σαν το δικό μου. Ναι, περίμενες, Όχι, δεν περίμενα. Δεν κι εγώ ήμουν κιόλας. Α, γιατί κάτι αλλά τέτοιο. Δεν όχι, αλλά 6 χρόνια. 6 χρόνια, Όχι, εμείς αθλούμαστε καιρό. Υπάρχει βέβαια και ο φίλος μας ο Βγενής που έκανε 13. Καλώς. Απορώ πως έμεινε. Χαιρετισμούς πολλούς εκεί που είναι. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, γιατί χθες ξεκίνησαν οι αγώνες. Και επισήμως, καλή χρονιά λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Χάιφα και αντιμετώπισε την Μακάμπη. Ξεκίνησε ιδανικά η αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους. Δεύτερος προγραμματικός γύρος του Champions League, υπενθυμίζω. Προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι στο 7ο λεπτό με τον Ζίκερ Νάγκελ. Μόλις 7 λεπτά χρειάστηκε ο Δανός για να ανοίξει λογαριασμό με την φανέλα των Ερυθρολεύκων, που χθες ωστόσο φορούσαν μπλε. Ιδανικό το ξεκίνημα λοιπόν στην αναμέτρηση για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Το τονίζω γιατί ο Ολυμπιακός σοφαρίστηκε στη συνέχεια, έγινε πιο παθητικός. Η αλήθεια είναι ότι υποχώρησε αρκετά στο γήπεδο, έδωσε μέτρα στην Μακάμπη, η οποία είχε δοκάρει με τον Πιερό στο 78 για να ισοφαρίσει λίγο πριν το φινάλε στο 92. Με αυτό το περισσότερο τυχερό γκολ θα το χαρακτήριζα. Γύρισμα ήθελε να κάνει ο Αζίζα. Ναι, η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι του Βατσλικ. Και κάπως έτσι η Μακάμπη ισοφαρίζει. Ο σκόρερ πετάει και τη φανέλα του στις εξέδρες. Ισοφαρίζει σε 6 βράδια Ερεβάν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν υπενθυμίζω, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Όποια ομάδα προκριθεί κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού της Κύπρου. Σήμερα μπαίνει στη μάχη και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται από χθες, από το βράδυ της Τετάρτης, στη Σόφια. Αντιμετωπίζει σήμερα την Λεύσκη στις 8 η σέντρα της αναμέτρησης για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου άφησε στη Θεσσαλονίκη τους τραυματίες Λίρατζι, Ολιβέιρα, Καντουρί, Μιχαηλίδη, τον ανέτοιμο Μπίσεσβαρ, τους Μιχάη Μούρκ, ενώ πήρε μαζί του 23 ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών είναι αποκτηθέντες Κάλεν Νάρι και Μπράντον Τόμας. Δεν προπονήθηκε στη Βουλγαρία ο Δικέφαλος. Προπονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψε στην Βουλγαρία
για να είναι έτοιμος όσο δυνατόν πιο φρέσκος για την απόψινή μεγάλη μάχη. Είχε μάλιστα και μια συνομιλία των ποδοσφαιριστών με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος του είπε πως μου έλειψαν οι αγώνες και η επαφή μαζί σας. Να σκέφτεστε μόνο το παιχνίδι με τη Λεύσκη. Δώστε χαρά στον κόσμο που σας υποστηρίζει. Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα των Ασπρόμαυρων. Όπως είπαμε, και ο Άρης σήμερα μπαίνει σε ευρωπαϊκή έτσι, μάχη. Φιλοξενεί στο Κλεάν της Βικελίδης την Γκόμελ της Λευκορωσίας με τον Ζερβινιό, το νέο μεγάλο όνομα που απέκτησε τον Ιβοριανό πριν από λίγες ημέρες στην αποστολή. Εκτός έμεινε ο Ματέο Γκαρσία και τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Φαβορί της του ζευγαριού και ο Άρης, μακάρι να το αποδείξει και στο γήπεδο και να προκριθεί και αυτό στην επόμενη φάση. Σημαντικό ευρωπαϊκά το καλοκαίρι μας, αλλά και η σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το μεταγραφικό κομμάτι τώρα που δεν σταματά ποτέ να υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη λίστα του το όνομα του Ρομπέρτο Τόρες, 33χρονος Ισπανός, μέσο επιθετικός, αγωνίζεται όλη του την καριέρα στην Οσασούνα και στην Ισπανία. Πέρυσι είχε 28 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, πέτυχε 2 τέρματα, 171 συνολικά οι συμμετοχές του. Η ΑΕΚ παρακολουθεί από πολύ κοντά την περίπτωση του Μπόγκδαν Πλάνιτς. Αγωνίστηκε χθες κόντρα στον Ολυμπιακό, είχε καλή εικόνα. Οι φίλοι της Μακάβη του ζητούσαν να μείνει. Φαίνεται πως η Ένωση έχει βρει τη χρυσή τομή και μετά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ο Σέρβος θα έρθει στην Αθήνα. Και θα σας αφήσω με μια πάρα πολύ ωραία είδηση από το χώρο του μπάσκετ, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούμπο επί της ουσίας φράγησε ότι θα είναι στο Ευρωμπάσκετ 1η του Σεπτέμβρη με την εθνική ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που θέλουμε να τη βλέπουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Η εθνική μας είναι φαβορή για ένα μετάλλιο στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Θα έχει και τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αν όχι τον καλύτερο αυτή τη στιγμή παίκτη στον κόσμο, δεδομένα ένα από τους καλύτερους. Ισχυροποιείται πάρα πολύ. Μακάρι να πάει όσο δυνατόν καλύτερα και να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Γεια χαρά, καλημέρα. Και μην αργήσεις. Ναι, μην αργήσεις. Μην αργήσεις, θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, γιατί, πάμε, παιδιά, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Στα αυτά είναι δικές κουβέντες, δηλαδή πρέπει να του πω εγώ τον Αλέξανδρο στο κυλικείο. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Ναι, μωρέ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, τώρα. Πάμε. Μην ξεχνάτε το δώρο που κληρώνουμε αύριο. 1500 ευρώ δωρεπιταγή από την Greco Shop. Απίστευτη προσφορά. Μείον 50% σε όλα τα στρώματα τη σειρά Μπονιτόπια. Συνεχίζεται και στη διάρκεια των μεγάλων καλοκαιρινών εκτόσεων, ενώ μπορείτε να αποκτήσετε και τα κρεβάτια της Greco Shop με έκπτωση 35% και ένα τριήμερο για δύο άτομα στο μοναδικό σε τοποθεσία ξενοδοχείο Περάκι στην πανέμορφη Άδρο, στην Ακτική Πρίγη, με πισίνα, χαλάρωση στο Beach Bar, με μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο Κυκλάδες. Θα διεκδικείτε με μήνυμα τηλεφώνημα στο 14999. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το Peugeot 208, έκδοση Like 1200 κυβικών με 75 άλογα αξίας 15.700 ευρώ. Οικονομικό 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα η κατανάλωσή του. Πολύ βραβευμένο, 24 τα διεθνή βραβεία που έχει αποσπάσει. Έχει διακριθεί ανάμεσα σε άλλα ως ελληνικό και ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020 και διαθέτει και ωραίο εξοπλισμό και ωραία συστήματα που σας εξασφαλίζουν ότι θα έχετε μια υπέροχη οδηγική εμπειρία. Πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Και να για την Εύβοια πρέπει να το δούμε αυτό που μας λέτε. Γιατί μας έχετε στείλει αρκετοί ότι έχετε πάρει μόνο για τις οικοσκευές και είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Λοιπόν, για πάμε στον Φάνη τον Καραμπατσάκη. Είναι μαζί με τον αντιδήμαρχο Μεγαρέων, αλλά και η Ελευθερία Σπυράκη έχει μετακινηθεί από τη Διόνυση στην Παλίνη και έχει μαζί της έναν κάτοικο της περιοχής που χτυπήθηκε χθες πολύ σοβαρά και πολύ απειλητικά από το πύρινο μέτωπο. Φάνη, να ξεκινήσουμε από σένα να δούμε τι γίνεται στα Μέγαρα και τι λέει εκεί η Δημοτική Αρχή, πώς ξέσπασε. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας είναι. Θα μας πει πώς ξέσπασε. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Ζάχουλη, να σας πω. Ο οικισμός που χτυπήθηκε περισσότερο από τους υπόλοιπους, από τις υπόλοιπες περιοχές στα Μέγαρα. Τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Μπροστά από ένα από αυτά βρισκόμαστε. Έχει υποστεί ολική καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε, διότι δεν μπορεί να μείνει πλέον, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Έχουν πέσει, όπως είδαμε και το προηγούμενο, είναι η κατάσταση, ολική καταστροφή. Και πού έχουν πάει οι άνθρωποι, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τώρα δεν γνωρίζουμε πού φιλοξενούνται, σε φιλικά συγγενικά πρόσωπα. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Έχει τεθεί σχεδόν υπό έλεγχο η φωτιά. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Είναι πολύ μικρές εστίες οι οποίες είναι διάσπαρτες και καίνε σε ένα μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων. 2 χιλιόμετρων.
Επιχειρούν και 5 καναντέρ. 5 καναντέρ αυτή τη στιγμή και γύρω στα 100 πυροσβεστικά βρίσκονται, έχουν επερκεινέ στον κύκλο της φωτιάς. Τώρα πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά? Η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε γύρω στις 1.30 με 2 παρατέταρτο από μια ρεματιά που είναι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων και Μάνδρας. Εδώ λέγεται Ζάχουλη η περιοχή. Ξεκίνησε με ένα πολύ σιγανό αέρα, αλλά κατά την πορεία, μέσα σε μισή ωρίτσα περίπου, είχαν ξεκινήσει άνεμοι περίπου στα 5 με 6 μποφόρ και ξεκίνησε ένα. Εγώ 2 η ώρα που ήμουν εδώ, που έφτασα, είχαμε ένα μέτωπο γύρω στα 500 μέτρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία των Μεγάρων συνέδραμε με το που έγινε το πρώτο. Οι πρώτοι καπνοί φανήκανε, ανεβήκαν απάνω. Αεροπλάνα, εκείνη τη στιγμή ήρθανε 2 Καναντέρ και 2 Έριξον, ναι, που επιχειρούσαν συνεχώς από τις 2.30 ώρα περίπου. Ήρθανε. Δεν έχουμε κάποιο δείγμα, γιατί εκεί που πήγε η φωτιά, το αν υπήρχε κάποιος εκεί, κάτι είδε, δεν γνωρίζουμε, καθότι εκεί είναι μια βαθιά χαράδρα, ναι, και δεν μπορούσαν ούτε οι επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν. Ναι. Σιγά σιγά όμως κολόνες ρεύματος έχει εκεί, κύριε Αντιδήμαρχε? Κολόνες ρεύματος υψηλής όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στην περιοχή καθόλου. Κολόνες ρεύματος αυτές που οι 220 βολτ που τροφοδοτούν τα σπίτια. Ναι. Πήγε εκεί, και εμένα το μυαλό μου στην αρχή, μπροστά από σφιχτηρισμούς. Υπάρχει και στη χαράδρα που λέτε που ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει κάτι τέτοιο? Ότι ψάχνουμε να βρούμε γιατί έγινε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, όπως και στην Πεντέλη. Ναι, αυτό εκεί πέρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, και μίλαγα και με την πυροσβεστική το πρωί, δεν μπορεί κάποιος να μας πει το αν υπήρχε κόσμος εκεί, το από πού ξεκίνησε ακριβώς η φωτιά. Πάντως από θέμα ρεύματος δεν έχουμε εδώ, δεν περνάνε κολόνες υψηλής τάσης. Αυτές οι 150 άρες που λέμε. Ναι, ναι. Στην πορεία, όσο και πέρναγε η ώρα προς το απόγευμα, τόσο περισσότερα οχήματα πυροσβεστικά ερχόντουσαν. Τα μέσα του Δήμου, όλα υδροφόρες, φορτωτές, greater GCB που διαθέτει η πολιτική προστασία, τα είχαμε ρίξει εδώ στη μάχη. Προσπαθούσαμε ανά λεπτό προς λεπτό να αντιμαζέψουμε τη φωτιά. Ενώθηκαν και 2 οικισμοί. Πέραν από τη Ζάχουλη. Ζάχουλη, Παπαγιανέικα, ναι, και στην περιοχή μεταξύ Ζάχουλη και Λούμπας. Εδώ πέρα έχουμε γύρω στα 100 με 120 σπίτια. Ναι. Υπάρχουν τα οποία λίγα είναι μόνιμες κατοικίες, τα άλλα όλα είναι εξοχικά. Ναι. Εικόνα για τις καταστροφές έχετε σε σπίτια? Που... Πόσα κάηκαν? Γύρω στα 5-6 σπίτια είναι. Μάλιστα. Είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα, αλλά έχω κάνει περίπου από το πρωί με το που ξημέρωσε, με το πρώτο φως, έχω κάνει τη μισή διαδρομή της φωτιάς. Μπορεί να στην πορεία να προκύψουν και άλλα σπίτια. Μάλιστα. Δεν έχουν ανέβει ούτε από το Υπουργείο, ούτε από την πολεοδομία τη δικιά μας. Θα ανέβουν παιδιά τα οποία θα κάνουν τον έλεγχό τους. Είναι μεγάλη διαδρομή, είναι πολλοί δρόμοι. Θα τους οδηγήσω κι εγώ να δούμε, ψάχνοντας κι εγώ πηγαίνω, να δω τι σπίτια καμένα υπάρχουν, το οποίο να ενημερώνουμε και τις αρχές. Σήμερα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ευχάριστο είναι ότι... Ορίστε. Σήμερα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα έρθουν οι αρμόδιοι για να κάνετε επίσκεψη σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί? Πιστεύω, ναι, να σταματήσουν τώρα, γιατί κάνουν ρήψη τώρα τα καναντέρ, να σταματήσουν και αυτές οι καπνιές, τελευταία καντιλάκια που ανάβαν όλη νύχτα, να σβήσουν και αυτά και στην πορεία θα έρθουν να είναι ασφαλής η μεταφορά τους, του προσωπικού, και στην πορεία θα έρθουν και τα παιδιά να κάνουν έλεγχο. Ναι, προέχει να σβήσουν όλες οι εστίες, να είναι απολύτως ασφαλισμένη περιοχή. Καλημέρα, Δημαρχέ. Καλημέρα, Φανή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε και στην Ελευθερία Σπυράκη. Καλημέρα, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη να δούμε τι γίνεται στην Παλίνη μαζί με τον κάτοικο της περιοχής. Έλα, Ελευθερία μου. Λοιπόν, βρίσκομαι με τον κύριο Χρήστο εδώ. Να πω ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Φυσάει λίγο, αλλά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα με εκείνη που σας δίναμε χθες από την περιοχή. Αυτή την ώρα, βέβαια, πραγματοποιούν πτήσεις και τα εναέρια μέσα πάνω από την Παλίνη, ενώ πραγματοποιούνται και περιπολίες από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, ήσασταν χθες από την πρώτη στιγμή όπου
εκδηλώθηκε η φωτιά εδώ στην Παλίνη γύρω στις 6 παρά. Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση, διότι πίσω μας ακριβώς, Άκη και Βλαμπία, μπορείτε να διακρίνετε ότι η φωτιά έφτασε εδώ και ακριβώς δίπλα είναι το σπίτι του κυρίου Χρήστου. Και μόλις είδατε, κύριε Χρήστο, τη φωτιά που είχε πλησιάσει πολύ κοντά στο σπίτι και επίσης έχετε και αρκετά δέντρα εδώ γύρω, περιμετρικά από το σπίτι σας. Τι ακριβώς έγινε, εσείς πότε είδατε πρώτη φορά τη φωτιά? Πρώτη φορά τη φωτιά την έβλεπα από πολύ νωρίς τη φωτιά, από το λόφο Παλίνης που κατέβαινε από τις 6 ώρα. Μέσα σε ένα τέταρτο είχε φτάσει στο σπίτι. Εδώ δώσαμε μάχη να την κρατήσουμε μακριά από το σπίτι, δεν τα καταφέραμε, μας κύκλωσε η φωτιά. Αυτό που μπορώ να πω, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γειτόνους μου που τρέξανε και βοηθήσανε και μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε και να μην πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά στο σπίτι. Ήσασταν με την οικογένειά σας εκείνη την ώρα στο σπίτι? Ήμουν με το γιο μου, την οικογένειά μου, δηλαδή η γυναίκα μου και τα εγγόνια μου και το σκυλάκι μου, τα φυγαδεύσαμε, πήγανε στο σπίτι του αδελφού μου και μπορέσαμε εμείς και δώσαμε εδώ παρέα με τους γειτόνους και με τρεις εθελοντές. Μπορώ να πω, δώσαμε μεγάλη μάχη για να μην καεί το σπίτι. Νερό είχατε? Νερό είχαμε, πολύ λίγο νερό. Είχα μαζέψει κάποιο νερό στην πανιέρα μου, είχε μαζέψει η γυναίκα μου και από εκεί μπορέσαμε, γιατί ήταν ελάχιστο το νερό, είχαν ανοίξει όλοι τις βρύσες και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είχε νερό ίσα από αυτό. Δεν είχαμε βοήθεια. Με κουβάδες ρίχτανε, ελευθερία μου, με κουβάδες ρίχτανε. Ναι, με κουβάδες λέει ο κύριος Χρήστος ότι είχαν συγκεντρώσει νερό μέσα στην πανιέρα ούτως ώστε να μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά. Όμως είπατε κάτι άλλο, δεν είχατε βοήθεια, τι εννοείτε? Δεν είχαμε βοήθεια, δεν είχαμε πυροσβεστική, από δήμο, τίποτα. Ήρθε μία πυροσβεστική όταν εμείς είχαμε τελειώσει και έκανε σβήσε τα αποκαίδια. Δηλαδή, αν δεν είχαμε προλάβει εμείς, θα ερχόταν όταν το σπίτι θα είχε καεί. Συγγνώμη, δηλαδή, τους καλέσατε? Δεν τους καλέσατε. Δεν ξέρω, οι γειτόνιοι παίρναν τηλέφωνα. Και το Δήμο, νομίζω, εγώ δεν μπορούσα, δεν προλάβε, δεν σκέφτομαι τι να καλέσω. Εγώ κοίταζα τι να σώσω εδώ πέρα. Αν τον κάλεσε κάποιος εδώ, ο γείτονας, να έρθουνε, γιατί κι άλλα σπίτια κινδυνεύσαν, δεν ήταν μόνο το δικό μου. Μα να γεμίσετε τώρα την πανιέρα με νερό, να σκεφτείτε ότι μπορεί να χρειαστεί το νερό. Δεν υπήρχε βοήθεια, παιδιά. Δεν υπήρχε βοήθεια ούτε από Δήμο, ούτε από πυροσβεστική, από πουθενά. Πόσες ώρες παλεύατε, κύριε Χρήστο? Πόσες ώρες παλεύατε, κύριε Χρήστο? Παλεύαμε από τις 6 μέχρι τις 8 η ώρα, 2 ώρες. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ κάτω ήταν, καήκαν όλα. Φοβηθήκατε ότι δεν θα τα καταφέρετε? Για να σβήσουμε, για να μπορέσουμε να μας... Φοβηθήκατε ότι δεν θα τα καταφέρετε? Τι να... Φοβήθηκα, βέβαιως. Τι να πω, ότι δεν φοβήθηκα. Φοβήθηκα ότι μπορεί και να την πάθουμε τη ζημιά. Τη ζωή του δεν τη σκέφτηκε? Φοβήθηκα, αλλά δεν σκέφτηκα από τη στιγμή να τα παρατήσω και να φύγω. Ναι. Δεν σκεφτήκατε ή σκεφτήκατε τίποτα? Δεν σκέφτηκα. Δεν μου πέρασε από το μυαλό να σηκωθώ να φύγω και να αφήσω το σπίτι μου να καεί. Ναι, αλλά κινδυνεύατε. Ναι, αυτό δεν το μετράω. Δεν κινδυνεύεις. Άμα δεν κινδυνεύσει. Σκέφτηκε μόνο να φυγαδεύσει την οικογένειά του, όμως δεν περνούσε από το μυαλό του να φύγει για κάποιον. Είναι μια ζωή τώρα. Αν του και εγώ ήταν το σπίτι, τι θα έκανε ο άνθρωπος? Πού θα έμενε και εκείνο και η γυναίκα του και τα εγγονάκια του? Άρα έμεινε με το γιο και τους γειτόνους και δώσανε τη μάχη με τους κουβάδες. Έμεινα με το γιο μου εδώ και με τους γειτόνους μου και δώσαμε τη μάχη. Πόσα χρόνια μένετε εκεί, κύριε Χρήστο μου? Πόσα χρόνια μένετε εδώ στην Παλίνη? Μένω από το 88 γύρω στα 30 τόσα χρόνια. Έχετε ξαναζήσει 35. Κάτι αντίστοιχο? Αυτό είναι το άσχημο, παιδιά, ότι έχουμε ζήσει... Συνέχεια ζούμε τέτοιες, κάθε 4-5 χρόνια, και το 98 και το 2000 καήκαν εδώ, κάβε και ο λόφος Έντισον απέναντι που είχαμε ένα ωραίο δάσος και πιάσανε και το κάναν πολυκατοικίες τώρα και μας το παρουσιάζουν ο λόφος Έντισον. Ναι, και έχουν αγοράσει διαμερίσματα όλοι οι μεγάλοι. Δεν μου λέτε, κύριε Χρήστο, αυτά. Τα κάψανε και μετά τα χτίσανε και λέει ποιος τα...
Δίπλα, ποιος θα καίει μετά. Δίπλα κάηκαν σπίτια. Σπίτια έχουν, εντάξει, πιο πάνω από μένα έχουν καεί δύο σπίτια. Ναι. Πιο πάνω από μένα. Ναι. Και τώρα που θα είστε εκεί και όλα είναι καμένα. Ναι, κατοικούσατε, βεβαίως κατοικούσατε. Δύο σπίτια είναι, κάνα 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο το άλλο και έχουν καεί σπίτια. Ναι. Τώρα λέω που θα είστε εκεί, Ελευθερία, να το μεταφέρεις, που είναι όλα καμένα, για ακόμη μια φορά πιάνετε ψυχή σας. Αλλά τουλάχιστον το σώσατε το σπίτι και εσείς και οι γειτονές σας. Ευτυχώς το σώσαμε το σπίτι. Αυτό το σπίτι είναι όλη η ζωή μας. Τώρα, εκεί που στέκεστε, τι είναι, κύριε Ελευθερία, εκεί που στέκεται ο άνθρωπος, τι είναι. Λοιπόν, εδώ που στεκόμαστε εμείς τώρα, τι ακριβώς είναι, βλέπουμε ότι έχει κάποια χώρα, βέβαια εσείς από ό,τι βλέπω κιόλας είχατε φροντίσει να το καθαρίσετε. Τι χώρος είναι αυτός εδώ πίσω που έχει καεί. Ο πίσω χώρος ήταν οικόπεδα, είναι εδώ οικόπεδο είναι και είχε χόρτα. Και το πίσω μέρος ακόμα είχε τα πεύχα εκεί, τα οποία καμιά φορά τα καθαρίζω, όχι καμιά φορά, τα καθαρίζω, αλλά που είναι κοντά στο σπίτι και ίσως και αυτό μέσωσε. Με βοήθησε για να μην πάθουμε μεγάλη ζημιά στο σπίτι. Οπότε είχατε προνοήσει να καθαρίσετε περιμετρικά το σπίτι, ούτως ώστε να μην αρπάξει φωτιά. Κάθε χρόνο το καθαρίζω, προσπαθώ όσο μπορώ, προσπαθώ. Γιατί εντάξει, είμαστε και μεγάλοι, δεν μπορούμε να καθαρίζουμε και όλα τα οικόπεδα τριγύρω, δεν έρχεται για κανένας. Δεν έρχονται να τα καθαρίσουν. Δεν έχουν να τα καθαρίσουν. Εδώ πήραμε την κοινότητα να μας κόψει λίγο από τους δρόμους που. Και? Είναι να με. Και τι έγινε. Είναι υποχρέωσή του να τους καθαρίσουν. Άμα δεν είσαι καλά, μιας και αυτά κατάλαβες. Τελευταία τους καθαρίσαν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ερχόντουσαν να τα καθαρίσουν. Δεν ερχόντουσαν, όχι. Πήραμε τηλέφωνο για να έρθουν να καθαρίσουν λίγο τους δρόμους. Ναι. Για να μπορούν να περνάνε. Πόσο καιρό έχει γίνει αυτό. Δηλαδή στους άλλους δρόμους είχαν καθαρίσει και τους πήραμε πριν ένα μήνα, καθάρισαν. Όχι, πριν 15 μέρες ήρθαν και καθάρισαν. Ναι. Τους δρόμους. Να είστε καλά, κύριε Χριστοκάδο. Να είστε καλά. Αυτά. Καλή σας ημέρα. Εσείς να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Αυτή τη μάχη. Και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πολλά μηνύματα πάμε, τώρα μας στέλνει και ένας τηλεθεατής ότι χθες λέγει να πού πήρα εμπειρισμού στον Αλίαρτο και μας στέλνει και την ανακοίνωση του Δημάρχου. Ναι, ναι. Ο εχθρός λέει είναι εντός των τυχών. Καλημέρα στον κύριο Λέκα, τον καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Και στην κυρία Χριστίνα Θεοχάρη, την διδάκτορα περιβαλλοντολόγο και μηχανικό. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Να είστε σας. Καλά. Καλή σας ημέρα. Επειδή η υπόθεση των πυρκαγιών κάθε χρόνο μας βασανίζει, μας καταστρέφει, μας πονάει, μας μπατώνει, πρέπει να αλλάξουμε κάτι, να ξεκινήσουμε από την κυρία Θεοχάρη. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι, κυρία Θεοχάρη. Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο, πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο. Και σε ποιο επίπεδο. Τι δεν πάει καλά. Κοιτάξτε, καταρχήν σίγουρα πρέπει κάτι δεν πάει καλά και να λάβουμε υπόψη μας ότι στα επόμενα χρόνια οι πυρκαγιές θα είναι στην ημερήσια διάταξη καθώς οι συνθήκες στις μεσογειακές χώρες, στη δική μας όπως και σε άλλες, το βλέπετε και φέτος τι συμβαίνει, λόγω της αυξημένης ξηρασίας, λόγω των παρατετωμένων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών, καύσωνες δηλαδή, ακραίων καιρικών φαινομένων, οι συνθήκες θα γίνονται πιο δύσκολες. Άρα, εμείς θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε όλα όσα πρέπει και αν από εκεί και έπειτα συμβαίνει που θα συμβεί, να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Εγώ θα έλεγα ότι σε επίπεδο πρόληψης, από ό,τι φαίνεται και από αυτά που λένε οι άνθρωποι που παίρνετε συνεντεύξεις, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Ένα παράδειγμα είναι οι καθαρισμοί. Mm-hmm. Αυτοί μάλλον ξεκινούν ή δεν ξεκινούν ή δεν γίνονται καθόλου ή ξεκινούν πολύ αργά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αστικές περιοχές που είναι μέσα σε δάση ή σε δασικές εκτάσεις. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον εκείνοι που κατοικούν μέσα σε αυτές τις περιοχές, ότι βρίσκονται, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο. Άρα χρειάζεται, θα μπορούσα να πω, ένας αντιπυρικός σχεδιασμός είτε για κάθε σπίτι ή για κάθε οικισμό αυτού του είδους. Αυτό τι σημαίνει? Λιγότερα εύκλεκτα υλικά στις κατοικίες τους, ναι. Δεξαμενές νερού που να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νερό και να μην το παίρνουν από την πανιέρα, όπως έλεγε ο κύριος που μίλησε προηγουμένως. Με γεννήθειες. Ακόμα,
Ορίστε. Με γεννήτριες διαθέσιμες. Γεννήτριες, ακριβώς. Έλεγχος των πυλών των μετασχηματιστών. Συστήματα έγκαιρου εντοπισμού φλόγας ή και διαβροχής όταν, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας. Και θα έλεγα πάνω απ' όλα αξιολόγηση των μέτρων. Ακόμα και τώρα, αυτό που συνέβη, το γεγονός, θα πρέπει να αξιολογηθεί από την πολιτική προστασία και τους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται ή συνεργάστηκαν, να αξιολογηθεί το φαινόμενο, πώς έγινε η καταστολή, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, και προπάντων να γίνει αξιολόγηση και της πρόληψης. Είχαν γίνει όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία και δεν έγιναν, και γιατί δεν έγιναν. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάθε φορά θα έχουμε μία πυρκαγιά, θα έχουμε απώλειες, ευτυχώς όχι σε ανθρώπινες ζωές, σε περιουσίες κλπ. Και θα ερχόμαστε την επόμενη μέρα να ξεκινάμε πάλι από μηδενική βάση. Δύο πράγματα κρατάω από αυτά που είπατε, κυρία Θεοχάρη. Το ένα, μήπως αργήσαμε στην πρόληψη, γιατί τώρα 19 Ιουλίου ξέσπασε η πυρκαγιά και το είδαμε στα πλάνα μας, να είναι ακαθάριστη χώρη πάρα πολύ, και δημόσιοι και ιδιωτικοί και κοινόχρηστοι και ό,τι θέλετε πείτε. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει και οι πολίτες να μπουν σε αυτή την κουλτούρα, στην κουλτούρα του ενδεχομένως να κινδυνεύσουν και να θωρακίσουν τα σπίτια τους. Ακριβώς. Η πρόληψη φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Αποδεικνύεται από τα λεγόμενα των ανθρώπων. Όταν δεν γίνεται καθαρισμός της καύσιμης ύλης, όταν υπάρχουν διάφορα προσχήματα ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το οικόπεδο ή δεν έρθει να το καθαρίσει, αυτά δεν είναι. Είναι προφάσεις αμαρτίες. Εδώ οι Δήμοι οφείλουν να πάρουν δραστικά μέτρα. Δεν μπορεί να μαζεύεται καύσιμη ύλη και να περιμένουμε το Μάιο ή τον Ιούνιο να κάνουμε τους καθαρισμούς. Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι υπόθεση όλου του χρόνου. Δεν είναι μόνο για κάποιες μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Και δεύτερον, είναι, όπως είπα προηγουμένως, τα σπίτια που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι σε επικοινωνία, σε συνεργασία με το Δήμο, προκειμένου από κοινού να συμβάλλουν στην προστασία τους όταν συμβεί το κακό. Στην αυτοπροστασία και στην προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο έχουν ενταχθεί. Για παράδειγμα, κύριε Λέκα, πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να νοείται πια σπίτι μέσα σε δασική έκταση, χωρίς τη δεξαμενή που λέει η κυρία Θεοχάρη, χωρίς γεννήτρια, χωρίς σύστημα πυρόσβεσης, διότι έρχονται τα χειρότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, βλέπετε γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε ήδη επισημάνει από τις αρχές του 2015 ότι βιώνουμε την κλιματική κρίση. Ουσιαστικά περιμέναμε όλα αυτά να συμβούν μετά το 2040, όμως τα βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με την κλιματική κρίση σε εξέλιξη, και αυτό σημαίνει το εξής, ότι από τώρα και πέρα οι προϋποθέσεις οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των πυρκαγιών θα υπάρχουν, και θα υπάρχουν μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, εφόσον δεν μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο, γιατί ο κίνδυνος είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν μπορούμε να το μειώσουμε σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να μειώσουμε την τροτότητά μας ή την ευπάθειά μας σε κάθε μία φυσική καταστροφή. Αντίθετα, θα πρέπει να πάμε σε μία πιο μεγάλη ανθεκτικότητα. Αυτές είναι ορολογίες που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε όλα τα κράτη να δρουν κάτω από το ίδιο πλαίσιο. Πώς μειώνουμε την τροτότητα, πώς αυξάνουμε δηλαδή την ανθεκτικότητά μας. Την αυξάνουμε με έναν σωστό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν επιτρέπεται, όπως είπε και ο κύριος πιο πριν, δάση να καίγονται, να αναγύρονται πολυκατοικίες ή εξοχικές κατοικίες χωρίς κανένα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Εφαπτώμενες οι κατασκευές του δάσους. Δεν επιτρέπεται μέσα στο δάσος να μην υπάρχει κτίριο το οποίο να είναι ανθεκτικό στην πυρκαγιά. Κοιτάξτε, στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας εδώ και 30 χρόνια έχουμε κάνει τον αντισεισμικό κανονισμό. Η χώρα είναι πολύ ανθεκτική στους σεισμούς. Αντίστοιχος κανονισμός δεν υπάρχει για τις φωτιές, δεν υπάρχει για τις πλημμύρες. Κάποιες οδηγίες μόνο υπάρχουν.
Δεν υπάρχει εθνικό αντιπυρικό πρωτόκολλο. Μα η πολιτική προστασία έχει 30 χρόνια ζωής μετρά και πλέον. Ναι, λοιπόν, αλλά δεν εδώ υπάρχει, και μάλιστα το είχαμε προτείνει πρώτη πριν 3 χρόνια να υπάρχει ένας αντιπυρικός τυριοδομικός κανονισμός και ένας αντιπλημμυρικός τυριοδομικός κανονισμός. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες, αλλά δεν υπάρχει ως θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κάποιος που κατασκευάζει ή έχει σπίτι μέσα στο δάσος, υποχρεούται να το κατασκευάσει έτσι, ούτως ώστε να μην είναι ευάλωτο στην πυρκαγιά. Εκεί όμως έρχεται και η ατομική ευθύνη. Έχω δει και στη Βαρυπό πέρυσι, αλλά και στη Βούλια Βουλαγμένη πριν ένα μήνα, και τώρα βεβαίως έχω δεκάδες φωτογραφίες από την περιοχή που επλήγει, ναι, όπου τα κλαδιά των δέντρων της αυγής παίρνουν στα μπαλκόνια και σε πολλές περιπτώσεις τα βάζαμε και μέσα στο σαλόνι. Και δεν υπήρχε καμία μέρημνα για ατομική προστασία. Προστασία της περιουσίας, προστασία του εαυτού μας. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει αντίληψη του κινδύνου για την πυρκαγιά και για την πλημμύρα. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε όπως πάνω επίσης, σε αυτό το θέμα. Όπως επίσης, κύριε Λέκα, πολλοί δήμαρχοι δεν πρέπει να περιμένουν πότε θα εκταμιευθούν τα κονδύλια από το Υπουργείο Ιστορικών αρχές Ιουλίου ή 10 Ιουλίου, 15 Ιουλίου, για να πάνε να μαζέψουν τα σωρευμένα. Κοιτάξτε, στους Δήμους ρίχνουμε όλες τις ευθύνες. Δεν είναι έτσι. Οι Δήμοι έχουν περιορισμένα έσοδα, δεν μπορούν, τους έχουν δοθεί πολλές ευθύνες, πολλές αρμοδιότητες χωρίς τα απαραίτητα έσοδα. Έχω υπόψη μου μία περίπτωση από τον περασμένο Ιανουάριο σε κάποιο δήμο της Αττικής, της Ανατολικής Αττικής, εδώ δίπλα μας στην Πανεπιστημίου Πόλη, όπου συνεργεία του Δήμου πήγαν να κόψουν δέντρα των οποίων τα κλαδιά ήταν μέσα στο δίκτυο της ΔΕΗ, στις γραμμές της ΔΕΗ, και πήγαν να τα κόψουν προληπτικά, και κάποιοι εθελοντές, κάποιοι γραφικοί τύποι αγκαλιάσανε τα δέντρα έτσι ώστε να μην κοπούν τα κλαδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι πλάνη ζούμε. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει παιδεία, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις ενέργειες πριν από όλα τα άλλα που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε δει όχι μόνο από πολίτες που λέτε εσείς, αλλά ακόμα και από το δασαρχείο να δημιουργούν προβλήματα και να μην επιτρέπουν στους ανθρώπους να κόψουν τα δέντρα, ενώ ακουμπούν πάνω στα σπίτια τους. Και έχουμε δει όμως και καταγγελίες να λένε ότι εμείς έχουμε φωνάξει το Δήμο εδώ και 2 χρόνια να έρθει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα που είναι σε αρμοδιότητες του και να μην έρχεται. Έχουμε δει και καταγγελίες να λένε ότι δεν έχουν καθαριστεί πάρκα, δάση, μικρά, τα οποία βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, μέσα σε περιοχές που χτίστηκαν τα σπίτια στα δάση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κουλτούρα και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην κρύβεται, κύριε Λέκα. Σαφώς το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Έχω τονίσει την ευθύνη της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειών, των δήμων, αλλά κυρίως των πολιτών κάθε ενός χωριστά. Δεν θα πρέπει να λαϊκίζουμε και να λέμε ότι ο πολίτης έχει πάντα δίκιο. Ο πολίτης θα πρέπει κάτι να κάνει και αυτός για την περιουσία του. Βεβαίως θα πρέπει να κάνει και η κεντρική διοίκηση και η περιφέρεια και η Δήμη, αλλά πάνω απ' όλα ο πολίτης πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να προστατεύσει και τον εαυτό του και την περιουσία του. Εντάξει. Δεν δικαιολογείται βήμα εκατομμυρίων. Δεν κάνει και επειδή κάποιο δεν είχε καθαρίσει το οικοδόμημα. Όχι, αλλά τα σπίτια αυτά που κάηκαν θα κληθούμε εμείς να τα πληρώσουμε. Ναι. Το δάφι, ο Έλληνας πολίτης, φορολογούμενος. Κάηκαν επειδή 5-6 οικόπεδα, 10 οικόπεδα δεν είχαν. Για παράδειγμα, τον κύριο Χρήστος που νωρίτερα στην Παλίνη που ήμασταν, ο άνθρωπος που σε προχωρημένη ηλικία έδωσε τη μάχη με τις κουβάδες, είχε καθαρίσει το οικόπεδό του. Ναι, όταν πήρε την κοινότητα, δεν πήγε η κοινότητα. Για κραυγαλαίες περιπτώσεις πολυτελών σπιτιών εκατομμυρίων να μην έχουν διαθέσιμα τα μέσα πυρόσβεσης. Μάλιστα. Για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε. Οι απλοί πολίτες είναι πολύ πιο καλά προσαρμοσμένοι στη διαδικασία της αυτοάμυνας και της προστασίας από τις πυρκαγιές. Κυρία Θεοχάρη, πρέπει να δούμε και την αναδάσωση, την ποιότητα της αναδάσωσης. Να αλλάξουμε, να κάνουμε μια άλλη επιλογή από το ΠΕΦΚΟ. Και αυτό παίζει ρόλο, ή τουλάχιστον στα σπίτια που βρίσκονται μέσα στα δάση. Μην μιλήσουμε για την αμαρτωλή υπόθεση των αυθαιρέτων και την τακτοποίηση κτλ. Αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές ηγεσίες. Αλλά σε σχέση με τη βλάστηση, πρέπει να το ξαναδούμε.
Κοιτάξτε, η αναδάσωση έχει διάφορες μορφές. Είναι καταρχήν η φυσική αναδάσωση. Ναι. Μετά υπάρχει τεχνητή σε περιοχές οι οποίες έχουν καεί επανειλημμένως και δεν πρόκειται ποτέ να αναδασωθούν από μόνες τους. Αυτό χρειάζεται κατά περίπτωση μία μελέτη, δηλαδή αν και πώς και ποια είδη φυτών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Προτιμώνται φυσικά τα αυτόχθονα είδη, αλλά υπάρχουν λιγότερο έφλεκτα δέντρα, τα οποία θα πρέπει να φυτευτούν ενδεχομένως και να δημιουργήσουν ζώνες που θα οριοθετούν την οικιστική περιοχή από την δασική έκταση ή το δάσος. Ναι. Όλα αυτά βέβαια χρειάζονται μία προσέγγιση κατά περίπτωση, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει ποτέ να χτιστούν τα καμένα, τουλάχιστον αυτό προβλέπει και η νομοθεσία, και για να μην συμβαίνουν αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή η αυθαίρετη δόμηση, mm-hmm. η οποία είναι μεγάλη πληγή στη χώρα μας και χρονολογείται από δεκαετίες. Αποτελεί δηλαδή και ένα από τα πολιτικά διακυβεύματα κάθε φορά, όταν θυμάστε προεκλογικά γινόντουσαν νομοποιήσεις κλπ. Δεν θυμάστε. Και το αποτέλεσμα παλιότερα. Είναι αυτό που ζούμε. Ναι, ναι. Γιατί ξέρετε, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε βάθος χρόνου, δεν είναι άμεσα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Για πάμε σε διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το δώρο της εβδομάδας κλειώνει. Αύριο διπλό είναι. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο μοναδικό σε τοποθεσία ξενοδοχείο Περάκης στην πανέμορφη Άνδρο, στην Αχτή Κυπρή. Εκεί θα ξεκουραστείτε, θα απολαύσετε τις βουτιές σας στην πισίνα, θα χαλαρώσετε στο beach bar και θα απολαύσετε τις γεύσεις του εστιατορίου Κυκλάδες. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Με τα κρεβάτια της Greco Strom σε έκπτωση 35% και τα στρώματα της Πολυτόπια σε μείον 50%. Το διεκδικείτε με μήνυμα τηλεφώνημα στο 14999. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το Peugeot 208. Έκδοση Like 1200 κυβικών με 75 άλογα αξίας 15.700 ευρώ. 24 τα διεθνή βραβεία που έχει αποσπάσει. Ανάμεσα σε άλλα έχει διακριθεί ως ελληνικό και ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα η κατανάλωσή του. Με ωραίο εξοπλισμό και ωραία συστήματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας. Πολλά μηνύματα και να σταθούμε σε ένα που μας λέει ο κύριος Καράμπελας. Άκουσα λέει τον κύριο Λέκα να λέει για καθαρισμό και ευθύνη ιδιωτών. Δεν άκουσα εάν είπατε για τις περιπτώσεις που καθαρίζουμε τα οικόπεδα, αλλά δεν έρχεται ο Δήμος να πάρει τα κλαδεμένα και όταν καλούμε μας λέει πως δεν είναι αρμόδιος. Το είπαμε και είπαμε μάλιστα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μας έχετε καταγγείλει ότι επί δύο χρόνια καλείται σε κάποιον Δήμο συγκεκριμένο και δεν έρχονται να κάνουν αυτό που πρέπει. Φυσικά και το είπαμε. Τώρα, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η μεγάλη αγωνία που ζει η υπόλοιπη Ευρώπη είναι ο πρωτοφανής καύσωνας με πολλούς νεκρούς, με πολλές καταστροφές, με πολλές πυρκαγιές, με θερμοκρασίες πρωτοφανείς για τα χρονικά. Ο κρέαρχος μας έλεγε νωρίτερα ότι δεν θα έρθει εδώ αυτός ο καύσωνας. Δεν θα έρθει, αλλά ναι. Χθες διαβάζαμε είδηση ότι 500 ακόμη συνάνθρωποι μας στην Ισπανία χάσαν τη ζωή τους. Το Λονδίνο φλέγεται και νομίζω ότι έχει αξία να πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ. Σε πύρινο κλοίο βρίσκεται η γυραιά Ήπειρος, η πύρινη Λέλαπα, κατακεί το ανατολικό Λονδίνο. Πολυτελείς κατοικίες στο χωριό Γουένιγκτον, 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λονδίνου, παραδίδονται στις φλόγες. 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά έχουν αναπτυχθεί για να κατασβέσουν τις φλόγες που μένουν το ανατολικά της πρωτεύουσας της Αγγλίας. Πλάνα από ελικόπτερο καταγράφουν το σοβαρό θέαμα. One of the effects of these extreme temperatures we are feeling in the UK right now. Τα πύρινα μέτωπα μένονταν εξέλεκτα. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στη Μεγάλη Βρετανία θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης όμως, οι πυρκαγιές μπορεί να οφείλονται και σε εμπριστική ενέργεια. Άνδρας βγαίνει ζωντανός μέσα από τις φλόγες της μεγάλες φωτιές στην Ταπάρα στην Ισπανία. Η πύρινη Λέλαπα κατακεί τα πάντα στο πέρασμά της. Οι πυρκαγιές κατακαίνε δασικές εκτάσεις στην Καταλωνία και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ βρέθηκε στις πληγές περιοχές αλλά και στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Από τον καύσωνα που είχε σαν συνέπεια να ξεσπάσουν πυρκαγιές, πάνω από 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ίδια ώρα που η Πορτογαλία μετράει πάνω από 1.000 θύματα.
εικόνες αποκάλυψης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 150.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη. Τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην περιοχή του νομού Ζιρόντ. Στη Γαλλία η θερμοκρασία άγγιξε ήδη τους 39 βαθμούς και αναμένεται να ξεπεράσει τους 40. J'ai pas mal marché, ça m'a, voilà, j'ai eu envie, ça, j'ai été tenté par mettre le pied dans l'eau. Ο πρόεδρος Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στις πληγήσεις περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε στην κεντρική Ιταλία. 7 διαμερίσματα καταστράφηκαν και περισσότεροι από 200 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά. Είναι κατάσταση. Εφιαλτική. Εφιαλτική, πράγματι. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον καθηγητή. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλο, και τον οικονόμο και τον νομικό. Καλημέρα. Παντελή, καλημέρα. Να ξεκινήσω από το καιρικό, έτσι. Ναι. Χθες είχαμε ρεκόρ θερμοκρασιών και στη Γερμανία. Ήταν το δεύτερο κύμα καύσωνα. Υπήρξε και άλλο τον Ιούνιο. Ένα δεύτερο κύμα καύσωνα έφερε νέα ρεκόρ θερμοκρασιών. 41 βαθμοί χθες μετρήθηκαν στο Αμβούργο, τη βορειότερη πόλη της Γερμανίας, τη μεγαλύτερη, το λιμάνι. Τρομερή θερμοκρασία για το Αμβούργο, 41 βαθμοί. Δεν έχει μετρηθεί ποτέ τέτοια μεγάλη θερμοκρασία στην πόλη. Στο Βερολίνο ήταν γύρω στους 38, κοντά στους 40 και στο Βερολίνο. Να πω επίσης ότι έχουμε εδώ και 2-3 χρόνια και ένα καινούριο φαινόμενο στη Γερμανία, το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, έτσι. Έχουμε συνεχώς δασικές πυρκαγιές που δεν είχαμε παλαιότερα. Έχουμε μία σε εξέλιξη, ήταν εχθές σε μεγάλο εθνικό δρυμό στη Σαξονία. Πολλές πυρκαγιές γύρω από το Βερολίνο που υπάρχουν μεγάλα πευκοδάση. Και δεν είχαν οι Γερμανοί μέχρι στιγμής και υποδομή για να σβήνουν δασικές πυρκαγιές. Δεν έχουν πτυτικά μέσα, δηλαδή παίρνουν ελικόπτερα του στρατού, προσθέτουν μια ειδική συσκευή από κάτω και προσπαθούν με αυτό να σβήσουν τις φωτιές από τον αέρα. Δεν έχει η Γερμανία τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχουμε εμείς, τα Καναντέρ και τα Έριξον. Τώρα προσπαθούν να φτιάξουν μια υποδομή και εκεί, γιατί δεν υπήρχε παλαιότερα αυτό το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Επίσης στη Γερμανία δεν έχουμε υποδομή air conditioning. Δεν έχουν τα σπίτια air conditioning, ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί δεν χρειαζόταν, ούτε οι τράπεζες, πουθενά. Ναι. Δεν υπάρχουν. Μόνο τα τραμ έχουν στο Βερολίνο air conditioning. Ούτε το μετρό έχει air conditioning. Δηλαδή είναι αφόρητη κατάσταση όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι δραματική και 40 βαθμοί, σας λέω, στο Βερολίνο σημαίνει κάπου 50 στην πραγματικότητα. Η υγρασία είναι τρομερή. Δεν υπάρχει κοντά θάλασσα, δεν φυσάει αεράκι. Είναι τρομερή η κατάσταση με τον καύσωνα και πρωτοφανής. Εγώ, στο χάρτη που εσείς σήκωσες, Ναι, εδώ βλέπουμε στο Αμβούργο που λέει 40. Ναι, 40,1 βαθμοί χθες και στη Δανία παραδίπλα, που ποτέ δεν ξεπερνάει εκεί η θερμοκρασία τους 20 βαθμούς, 36 βαθμοί. Αυτό σχετικά με το καιρικό. Είναι πραγματικά ένα τρομακτικό. Δεν είναι μόνο το Αμβουργό, όλη η Ευρώπη, παιδιά, είναι στο βαθύ κόκκινο. Ναι. Κοίτα, χθες αυτός ο καύσωνας που ήρθε από δυτικά, δηλαδή έπιασε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, ανέβηκε πάνω, πέρασε και από τη Γερμανία, έτσι. Και βέβαια, χθες το βράδυ, όπως συμβαίνει με αυτές τις μεγάλες θερμοκρασίες, ακολούθησαν τουλάχιστον στη Νότια Γερμανία τρομερές καταιγίδες με πολύ μεγάλη χαλαζόπτωση. Πάμε στα ενεργειακά. Έχουμε, ναι, γιατί λέει ξεκινά η ροή του φυσικού αερίου. Ξεκίνησε από τις 6 το πρωί κανονικά η ροή στον αγωγό Nord Stream 1. Δεν το έκλεισε τελικά, όπως άλλωστε αναμενόταν. Μόνο που η παροχή αυτή τη στιγμή είναι στο 40%. Να πούμε ότι χθες το βράδυ ο πρόεδρος των Ομοσπονδιακών Δικτύων Ενέργειας, ο κύριος Μίλλερ, είπε ότι η ενημέρωση που έχουν είναι ότι θα είναι ακόμα λιγότερη παροχή, δηλαδή ότι θα είναι στο 30%, όμως αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι στο 40%, μειωμένη δηλαδή πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι δεν μπορούν να γεμίσουν οι δεξαμενές. Έτσι, είναι δύσκολο να γεμίσουν οι δεξαμενές για το χειμώνα. Ο στόχος είναι το Νοέμβριο να έχουμε το 80-90%. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει θέμα υπάρκειας, αλλά έτσι όπως το κάνουν οι Ρώσοι, δεν μπορούν να γεμίσουν οι δεξαμενές. Για να έχουμε καβάτζα, ας το πούμε, για το χειμώνα. Δεύτερον, φαίνεται
ότι ακολουθούν το σενάριο που έχουν πει πολλοί στη Γερμανία, ότι η Ρωσία δεν θα το κόψει εντελώς, δεν μπορεί να το κόψει εντελώς, γιατί παίρνει πολλά χρήματα από τους Ευρωπαίους. 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Αυτά είναι πολλά χρήματα. Δεν μπορεί να τα βρει αλλού η Ρωσία. Η Ινδία και η Κίνα δεν έχουν υποδομές, αγωγούς για να το πούμε έτσι, για να αγοράσουν ρωσικό αέριο, ό,τι και να λέει η Μόσχα. Άρα ο καλός πελάτης παραμένει η Ευρώπη και η Ρωσία συνεχίζει τώρα να εισπράττει χρήματα με τον διακόπτη όμως να ανοιγοκλίνει. Έτσι θα συνεχίσει, λένε, αυτό το παιχνίδι με διάφορες προφάσεις να ανοίγει, να χαμηλώνει, παίζοντας με τα νεύρα και τα... και το κρύο και τις τσέπες των Ευρωπαίων, προκαλώντας συνεχώς κρίσεις. Ήδη ο πρόεδρος Πούτιν κάτι είπε χθες πάλι, ότι ίσως στο τέλος Ιουλίου το ξανακλείσουν. Εδώ έτσι νομίζω ότι θα συνεχιστεί τώρα η κατάσταση. Με το γεγονός ότι ξεκίνησε η ροή έστω και με, ναι, με μικρή ένταση, σε χαμηλή ένταση. Ναι. Πάει παραπίσω, παγώνει το σχέδιο της έκτακτης ανάγκης για περικοπές μέχρι 15% ή όχι. Όχι, όχι, δεν παγώνει τίποτα, γιατί δεν εμπιστεύονται καθόλου τη Ρωσία, δεν εμπιστεύονται τίποτα από όλα αυτά που λένε. Άρα έχουν πάντα στο μυαλό τους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, το χειρότερο σενάριο. Δεν πάμε για το καλύτερο, πάμε για το χειρότερο. Όλα αυτά τα έκτακτα συνεχίζουν να ισχύουν, γιατί και το 40% όπως σου είπα είναι πολύ προβληματικό. Αυτό το αέριο δεν προορίζεται μόνο για την Γερμανία, έτσι πάει και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι δεξαμενές δεν μπορούν να γεμίσουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα αρχίσουμε τα πολύ αυστηρά μέτρα, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει το χειμώνα. Εδώ να πω και κάτι άλλο. Και πάμε πάλι στο καιρικό και την αλλαγή του κλίματος. Στη Γερμανία έχει να χιονίσει, τουλάχιστον στο Βερολίνο, στο Βερολίνο έχει να χιονίσει 7 χρόνια. Έτσι, οι χειμώνες είναι πια ήπιοι. Άρα προσεύχονται αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν άλλο ήπιο χειμώνα, ώστε να μην χρειαστεί και πάλι, να μην είναι βαρύς ο χειμώνας, για να μην υπάρχει μεγάλη κατανάλωση. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, αυτό που περιμέναμε είναι ότι σήμερα το πρωί ξεκίνησε και πάλι η παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από τη Ρωσία. Δεν έγινε αυτό που φοβόμασταν όλοι. Δεν έγινε το χειρότερο σενάριο. Να πάμε και στα ελληνοτουρκικά, γιατί χθες είχαμε τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τα F-16, ότι δεν είναι δεσμευτικός αυτός ο όρος. Και την ίδια ώρα διαβάζω δήλωση που είχε κάνει ο Κρις Πάπας, ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας στην Αμερικανική Γερουσία, που λέει ότι μία φωτογραφία αξίζει 1000 λέξεις, σχολιάζοντας την αμηχανία αυτή του κύριου Πούτιν, που να περιμένει 48 δευτερόλεπτα τον κύριο Ερντογάν. Και αν το έχουμε και αυτό το στιγμιότυπο να το δούμε. Κύριε Σταθακόπουλε, εσείς πώς θα κρίνετε τα πράγματα? Είναι όντως τόσο χαλαρός ο κύριος Ερντογάν που λέει ότι εμείς με τον κύριο Μπάιντεν συνομιλήσαμε, δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο και αυτό δεν είναι δεσμευτικό για την Τουρκία? Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας, γιατί λέγονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, ουδής από εμάς μπορεί να γνωρίζει. Σίγουρα το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες... Συγγνώμη για τη διακοπή. Είναι χαρακτηριστικό το ύφος του Πούτιν, έστω και αυτά τα 48 δευτερόλεπτα που τον καταγράφουν οι κάμερες, να περιμένει όρθιος και αρκετά αμήχανος τον Ερντογάν, ο οποίος τον στείνει. Μπορεί εντός του ακαδημαϊκού τετάρτου, αλλά και τα 48 δευτερόλεπτα δεν είναι λίγα. Νομίζω και η μικρή κίνηση που κάνει με τα χέρια, όταν πια βλέπει τον Ερντογάν να μπαίνει στο χώρο της συνάντησης, όχι αυτή. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, εδώ στέκεται. Όχι αυτή. Στέκεται, περιμένει. Εκφράσεις στο πρόσωπο πολλές, αμηχανίας. Και προφασμοί, ναι, και αυτό. Τον γράφουν οι κάμερες. Και εδώ επιτέλους θα κάνει την κίνηση, σαν να του λέει, ναι, επιτέλους εμφανίστηκε. Θέλει μια τηλεθεάτρια, δεν πειράζει. Και ο Πούτιν λέει τον είχε να περιμένει κανένα πεντάλεπτο. Ναι, αλλά δεν είναι ίδιες οι δυνάμεις. Το κάνει ο ένας τον άλλον. Ναι, δανεικά σου λέει είναι αυτά. Ελάτε, κύριε Σταθακόπουλε, σας διακόψαμε, μας συγχωρείτε πολύ. Ναι, όχι. Μια χαρά το σχολιάσατε το επικοινωνιακό. Λοιπόν, αυτό που έλεγα αναφορικά με την Αμερική, δηλαδή το ΝΑΤΟ, νομίζω ότι ακόμα δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ανεξέλεγκτη την Τουρκία. Ειδικά εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Και το
τον έλεγχο δια της Τουρκίας των στενών που είναι τόσο ζωτική σημασία κυρίως για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή και επομένως δεν πρέπει τα στενά να μείνουν ανεξέλεγκτα στα χέρια της Τουρκίας και της Ρωσίας. Περαιτέρω, το ελληνικό λόμπι στην Αμερική κάνει καταπληκτική δουλειά, δηλαδή πολύ περισσότερη από εκείνη ενδεχομένως που έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα και πολλά χρόνια. Χωρίς αυτό να κυρώνει δικιά μας προσπάθεια. Το τελευταίο διάστημα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Έτσι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Περαιτέρω, νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε και λίγο σημασία, όχι με την έννοια του φόβου, αλλά με την έννοια του τι λέει ο πρόεδρος Ερντογάν. Όταν ήρθε το Αμπντούλ Χαμίντ Χάν με το όνομα Cobalt Explorer και σημαία Μπαχάμας πριν νιολογηθεί στο τουρκικό νιολόγιο και πάρει το όνομα Αμπντούλ Χαμίντ Χάν, 19 Μαΐου, συμβολική ημερομηνία, ημέρα γενοκτονίας του Ποντιεγού Ελληνισμού, έφτασε στον κόλπο της Μερσίνας, ανακοινώθηκε ότι στα μέσα Ιουλίου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα βγει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πράγμα το οποίο επανέλαβε ο Τούρκος Πρόεδρος 9 Ιουνίου, όταν δήλωσε ότι θα είναι πάλι υποψήφιος στις τουρκικές εκλογές, προεδρικές. Βλέπουμε ότι πέρασε η 15 Ιουλίου. Μάλλον το πλοίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αν και χθες ακούσαμε από την τουρκοκρατούμενη Βόρεια Κύπρο ότι θα βγει μέσα στον Αύγουστο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα το βγάλουν το πλοίο, δεν το πήραν ολοκένουργιο, το μυζικένειάς να κάθεται στη Μερσίνα, δεμένο. Κάποια στιγμή θα βγει, στην Κυπριακή ΑΟΡ το πιθανότερο, συνοδεία πλοίων πολεμικών. Εκεί, όπως έχω πει και την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι ακόμα πρέπει να το επαναλάβω άλλη μια φορά, μπορεί να είναι κάπως παρατεταμένο αυτό, δηλαδή, αλλά θα είναι η έναρξη του φετινού θερμού καλοκαιριού αναφορικά με ελληνοτουρκικά. Όχι παραπάνω, όπως έχω ξαναπεί, σε επίπεδο καλοκαιριού του 20, το πολύ δηλαδή σαν το καλοκαίρι του 20, ενδεχομένως μέσα στον Αύγουστο κάποια στιγμή, μπορεί και μέσα στο Σεπτέμβριο ακόμα. Άρα δεν βλέπετε να ηρεμούμε. Όχι. Και μάλλον είμαστε στην σιωπή πριν την καταιγίδα. Θεωρώ δε ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος Ερντογάν στις 9 Ιουνίου, ότι παραμένουμε στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο μάλλον, για τα καλά που μπορεί να ωφεληθούμε. Δηλαδή τις διμερείς σχέσεις, τις πολυμερείς σχέσεις που έχουμε, τις εμπορικές σχέσεις, στρατιωτικές σχέσεις, ναι. Πλην όμως ο φυσικό μας χώρος, όπου και στρέφουμε για το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, για το 2071, 1000 χρόνια παρουσίας των Σελτζούκων από τη μάχη του Μάντζικερ, στην περιοχή ευρύτερα, τη Μικρά Ασία δηλαδή, θεωρώ ότι η παρακαταθήκη που αφήνει στις νέες γενναίες είναι ακριβώς η στροφή που θέλει αυτός, δεν σημαίνει θα του βγει, της Τουρκίας στην Ευρασία και το βλέπουμε με τη συνάντηση της Τεχεράνης. Δεν είναι πάντως περίπου αναμενόμενο ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και όσο πιέζει το Ερντογάν και δεν ικανοποιούνται και κάποια αιτήματά του, τόσο πιο κοντά θα ερχόμαστε σε κλιμάκωση της έντασης. Ναι, βεβαίως. Είναι αναμενόμενο και επομένως δεν είναι απρόβλεπτο, όπως πολλοί συναδελφοί μου λένε. Το απρόβλεπτο είναι κάτι έκτακτο μη κανονικό. Δεν έχουμε κάτι έκτακτο μη κανονικό σε αυτή την περίπτωση, ειδικά όταν όλοι μας το αναμένουμε. Σαφώς είναι, κύριε Παυλόπουλε, όπως το είπατε, σαφώς είναι αναμενόμενο, σαφώς δεν είναι απρόβλεπτο. Πλήρως προβλέψουμε και νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από ό,τι ήμασταν το 20, που αντιμετωπίσαμε μια χαρά σε όλα τα επίπεδα. Και ειδικά τώρα που οι διπλωματικές μας σχέσεις και κυρίως το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ κάνει άριστη δουλειά. Μάλιστα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως βλέπουμε, τη συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά, γιατί παρακολουθούν ό,τι κάνει η Τουρκία και βγάζουν συνεχώς ανακοινώσεις. Καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πολλά μηνύματα, παιδιά, για όλες αυτές τις παθογένειες που αντιμετωπίζουμε στον τομέα των πυρκαγιών. Μας στέλνει μία τηλεθεάτρια ότι ανήκει στους πυρόπληκτους στους Βαριμπόμπες. Το σπίτι μου ήταν σε συγκρότημα 6 κατοικιών που κάηκαν όλες, λέει. Ναι. Μετά από έναν χρόνο, το μόνο που έχουμε λάβει από το κράτος είναι η προκαταβολή της τάξης των 14.000 ευρώ. Ακόμα αναμένουμε να μας εγκρίνουν τις άδειές μας. Και η ενημέρωση είναι ότι θα λάβουμε 40.000 ευρώ για ένα καμένο σπίτι 140 τετραγωνικών μέτρων. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι μπορούμε να φτιάξουμε ξανά σπίτι με 40.000 ευρώ? Ναι. Πάντως το ότι δεν έχουν ακόμα εγκριθεί άδειες. Ότι έχετε πάρει μόνο αυτό το ποσό ενώ το συνολικό είναι άλλο, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Ναι, και πρέπει να μας πείτε, κυρία Νατάσα, αν έχετε την καλοσύνη, εάν η βοήθεια από την πολιτεία έχει υπολογιστεί μαζί με την αποζημίωση από την ασφάλεια, ένα ασφαλισμένο το σπίτι για τέτοιου είδους καταστροφή ή όχι, είναι ένα
Κρίσιμο κεφάλαιο αυτό. Και να πούμε και αυτό εδώ, Άκη, ναι, που μας στέλνει ο κύριος Στέφανος. Ναι. Ο δικός μας Δήμος, λέει Δήμος Οροπού, μας είπε να τα μαζεύουμε μόνοι μας τα σκουπίδια, μπάζα, χόρτα, κλαριά, στρώματα κλπ. Επειδή έχω, λέει, καινούργια οικοδομή, τα πετάνε όλα εκεί με αποτέλεσμα να τα μαζεύω μόνος μου με πληρωμή, γιατί ο Δήμος μας είπε να κρατήσουμε απόδειξη από τους κάδους ή τα φορτηγά που τα πετάμε. Δεν ξέραμε να πληρώσουμε και ΦΠΑ από πάνω για να έχουμε αποδείξεις. Εκεί φτάσαμε να χρειαζόμαστε για όλα αποδείξεις. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ γιατί επιμένουν τα μηνύματα για τις αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, τα δάνεια κτλ. Εδώ λέει μια φίλη σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε και του μηνύματος που είχαμε από την κυρία Νατάσα στην Βαρυμπόπη. Λέει η κυρία Ελβίρα Σταυριανίδη, αν διαβάζω σωστά το επίθετο, ότι έτσι ακριβώς δεν έχει βγει ο νόμος, λέει, για να εγκριθούν οι άδειες για την επισκευή των σπιτιών που καταστράφηκαν στις προηγούμενες πυρκαγιές, εν προκειμένου στις πυρκαγιές στην πυρκαγιά της Βαρυμπόπης, διότι αν ψηφιστεί ο νόμος, θα πρέπει να δίνουν έστω τα ελάχιστα που λέει η κυρία από τη Βαρυμπόπη. Θα το ρωτήσουμε, θα το ψάξουμε και προφανώς εδώ υπάρχει. Κάποιο θέμα πολύ σοβαρό. Και άλλα μας λένε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς που βγάζουν τα καμένα σε πώληση και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, αλλά θα πρέπει σίγουρα να το δούμε και ειδικά και για τις αποζημιώσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν πάρει πυρόπληκτη αυτά που δικαιούνται έναν χρόνο μετά. Και για την Εύβοια, γιατί και για την Εύβοια έχουμε μηνύματα και για τη Βαρυμπόμπη. Πάμε στις ιστοσελίδες. Για πάμε, να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι. Έθος.gr. Στο ρεπορτάζ Κατερίνα Κοκαλιάρη διαβάζουμε «Η μάχη με τις φλόγες στην Αττική και ο κυβερνητικός απολογισμός. Τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά στην Πεντέλη διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά». Ημερησία.gr. ΡΑΕ, πώς θα αντιμετωπιστεί πιθανή διακοπή της ροής αερίου από Ρωσία. Το σχέδιο ετοιμότητας. Hellasjournal.com. Έντονη αντίδραση του Ιράκ για τον βομβαρδισμό εδαφών του από την Τουρκία, εισβολέας και δολοφόνος 8 Κούρδων πολιτών. Πρώτο θέμα. Δύο πυρκαγιές ξεκίνησαν ταυτόχρονα στην Πεντέλη, λέει ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Newsbeast, η αποτίμηση για τη φωτιά της Πεντέλης, γιατί το Μαξίμου θεωρεί πετυχημένο το επιχειρησιακό σχέδιο παρά το μέγεθος της πυρκαγιάς. Κάηκαν πάνω από 20.000 στρέμματα, μας έλεγε η Ελευθερία το πρωί. Newsit. Άρχισε να ρέει πάλι το φυσικό αέριο από το Nord Stream 1. Η Ρωσία άνοιξε τη στρόφιγγα, αλλά με το σταγονόμετρο. Και κλείνουμε με το pondosnews.gr. Φωτιά στην Πεντέλη, ο φωτογραφικός φακός δείχνει την καταστροφή. Τώρα πάμε στην Ικαρία, διότι φαίνεται ότι αγνοείται ένας 17χρονος από το νησί, ο συνάδελφός μας, ο κύριος Γιώργος Σούρτης, υπεύθυνος ειδήσεων και ενημέρωσης του Ράδιο Ικαρία, 87,6 είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε συνάδελφε, καλημέρα κύριε Σούρτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάνε οι έρευνες? Τι συμβαίνει με το παλικάρι? Αγνοείται από χτες το απόγευμα. Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε δράση. Για τον εντοπισμό του αγνοωμένου νεαρού κολυμβητή από την παραλία Κυπαρίσι. Είναι μια παραλία μεταξύ του Ευδήλου και του Καραποστάμου, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, με συντονισμό της οικίας λιμενικής αρχής. Τι ακριβώς έχει γίνει? Και ήταν μόνος του, είχε την παρέα του, είχε ρεύματα. Τι ακριβώς έχει γίνει? Ήταν παρέα με ακόμη έναν νεαρό φίλο του, ο οποίος και εκείνος κινδύνευσε, όμως τα κατάφερε να βγει έξω ο έτερος κολυμβητής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας, στον Άγιο Κύρικο. Η συγκεκριμένη παραλία είναι από τις δημοφιλείς στους κατοίκους. Για σχετικά μεγάλη απόσταση από την ακτή είναι ρηχή η παραλία, δηλαδή δεν είναι από τις βαθιές, με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Οι άνεμοι σήμερα το πρωί είναι ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με χτες, με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Το ύψος των κυμάτων είναι στο 1,5 με 2 μέτρα. Λόγω των αναταράξεων τα θαλάσσια νερά είναι θολά, δυσκολεύοντας το έργο των ερευνών.
Δηλαδή έχει και έντονο κυματισμό, αυτό μας λέτε. Πέρα από τα ρεύματα, έχει και πολύ μεγάλα κύματα. Ναι, έχει μεγάλα κύματα. Ναι. Εχθές, ο φίλος του παιδιού τι περιγραφή έδωσε, έδωσε στοιχεία στις αρχές. Είχε πολύ κόσμο, δεν είναι μόνο η περιγραφή, είχε πολύ κόσμο. Η παραλία είναι από τις δημοφιλείς παραλίες, τουλάχιστον για τους ντόπιους. Ναι. Τον πήραν τα κύματα. Είχε πάρα πολύ. Σε παρακείμενη παράδειγμα, παρακείμενη παραλία που έχει ναυαγοσώστη και άνθρωπο που ελέγχει την λειτουργία της παραλίας, η σημαία ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κόκκινη. Δηλαδή δεν έπρεπε να μπαίνουν οι κολυμπητές μέσα. Μάλιστα. Και είναι μια περιοχή που, όπως λέτε, έχει και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί το παιδί. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Σουρτή. Είμαστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην Ιταλία. Είμαστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη. Και από τα αριστερά μου, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Τινάλ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και η κυρία Δώρα Βιέρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κοντά μας μέσω της τεχνολογίας. Καλημέρα, κυρία Βιέρη. Δεν μας ακούτε καν δεσίμα, θα το διορθώσουμε αμέσως. Έτσι ώστε να ακούτε και την τοποθέτηση των δύο στελέχων σας και να ακούσουμε και εσάς κατά τώρα, κύριε Κυρανάκη, χθες. Ήσασταν και εσείς στις περιοχές που επλήγησαν, που βρέθηκαν στο μένος του πίνου μετόπου. Ναι, προχθές το βράδυ. Προχθές το βράδυ. Ναι. Είχα βραδινή βάρκα. Πού ήσασταν? Στην εθελοντική ομάδα του Βύρωνα εγώ. Ναι. Από πέρσι ξεκίνησα. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Έχω βρεθεί σε αρκετές πυρκαγιές, για τα δεδομένα τα δικά μου τουλάχιστον. Μέχρι τώρα τέτοια θύελλα από κάφτρας δεν έχω ξανανιώσει. Ναι. Ήταν απάνθρωπες συνθήκες για οποιονδήποτε επιχειρεί σε τέτοιες συνθήκες. Και γενικώς ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία άφησε, όπως είπατε και λίγο πριν, πολύ μεγάλη έκταση καμένη, δυστυχώς. Μεγάλες πληγές, ναι. Πολύ μεγάλες πληγές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί το θέμα των εμπρησμών. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφαιθεί έτσι και αυτή τη φορά. Και γιατί υπάρχουν οι καταγγελίες από δημάρχους και από πολίτες. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή δια της ατόπου καταλήγουμε στο ενδεχόμενο του εμπρισμού? Ναι, όχι, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Επειδή ήταν δύο τα μέτωπα που ξεκίνησαν ταυτόχρονα. Ήταν δύο ταυτόχρονα στην Πεντέλη και ήταν τρία ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα χθες. Και θα σας πω και κάτι το οποίο το είδα εγώ με τα μάτια μου. Κάποια στιγμή γύρω στις 4.30 το πρωί. Μας παρέταξαν δηλαδή και εθελοντικές ομάδες και πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μαραθώνος. Και επί της Μαραθώνος υπάρχει μια εγκαταλειμμένη ξύλινη αποθήκη, σαν ένα μικρό οίκημα, ας πούμε, εγκαταλειμμένο. Όσοι κάτοικοι μένουν εκεί θα καταλάβουν σε τι αναφέρομαι. Την ώρα που περίμεναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά να κατέβει από το βουνό, δεν είχε φτάσει ακόμα, θα έφτανε μετά από μισή ώρα. Δεν είχε κάφτρες καθόλου στην περιοχή. Περάσαμε από αυτό το οίκημα, το ξύλινο, τον καταλημμένο και μόνο μέσα εκεί είχε πάρει φωτιά. Χωρίς να είναι γύρω-γύρω τίποτα. Άλλο γύρω, τίποτα άλλο γύρω. Σε τι απόσταση τώρα ήταν η πυρκαγιά? Ορίστε. Σε τι απόσταση ήταν η πυρκαγιά? Ήταν στο βουνό πάνω. Δηλαδή, ναι, για όποιον κάτοικο μένει εκεί στη Μαραθώνο, θα καταλάβει. Άρα ότι... Άρα τι υπονοείτε, ότι κάποιος πήγε και έβαλε φωτιά στην αποθήκη? Δεν υπήρχε πουθενά άλλου πυρκαγιά στη γύρω περιοχή. Υπήρχε μόνο μέσα. Αλλά η κατασκευή αυτή προφανώς. Προσέξτε, όχι τα χόρτα γύρω. Μέσα στην αποθήκη αυτή. Ακριβώς επειδή είναι υπεγκατάλειψη, υπάρχει. Η Μαραθώνος έχει κάμερες όμως, υποθέτω. Δηλαδή βεβαίως, εκεί έχει κάποια αυτό, σημεία. Και γι' αυτό που... σας είπα στην αρχή ότι θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα εμπρισμού και στην Πεντέλη και στη Σαλαμίνα και οπουδήποτε άλλο. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι προς διερεύνηση. Λοιπόν, να δούμε τι θα πούνε οι αρμόδιες αρχές. Η αντιμετώπιση πώς πήγε? Απέδωσε ο κρατικός μηχανισμός, απέδωσε το σχέδιο, λειτουργήσαμε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο ή πρέπει να ξαναδούμε κάποια πράγματα? Γιατί εδώ πάντοτε το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Ξεκινώ καταρχάς από τους αριθμούς οι οποίοι είναι αδιάψευστοι. Οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία τρία χρόνια είναι πάνω από 2.000, περισσότερο από το 2019. Έτσι, γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες περί προσλήψεων κληρικών που δεν έγιναν και είναι ψέμα, σε αντίθεση με προσλήψεις πυροσβεστών που η αντιπολίτευση λέει ότι δεν έγιναν, ενώ είναι 2.000 παραπάνω από το 2019. Και για τους εποχικούς όμως ακούστηκαν και για τις εικόνες που είχαμε πριν από κάποιους μήνες έξω έχετε από το Υπουργείο, το αρμόδιο, που τους επιτέθηκαν τα ΜΑΤ. Έχετε
όχι τα ΜΑΤ, τέλος πάντων. Η Άβρα. Από... Η Άβρα, αυτό, ναι. Που ζητούν, αυτό που ζητούν οι εποχικοί. Επίθεση ήταν. Με και εγώ και άλλοι συναδελφοί από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το έχουμε στηρίξει και με ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει. Και έχετε δίκιο που το λέτε. Τώρα, γιατί το θυμόμαστε ενώ. Ναι, ναι, αλλά να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι έχει ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Πράγματι. Και σε ανθρώπους, 2.000 παραπάνω, και σε οχήματα και σε εναέρια. Και το πρώτο εναέριο το οποίο επιχείρησε στην Πεντέλη ήρθε 15 λεπτά μετά το σήμα για πυρκαγιά. Το είπε ο κ. Αρτοπιός σήμερα το πρωί που είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής. Άρα η κινητοποίηση δυνάμεων που υπήρξε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χερσαίων δυνάμεων και εναέριων δυνάμεων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Προφανώς οι άνεμοι ήταν τεράστιοι, αλλά πρέπει να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, και εγώ το είδα με τα μάτια μου, σε αυτούς που έσωσαν σπίτια μέσα στο βράδυ. Γιατί ξέρετε, αν πάτε να δείτε σήμερα τα καμένα και δείτε από πού πέρασε η πυρκαγιά και δείτε σπίτια άθικτα, αυτά είναι άθικτα όχι από τύχη, αλλά επειδή κάποιες χερσαίες δυνάμεις ήταν εκεί. Τα έσωσαν. Ναι. Και με πυρκαγιές από δεξιά και αριστερά και μπροστά και πίσω τους, κάθισαν με τους κατοίκους να προστατεύσουν περιουσίες και σπίτια. Κυρία, και αυτό δεν πρέπει να περάσει έτσι. Εδώ, ήταν όμως καλύτερος ο συντονισμός, λέτε, σε σχέση με πέρσι. Θεωρώ ήταν καλύτερος με πέρσι. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αν αυτό που είχε εξαγγελθεί ως σχέδιο πρόληψης λειτουργήσε. Γιατί είχε παρουσιαστεί ένα σχέδιο προλίγου καιρού, το οποίο είχε κριθεί ως το καλύτερο δυνατό, με πάρα πολλές παραμέτρους. Αυτό με την απειλή που υπήρχε προχθές το πρωί, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, είχε ενεργοποιηθεί. Βεβαίως, 90.000 κάτοικοι εκένωσαν τις περιοχές τους και τα σπίτια τους μέσα σε 2-2,5 ώρες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε, ας πούμε, στην προηγούμενη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην ίδια ακριβώς περιοχή, που ήταν το Μάτι. Η φωτιά στο Μάτι ξεκίνησε από την ίδια ακριβώς περιοχή. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι και μια άσχημη σύμπτωση αυτή, αλλά το 112 λειτουργήσε, η Μαραθώνος έκλεισε εγκαίρως για να μην μπορέσει να υπάρξει νεσοστισμός και εγκλωβισμοί οδηγών και σπιτιών. Τα εναέρια πήγανε πάρα πολύ γρήγορα. Η Πεντέλη με το Μάτι, η Παλίνη με το Μάτι, αυτή είναι η σύγκριση. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και το χρόνο διάρκειας της πυρκαγιάς. Δηλαδή για το Μάτι. Από το ίδιο σημείο και επεκτάθηκε. Στο Μάτι είχε φτάσει η φωτιά σε λιγότερο από 2 ώρες μέσα. Είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο της χωροταξίας εκεί. Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που έγινε. Γιατί εδώ μιλάμε για 20.000 στρέμματα, κύριε Κυρενάκη, και οι εικόνες ντροπής να βλέπουμε αστυνομικούς με τα ποτιστήρια να προσπαθούν να σβήσουν μια φωτιά τεράστια. Ακούστε, όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ ξέρετε γιατί μπήκα θελοντής. Γιατί δεν άντεχα να βλέπω στις οθόνες. Και καλά κάνατε. Και να το κάνει καλός κόσμος. Και θυμάμαι και εσάς που ήσασταν πέρσι στο ρεπορτάζ. Και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, αν δεν το έχει ζήσει αυτό από κοντά. Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι. Εγώ μπήκα εθελοντής γιατί δεν άντεχα να βλέπω στις οθόνες πυρκαγιές και ανθρώπους να προσπαθήσουν να σβήσουν τη φωτιά και εγώ να μην μπορώ να κάνω κάτι. Τι μου αρκεί να βγαίνω στα κανάλια να κάνω δηλώσεις. Θέλω να είμαι εκεί. Αλλά θέλω να είμαι και να είμαι χρήσιμος, να είμαι εκπαιδευμένος, να το κάνω όταν δεν είναι η ώρα της κρίσης. Να μπορώ δηλαδή στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου να έχω τον χρόνο μπροστά μου να εκπαιδευτώ, ώστε να είμαι εκεί την ώρα της μάχης. Αυτό πρέπει να το κάνουν περισσότεροι πολίτες. Και οι αστυνομικοί, τους οποίους έβριζε η αντιπολίτευση όλο τον χρόνο και έλεγε τι τους χρειαζόμαστε τους αστυνομικούς, αν δεν υπήρχαν 900 αστυνομικοί στα σπίτια κάθε ανθρώπου να τους απεγκλωβίσουν και να τους μετακινήσουν. Κυρίες οι οποίες ήταν 80-90 χρονών, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, δεν υπήρχε αστυνομία εκεί πέρα. Είναι λοιπόν χρήσιμη για να ακούσουμε και την κυρία Βιέρη και τον κύριο Μαντζονδιάκη. Επειδή με ρωτήσα για συντονισμό και τελειώνω με αυτό. Ναι. Και το ΕΚΑΒ, την ώρα που έπρεπε να ανοίξει ο δρόμος για να μπορέσει να μετακινήσει γρήγορα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε ανάγκη, μπόρεσε με σωστό συντονισμό επιτέλους να κάνει τη δουλειά του. Αυτό δεν γίνονταν σε προηγούμενες πυρκαγιές. Κυρία Βιέρη, γιατί λέτε ότι πανηγυρίζουν πάνω στα καμένα, πάνω σε μια καταστροφή. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι εκενώθηκαν. Με ασφάλεια περιοχές που κατοικούσαν 100.000 άνθρωποι. Δεν είναι μια επιτυχία, δεν είναι κάτι το θετικό. Αυτή την ερώτηση ξέρετε να μην την απευθύνετε σε μένα τότε, να την απευθύνετε στον κόσμο την επόμενη μέρα των καταστροφών. Εκεί οι περιοχές ακόμα μετρούν τις πληγές τους. Ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, των περιουσιών, των ανθρώπων που έχουν πληγεί από αυτή την υπόθεση, κύριε Παυλόπουλε. Αλλά ξέρετε, συγγνώμη που θα το πω, βέβαια, θα ήθελα να εκφράσω πρώτα την συμπαράστασή μου και την αλληλεγγύη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν, που δοκιμάστηκαν, που δοκιμάζονται. Να πούμε συγχαρητήρια και να εκφράσουμε επίσης την υποστήριξή μας και στις γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας που υπερέβαλαν αυτές και αυτούς για να φέρουν σε πέρας αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Ακόμη και αυτούς τους αστυνομικούς, ναι, που μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες με τα ποτιστήρια
Με γυμνά χέρια οι άνθρωποι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά εκεί που δεν αρκούσε απλά να κάνουν την εκένωση των περιοχών για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε όμως, θα χρησιμοποιήσω την εξής έκφραση. Τα ψέματα και οι αυταρέσκοι από την πλευρά της κυβέρνησης ποτίζονται σε εμάς, όλο τον ελληνικό λαό, με τις μάνικες. Αλλά δυστυχώς στη φωτιά η κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη είναι με το ποτιστήρι. Θέλει απίθμενο θράσος την επομένη αυτής της καταστροφής. Mm-hmm. Να βγαίνει η κυβέρνηση, να βγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, να βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός, να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να αντιμετωπίζει τον ελληνικό λαό, τους ανθρώπους που υπέστησαν όλη αυτή την καταστροφή, με αυτό το απίθμενο θράσος. Και να σας πω κάτι, κυρία, και εσείς προσωπικά, και η κυρία Ρέτη, καταλαβαίνω απολύτως την ανάγκη της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Θα πω ότι και το μάτι ήταν μια τραγωδία, την οποία προφανώς καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε στη βάρδιά της. Πολύ καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε στη βάρδιά της. Είχαμε εκείνη το τραγικό αποτέλεσμα. Το γεγονός, ξαναλέω, ότι εχθές δεν είχαμε νεκρό. Ότι εχθές τέτοια ώρα που μιλούσαμε, βλέπαμε φλόγες 20 μέτρων να κατακαίνε περιοχές. Και σήμερα αυτό έχει τελειώσει. Είναι μόνο γιατί κόπασαν οι άνεμοι ή γιατί λειτουργήσε ο μηχανισμός και οι άνθρωποι κάναν τη δουλειά τους. Να απαντήσω, αν με επιτρέπετε, επειδή είμαι και από μακριά και από το Skype. Ναι. Αν κάθε επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη περίοδου, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η επόμενη κυβέρνηση, αναμετριέται με αυτό που συνέβη τότε και υπήρχαν και πάρα πολλοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που είναι οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων, τότε είναι σαν να μου λέτε, ξέρετε τι, ότι στην επόμενη φωτιά, η πυρκαγιά, ή στην επόμενη χρονιά θα έχουμε κάθε φορά να αναμετριέμαστε με αυτό και να λέμε στους ανθρώπους να είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που δεν σκοτώθηκες, που δεν έχασες τη ζωή σου μέσα στη φωτιά, αλλά έχασες κάθε φορά την περιουσία σου. Τότε είναι σαν να είμαστε απόλυτα ασεβείς απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε τέλος στην ίδια του τη ζωή, επειδή δεν άντεξε που έχασε την περιουσία του δεύτερη και τρίτη φορά. Και να σας πω κάτι. Ωραία, μην ακούτε εμένα, που είμαι εκπρόσωπος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μην ακούτε τον Μάντζο. Να σας πω, ο πατέρας της κυρίας Στεφανίδη, της Ολυμπιονίκη, κάνει φτηνή αντιπολίτευση. Η κυρία Γερασιμίδου που έχασε το σπίτι της μετά από τόσους κόπους χρόνων είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν, όλοι αυτοί, επιτρέψτε μου κύριε Κυρανάκη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν σας ακούω, αλλά επειδή δεν σας διέκοψα, αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά αν θέλετε να κάνουμε και συζήτηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ, με διακόπτετε αν θέλετε. Τι εννοείτε τώρα, κύριε Γιαννάκη, ότι έχει κομματικό έρισμα η κυρία Στεφανίδη, η μητέρα της κυρίας Στεφανίδη. Κυρία Βγαίνει, αναφέρεται σε δηλώσεις του πατέρα της κυρίας Στεφανίδη, ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στις πυρκαγιές. Πρώτον. Δεύτερον, η κυρία Στεφανίδη, η μητέρα της. Δεν έχει αρμοδιότητα ο πυρκαγιάς αποτελείς. Οι μηδενικές αρμοδιότητες. Αν επιτρέπετε, κύριε Κυρανάκη, τότε μπορείτε να πάτε μάρτυρας υπεράσπισης. Αλλά η Βούρου είχε για το μάτι και ο περιφερειάς. Γι' αυτό άλλαξαν οι αρμοδιότητες και πήγαν στο Υπουργείο. Δεν έχει για να κάνει το συντονισμό να εμφανιστεί κάπου πολιτικής προστασίας. Αυτή η δήλωσή σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βαγγέλη, για να μην μιλάω πάνω σας, να απαντήσω στο ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω. Μιλήσατε όμως επάνω μου, αλλά να απαντήσω σε αυτό που θέλετε. Ένα λεπτό, κυρία Βαγγέλη. Για τη μητέρα της κυρίας Στεφανίδη, την ανέφερε δύο φορές. Μισό λεπτό και θα σταματήσω. Σας το δεσμεύομαι. Λοιπόν, κυρία Ρέβη, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που προσπαθήσαμε όλοι, ανεξάρτητος κυβέρνησης, να γίνουμε καλύτεροι από το μάτι και μετά. Αυτός είναι ο λόγος που έφυγαν οι αρμοδιότητες, οι οποίες ήταν διάσπαρτες σε 500, ας πούμε, υπηρεσίες και πήγαν σε ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να έχει το συντονισμό ένας. Mm. Αυτός ήταν ο λόγος. Άρα λοιπόν σήμερα που μιλάμε η περιφέρεια έχει μηδενικές αρμοδιότητες. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι να δείτε τις δηλώσεις της μητέρας της κυρίας Στεφανίδη, η οποία είναι παρεμπιπτόντως και υποψήφια με την κυρία Δούρου για την περιφέρεια, η οποία παραδέχθηκε στις κάμερες ότι μόνο εφόσον ήταν εκεί η πυροσβεστική μπόρεσε να σωθεί το σπίτι τους. Αυτό είπε η μητέρα της κυρίας Στεφανίδη. Υπάρχει το βίντεο, το δει όποιος θέλει. Υπάρχουν άνθρωποι, τους φιλοξενήσαμε. Κυρία Βιέρη, θα σας τον δώσουμε το λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι, τους φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή και σήμερα είχαμε, οι οποίοι μας είπαν ότι το σώσαν μόνοι στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι σε μια τέτοια έκταση και με τέτοια καιρικά φαινόμενα. Για κάθε σπίτι, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Αλλά με συγχωρείτε πολύ. Χρειάζεται μια περισσότερη ταπεινότητα, κατά τη γνώμη μου. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν καεί.
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον χωρίς να έχουν το οτιδήποτε. Μας έστελαν μηνύματα χθες στην εκπομπή ότι είναι σε συγκεκριμένα σημεία χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Η πρώτη κουβέντα που σας είπα, κυρία Ρέβη, ήταν ότι μια πολύ άσχημη φωτιά η οποία άφησε μεγάλη ζημιά πίσω της. Για ποια ταπεινότητα μου μιλάτε? Τώρα, για ταπεινότητα πρέπει να δείξουν οι άνθρωποι. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Γιατί έχουμε φτάσει σε μια ένα λεπτό. Είχαν 102 νεκρούς. Αλλά δεν είναι τα πάντα σχόλια με το Μάτι. Μια φράση, ο κύριος Μάντζος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Πείτε μια φράση, τα πάμε σε διάλειμμα και γυρίσουμε με τον κύριο Μάντζο, ο οποίος υπομονετικά και ευγενικά σας περιμένει. Βλέπετε ότι έχω το περιδικαίου έχουμε και βλέπω ότι ο κύριος Μάντζος περιμένει, αλλά σας παρακαλώ, σεβαστείτε και λίγο το ότι είμαι από μακριά και είμαι και από το Skype. Εδώ έχουμε μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από τον κύριο Κυρανάκη σε σχέση με τη μη αρμοδιότητα του κυρίου Πατούλη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη, και ο ίδιος να μην κληθεί, είναι δήλωση υποστήριξης στην κυρία Οδούλη και σε σχέση με τις ευθύνες της. Και πόσο όλα αυτά τα χρόνια, ναι, πόσο όλα αυτά τα χρόνια επένδυσε πάνω στην δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς για να κάνει φτηνή πολιτική, τραγική πολιτική πάνω στις τάχτες και πάνω στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Mm-hmm. Ειλικρινά, κύριε Κυρανάκη, θα περίμενα μετά από τόσο καιρό. Κυρία Βιέρη, άλλαξαν οι αρμοδιότητες. Το είπα και πριν. Να δηλώσετε οι αρμοδιότητες που είχε η Περιφέρεια Αττικής, ακριβώς γιατί συνέβη το Μάτι, άλλαξαν και πήγαν σε ένα φορέα. Ένα Υπουργείο. Αυτό σα είπα και πριν. Στον κύριο Μάντζο. Άλλο τελεία. Άλλο τελεία. Και πάμε. Πάμε, παρακαλούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και στον κύριο Κυρανάκη και την κυρία Βιέρη. Ο λόγος στον κύριο Μάντζο, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Ελάτε, κύριε Μάντζο. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ θα συνιστούσα λοιπόν περισυλλογή και αυτοσυγκράτηση τόσο όσον αφορά στην κριτική, αλλά και κυρίως όσον αφορά στον πανηγυρισμό, όσον αφορά στη διαχείριση αυτής της πυρκαγιάς. Διότι δεν είναι η μόνη, δεν είναι η πρώτη, δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία. Και θα πρέπει να περιμένουμε τον αναλυτικό απολογισμό και μια αναλυτική ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της πύρινης τραγωδίας, αυτής της πύρινης περιπέτειας, όσον αφορά στην οικολογική καταστροφή. Διότι, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λέμε, ότι το βασικό κεφάλαιο, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, πράγματι δεν είχε απώλειες. Είναι σημαντικό ότι δεν έχουμε απώλειες ζώων, όμως δεν πρέπει να μένουμε εκεί ποτέ. Όταν έχουμε μια πυρκαγιά, θα πρέπει να βλέπουμε και πίσω από αυτό, στην οικολογική καταστροφή. Η Πεντέλη δεν είναι ένας ασυνήθιστος τόπος πυρκαγιών. Έχει καεί άλλες δύο φορές. Και αναρωτιέται κανείς, αν δεν μπορούμε να σώσουμε την Πεντέλη, τι μπορούμε να σώσουμε εν τέλει? Θυμίζω ότι πέρυσι χάσαμε την Πάρνηθα. Φέτος χάσαμε μεγάλο τμήμα της Πεντέλης. Ο Ημιτός στα νότια είχε ζημιές στη Γλυφάδα. Άρα αναρωτιέμαι αν τελικά είμαστε η τελευταία γενιά που θα προλάβει την Αττική πράσινη και πόσο γρήγορα η πρωτεύουσα, η Αθήνα, θα γίνει ένας τόπος αβίωτος. Η κλιματική κρίση, επειδή ακούω έντονα να ακούγεται και στο δημόσιο λόγο η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Ναι, είναι εδώ. Όταν το λέγαμε εμείς, μας λέγανε για πράσινα άλογα τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς προκαλέσαμε το άνοιγμα της συζήτησης για τον κλιματικό νόμο. Εμείς βάλαμε την κλιματική ατζέντα στη δημόσια συζήτηση της χώρας. Ναι, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι όμως δικαιολογία για ανεπάρκειες συντονιστικές ή επιχειρησιακές του κράτους. Είναι αιτία. Μήπως πρέπει να ξανασυνεννοηθείτε? Είναι αιτία για δράση. Μήπως είναι να συνεννοηθείτε? Η κλιματική κρίση δεν είναι δικαιολογία, είναι αιτία για δράση. Εδώ είμαστε, κύριε Παυλόπουλο. Για παράδειγμα, ψάχνουμε ακόμα ποιος πρέπει να καθαρίζει τα οικόπεδα. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Για παράδειγμα, ψάχνουμε ακόμη αν πρέπει να τακτοποιούμε τα αυθαίρετα και αν πρέπει να υπάρχουν τα αυθαίρετα ή όχι. Επειδή λοιπόν η Ελλάδα. Παλιά πονεμένη ιστορία, πελατειακή απολύτως. Ψάχνουμε ακόμη ποιοι πρέπει να περιπολούν και πότε πρέπει να περιπολούν. Ακόμη συζητάμε αν ο βαθμός επικινδυνότητας πρέπει να είναι 4 ή 5 και ποιος βαθμός και ποιος συναγερός πρέπει να προκαλείται από ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Ρε παιδιά, να τα βρούμε αυτά. Έχετε δίκιο. Να τα βρούμε αυτά. Επειδή η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι μια απλή χώρα, είναι hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, έντονα χαρακτηριστικά μεσογειακού χαρακτήρα, τα οποία θα εντείνονται. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας. Θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένες δράσεις σε πολύ βασικούς άξονες. Αυτό που υπονοείτε και εσείς, κύριε Παυλόπουλε, και το λέτε ευθέως, δεν το υπονοείτε, είναι να δούμε ξανά την πολιτική προστασία. Δουλεύουμε με επιχειρησιακά σχέδια προηγούμενων δεκαετιών, όταν η κλιματική αλλαγή ήταν ακόμα ευτυχώς τότε μακρινό φάσμα, μακρινός κίνδυνος. Θα πρέπει να δούμε μια πολιτική προστασία με ένα κεντρικό συντονισμό. Συμφωνούμε στην ύπαρξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, προφανώς, και πολιτικής προστασίας, αλλά
και με αποκεντρωμένες αρμοδιότητες εκ των προτέρων γνωστές. Πρωτόκολλα, διαδικασίες καθαρές. Με ποιες αρμοδιότητες, κύριε Μάντζο? Την αυτοδιοίκηση. Τσακώνεται ο Δήμαρχος με το Δασαρχείο και με τη ΔΕΗ για το ποιος θα κόψει το κλαδί. Δεν μπορεί κανείς να καυχέται, και ειδικά η κυβέρνηση, για το δίθεν επιτελικό κράτος, όταν δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων βασικές αρμοδιότητες όπως το κλάδεμα και ο καθαρισμός των οδών. Κάντε διότι αφού. Εκεί, κύριε Κυρανάκη, εκεί υπήρξε η μεγάλη, αν θέλετε, αιτία της επέκτασης αυτής της πυρκαγιάς. Υπάρχει ο έντονος άνεμος, υπάρχουν τα έντονα γυρικά φαινόμενα, υπάρχει έλλειμμα συντονισμού, υπάρχει και το υπόβαθρο, αν θέλετε, στα ξερόχορτα και οτιδήποτε υπήρξε στην περιοχή. Για να πρέπει να δούμε όμως. Λοιπόν. Έχει περάσει και ένας νόμος φέτος, και να δούμε και τις βέλτιστες πρακτικές, κύριε Ρέβη. Δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους, εάν εγώ έχω ένα οικόπεδο και δεν το έχω καθαρίσει, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τον Απρίλιο, κύριε Κυρανάκη, αν θυμάστε, διορθώστε με. Να μπορέσει μετά να κινηθεί νομικά εναντίον του ιδιοκτήτη που δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει. Να ολοκληρώσω τους δύο άξονες, κύριε Κυρανάκη. Βέβαια, δεν λειτουργήσε, κύριε Κυρανάκη, γιατί εδώ ο κύριος Μπουρνούς, ο δήμαρχος Πικερμίου Ραφίνας, μας είπε 40% έχει καθαριστεί στο Δήμο μου, το 60% όχι. Και όταν είπαμε, μα υπάρχει αυτός ο νόμος. Η αρμοδιότητα έχει ξεκαθαριστεί. Μια σύντομη απάντηση αυτό που ο κύριος Μάτζος, για να μην διακόψω και την κυρία. Αν θέλετε να ολοκληρώσω με δύο ακόμα άξονες και να απαντήσετε μια και καλή στο σε όλο το. Για το σχέδιο, μια φράση. Για το σχέδιο που είπατε ότι είναι προηγούμενη δεκαετία, δεν ισχύει. Θα το δείτε, το επιχειρησιακό σχέδιο είναι φετινό. Και τα οχήματα είναι φετινά. Είναι copy-paste προηγούμενων ετών. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου copy-paste. Είναι... Έχουν αλλάξει αρμοδιότητες, έχουν συγκεντρωθεί ώστε να υπάρχει ένα συντονιστής και να μπορεί την ώρα της κρίσης να επεμβαίνει. Και η αρμοδιότητα για τη ΔΕΗ και το ΔΕΔΙΕ που αναφέρατε, κάνετε λάθος. Θα δείτε ερώτησή μου στη Βουλή. Εγώ δεν ανέφερα τη ΔΕΗ. Προς το Υπουργείο. Αναφέρατε τη ΔΕΗ. Αναφέρατε. Είπατε. Αυτοδιοίκηση. Οι αρμοδιότητες μεταξύ Δήμων και ΔΕΗ και κατοίκων για τα κλαδιά. Δεν είπα. Αυτό είπατε. Δεν είπατε. Δεν είπατε. Εκεί λοιπόν. Είναι σημαντικό ο ρόλος της ΔΕΗ. Ρε παιδιά, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείτε. Για να την κλείσουμε τη συζήτηση σιγά-σιγά. Ήταν γεμάτο ξερόχορτα από όλες τις περιοχές. Σας παραπέμπω. Ήτανε. Ναι, ακόμη και αν ήταν πεισμό. Ακόμη και αν ήταν πεισμό. Ήταν γεμάτο ξυλόχορτα. Σας παραπέμπω. Γιατί ήταν αυτή η απάντηση λοιπόν του Υπουργού Ενέργειας σε ερώτηση που κατέθεσα εγώ, κυβερνητικός βουλευτής, προς το Υπουργείο για το ποιος έχει αρμοδιότητα για τα κλαδιά που είναι πάνω σε πυλώνες και σε καλώδια της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ. Και η απάντηση είναι η εξής. Σε 15 μέρες κάνει ο κάτοικος την καταγγελία ή ο Δήμος κάνει την ειδοποίηση. Και αν το Δασαρχείο δεν έχει απαντήσει μέσα σε 15 μέρες, ο ΔΕΔΙΕ έχει την απόλυτη ελευθερία να πάει να κόψει τα κλαδιά. Αυτό ξεκαθαρίζει. Τώρα, κύριε Αβγαίνη, μισή φράση ο κύριος Μάντζος και η κυρία Αβγαίνη θα κλείσει την κουβέντα. Ελάτε, ελάτε. Με εσάς θα κλείσουμε, κυρία Αβγαίνη. Με εσάς θα κλείσουμε, κυρία Αβγαίνη. Κυρία Αβγαίνη, με εσάς θα κλείσουμε. Με εσά θα κλείσουμε. Είναι και πώ συμμετέχει κανεί στη συζήτηση για να μην αισθάνεται παραπάνω. Ελάτε, ελάτε. Με χαρά να ήσασταν και εσεί σήμερα εδώ, κυρία Βιέρη. Δεν ότι δεν σα θέλαμε. Χρειάζεται. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ελάτε, ελάτε. Μην χάνουμε χρόνο. Να ξεκαθαριστεί όμω, γιατί έτσι όπω το θίγεται, είναι σαν να σα κλείσαμε εσά να είστε Skype. Μισό λεπτό να ξεκαθαριστεί. Σαν να σα βάλαμε Skype. Δεν μπορούσατε να είστε στο στούντιο, γι' αυτό είστε Skype. Ναι, να ξεκαθαρίσετε, παρακαλώ. Φορά δεσμεύομαι εγώ. Ωραία. Για να μην δεσμεύομαι εγώ ότι θα είμαι από κοντά για να μην υπάρχει αυτή. Ελάτε, ωραία. Εσείς θα κλείσετε την κουβέντα. Χρειάζεται λοιπόν έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι καλό να αποκαθιστούμε τις ζημίες, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τις προλαμβάνουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Άρα και οι πόροι που διατίθενται στην πρόληψη θα πρέπει να διατίθενται με διαφανείς διαδικασίες, με λογοδοσία και διαφάνεια. Και τέλος, να δούμε και λίγο το πυροσβεστικό σώμα. Ένα σώμα το οποίο είναι χέρι κοινωνικής αναγνώρισης, αλλά είναι και παρεξηγημένο ως εξυλαστήριο θύμα πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Χαίρομαι που άκουσα ότι υπάρχει υποστήριξη και από μέρος της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα για ενίσχυση και των εποχικών, αλλά και των μονίμων πυροσβεστών. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, βέβαια, είχαμε δει και φαινόμενα αναδημιουργικά στους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος, τους ήρωες. Χρειάζεται λοιπόν σε δύο άξονες ενίσχυση της αξιοκρατίας στο πυροσβεστικό σώμα και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε 47 έτη μέσω όρο ηλικίας. Όχι μόνο τα νεάρια μέσα, δεν αρκούν αυτά. Κύριε χρειάζονται. Ο τηλεοπτικός χρόνος δεν είναι απεριόριστος, το γνωρίζετε. Παρακαλούμε πολύ να μιλήσει, κύριε Αβγέρη. Κυρία Αβγέρη, να κλείσει. Ελάτε. Θα επεκτείνω λίγο αυτά που είπε ο κύριος Μάντζος σε σχέση με την στελέχωση της πυροσβεστικής. Εμείς έχουμε άλλη αποτίμηση και άλλη εικόνα, 3.500 κενά. Και δεν είναι μόνο η αποτύπωση αυτής της εικόνας σε αριθμούς, είναι και αυτή η εικόνα που νομίζω θα στοιχιώνει την ελληνική δημοκρατία και τους θεσμούς, οι δυνάμεις της καταστολής να χτυπούν
τους πυροσβέστες, ενώ διεκδικούν καλύτερη εργασιακή ασφάλεια και καλύτερους όρους εργασίας. Δεν είναι μόνο η άδρα που πετάει το νερό. Νομίζω θα έχετε δει και την εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου ένας άνδρας της αστυνομίας να χτυπά κλωτσιά του πυροσβέστη, τον συνάδελφό του. Χωρίς βέβαια κανείς να λέει ότι δεν ήταν χθες σημαντική η προσφορά των ανδρών και των γυναικών της αστυνομίας που εκένωναν τα σπίτια και που ρίχναν ακόμα και με αυτό το ποτιστήρι το νερό, γιατί εκεί κατήντησε η επιτελική οργάνωση του κ. Μητσοτάκη την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Συμφωνώ με τον κύριο Βάντζο ότι είναι θέμα κλιματικής αλλαγής. Ήμασταν από τους πρώτους που το είχαμε επισημάνει και είχαμε λιγορηθεί από την τότε αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να τα υπενθυμίσω αυτά. Ναι, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο. Ναι, ταλαιπωρούνται από αυτό όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όλος ο κόσμος. Το ζήτημα είναι όμως πουθενά στον κόσμο και πουθενά στον ευρωπαϊκό ή στο δυτικό κόσμο δεν υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη που μετέχει και αυταρέσκεια και έλλειψη μέτρων. Και εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Ρέβη και χωρίς ίχνος ταπεινότητας δεν κάνει την αποτίμηση της επόμενης μέρας. Και ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον παρελθόντα χρόνο, έχει να κάνει με το μέλλοντα. Ο έχει αλίγονο πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα της μιας φωτιάς ή ο επόμενος χρόνος στο επόμενο καλοκαίρι. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Ξέρετε όμως, μπορώ να είμαι και αισιόδοξη, γιατί ο κόσμος βασίζεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στην πολιτική αλλαγή. Στην πολιτική αλλαγή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση, που θα έχει και πολύ περισσότερες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και αποτύπωμα από αυτή την κυβέρνηση. Τουλάχιστον δεν είχαμε νεκρούς, κύριε Αγγέη. Δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Αυτό με συγχωρείτε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ήσασταν εγκλωβισμένοι στη χέρια. Τι λέτε, κύριε Αγγέη. Ήσασταν εγκλωβισμένος για πόσες ώρες να στα χιόνια εξαιτίας αυτού του επιτελικού κράτους και του κυρίου Στυλιανίδη. Ναι, ναι. Εύχομαι να μην το ξαναζήσει κανείς. Η κυρία Ρέβη ήταν με εκείνο το συγκλονιστικό ρεπορτάζ με εκείνον τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Φαντάζομαι αν ήταν πάλι στο ελεύθερο ρεπορτάζ πάλι τέτοιους ανθρώπους θα συναντούσε. Όπως συνάντησαν και όλοι οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι. Και θα ήθελα λίγο να εξάρω και τώρα αυτών των ανθρώπων, τον οπερατέρ, τον δημοσιογράφο που μέσα στις φλόγες μεταδίδουν τις εικόνες και τα κάνουμε απλώ τη δουλειά μας, κυρία Αβγέρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ, κυρία Αβγέρη, και τον κύριο. Την επόμενη φορά στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Λινού. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να δούμε τι γίνεται μετά του κορονοϊού, γιατί φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει πίεση. Ο περιβόητος κένταυρος, αυτή η υποπαραλλαγή, η οποία δεν λέγεται και κένταυρος, από ό,τι καταλαβαίνετε, κάπως έτσι. Δεν ακούγεται και καλά, έτσι. Φοβάσαι που ακούς κένταυρος. Ναι. Αλλά φαίνεται έτσι, ότι εχθές βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της εβδομάδας. Ναι, κυρία Λινού, ναι. Τα είδατε. Τα είδα και ανησύχησα ακόμα πιο πολύ. Α, μπράβο, ωραία. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι γίνεται, έχεις μια ανησυχία. Όταν βλέπεις ότι αυτό που γίνεται είναι χειρότερο και από αυτό που φανταζόσουν. 148.435 νέα κρούσματα, 200 θάνατοι. Και 115 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι. Τι λέει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και με τις χειρότερες μέρες της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή πριν τις 10-11 του μηνός, τα πράγματα είναι χειρότερα κάθε μέρα στην εβδομάδα που πέρασε. Δηλαδή έχουμε περίπου 27-28 θανάτους την ημέρα, ενώ δεν είχαμε ξεπεράσει τους 20, ήμασταν κάπου εκεί. Έχουμε περίπου 22-23.000 κρούσματα την ημέρα που γνωρίζουμε. Αυτοί δηλαδή που αναζήτησαν τεστ και κάνανε ήταν πάρα πολλοί. Mm-hmm. Και ο δείκτης θετικότητος κατά μέσο όρο ήταν πάνω από 15. Όλα αυτά σημαίνουν ότι είμαστε σε μια πολύ μεγάλη έξαρση. Ναι, δεν έχουμε αναλογικά τόσους θανάτους, γιατί με τόσα κρούσματα όταν είχαμε δέλτα μπορεί να είχαμε και 50 και 70 θανάτους, αλλά έχουμε πολλά κρούσματα και δεν έχουμε εξοπλιστεί αυτή τη στιγμή ούτε με μέτρα προσωπικής προστασίας, ούτε με επικοινωνιακό κλίμα που θα πείσει τους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο, αν έχουμε το επόμενο εμβόλιο, ούτε με επιχειρησιακό πρόγραμμα για να παρέχουμε σε κάθε άνθρωπο που θα ασθενήσει, αν του είναι απαραίτητο φάρμακα. Να θυμίσουμε ότι για να κάνεις αίτηση, για να κάνει ο γιατρός σου μάλλον αίτηση, να πάρεις τα φάρμακα που υπάρχουν
και που δηλώνεται ότι υπάρχουν και στη χώρα μας επαρκείς ποσότητες, δεν το ξέρουμε αυτό, χρειάζεσαι άμκα. Αν είσαι αλλοδαπός, τουριστάς, δεν έχεις άμκα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μετακινηθείς, να πας πίσω στη χώρα σου και στη διάρκεια της μετακίνησης τι θα συμβεί. Δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι όσο οι άλλες χώρες να αντιμετωπίσουμε το κύμα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και που είναι μεγάλο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα έχουμε μεγαλύτερο βήμα. Αυτό θέλω να μας πείτε, κυρία Λινού. Τι εκτάσεις θεωρείτε ότι θα λάβει, γιατί τώρα είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έρχεται και ο Αύγουστος, θα αυξηθούν, υποθέτω ότι θα πάνε καλά οι αφίξεις. Και το ερώτημα είναι το Σεπτέμβριο, σε τι κατάσταση θα βρεθούμε. Γιατί δεν είναι λίγοι 27 νεκροί, είναι 27 νεκροί. Νομίζω ότι η αγωνία μας θα πρέπει... Συγγνώμη, σας διακόψα. Η αγωνία μας θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι τι θα γίνει τον Αύγουστο. Γιατί ναι μεν όλοι λέμε ή ελπίζουμε ότι θα έχουμε ύφεση, όμως ύφεση δεν βλέπω προσωπικά. Βλέπω έξαρση. Όταν 300.000 άνθρωποι, δηλαδή ένας στους 30 Έλληνες που βλέπουμε γύρω μας νοσεί, αυτό σημαίνει ότι όλοι θα νοσήσουμε. Είναι πρακτικά αδύνατον. Όταν παράλληλα δεν λέμε στους ανθρώπους καμία πληροφορία, ούτε αλήθεια ούτε ψέμα. Απλώς δεν λέμε ότι υπάρχει κρίση, ότι έχουμε έξαρση, ότι χρειάζεται προστασία και κοινωνική και προσωπική. Αυτό έχει αποσομηθεί εντελώς και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να φοβούνται, αλλά δεν φοβούνται αρκετά ή δεν ενημερώνονται αρκετά, και ενώ δεν θα τους ενοχλούσε μια μάσκα, δεν θα τους ενοχλούσε να γλεντήσουν με τους συγγενείς τους στο ύπαιθρο και σε αποστάσεις, δεν τους ενθαρρύνει κανείς να το κάνουν. Μάλιστα. Άρα να προσέχουμε να έχουμε τη μάσκα μας και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τη μάσκα. Είναι σαν να έχουμε κατεβάσει τα μονίδια, περίπου. Και το λέτε και με χαμόγελο, κύριε Λινού. Ναι. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Πάντα χαμογελάει η Λινού, ρε παιδί μου. Και ευτυχώς που χαμογελάει η Λινού, γιατί κάπως έτσι εμπνέει και περισσότερη εμπιστοσύνη και ψυχραιμία. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το να κάνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους που είτε τώρα μας ακούνε, είτε στον κύκλο μου με ακούνε, χρησιμοποιήστε μάσκα. Μην χρησιμοποιείτε εντελώς σφραγισμένα δωμάτια με πολύ air conditioning. Ανοίξτε παράθυρα αντί γι' αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε αλλά πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Να είστε καλά, κύριε Λινού. Καλημέρα, κύριε Λινού. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα. Να πάμε στο Φάνη. Πάμε ξανά στο Φάνη το Γαλαμπατσάκι. Είναι στα Μέγαρα και θα δούμε μια ξεχωριστή ιστορία από όλα αυτά που συνέβησαν εχθές στα Μέγαρα. Έλα, Φάνη. Θα δούμε δύο στιγμιότυπα να δούμε, παιδιά, από την πυρκαγιά στα Μέγαρα. Βρίσκομαι στην περιοχή Ζάχουλη. Ο οικισμός με 100 σπίτια, 5 καταστράφηκαν ολοσχερός και αρκετά άλλα κινδύνευσαν να καούν. Έχουν και ορισμένες ζημιές κάποια, όπως του κυρίου Νίκου Λάμψα. Το σπίτι το οποίο, τα δύο στιγμιότυπα αυτά ποια είναι? Το πρώτο στιγμιότυπο είναι ότι έβλεπε από την τηλεόραση το σπίτι του να κινδυνεύει να καεί. Και το δεύτερο στιγμιότυπο θα το δούμε τώρα να ξεδιπλώνεται. Ήρθαν οι πυροσβέστες εδώ, έσπασαν την πόρτα του σπιτιού, ενώ έλειπαν οι ιδιοκτήτες, ήταν σε κένωση η περιοχή, είπαμε. Σπάσανε λοιπόν την πόρτα, μπήκαν μέσα, κατάφεραν να σώσουν το σπίτι και άφησαν ένα συγκινητικό, όπως μας λένε εδώ, και θα τα καταλάβει ο καθένας, σημείωμα. Συγγνώμη για την πόρτα, έπρεπε να μπούμε μέσα, κύριε Νίκο. Να ξεκινήσουμε από το σημείωμα, ήταν όντως συγκινητικό. Παρόλο που προσφέραν τα μέγιστα, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Τάσος και ο Χρήστος, τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και όλο το πυροσβεστικό σώμα για την προσπάθεια που κάνανε, το σπίτι θα είχε καεί. Δευτερόλεπτα πριν, η φωτιά είχε κυκλώσει το σπίτι, είχε ακουμπήσει στην πίσω μεριά και αυτοί οι δύο άνθρωποι, θυσιάζοντας πάρα πολλά πράγματα, έκαναν το χρέος τους. Και το σημαντικό, μας συγκίνησαν με αυτό το σημείωμα, το οποίο θα το κρατήσουμε για όλη μας τη ζωή. Θα το κορνιζώσετε σίγουρα. Πρέπει για να το ξαναδούμε αυτό το σημείωμα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Σπάσανε την πόρτα για να τους σώσουν το σπίτι και ένιωσαν άσχημα οι άνθρωποι.
και του έγραψαν πάνω στην χαρτοπετσέτα. Σκεφτείτε τις συνθήκες τώρα, έτσι. Συγγνώμη για την πόρτα, έπρεπε να πούμε μέσα. Είναι συγκλονιστικό. Τα μέγιστα. Και παρόλο που έκαναν το χρέος τους, ζήτησαν στο τέλος και συγγνώμη. Ήταν εκπληκτικά παιδιά, τους ο Χρήστος. Τους ψάξατε, τους αναζητήσατε. Τους βρήκε είδατε. Εδώ, ήρθε. Ήρθε εδώ την ώρα που σβήναν τη φωτιά, νομίζοντας, όπως σας είπα, ότι είχε καεί το σπίτι του, βλέποντας την τηλεόραση. Και τους βρήκα μέσα και αγκαλιαστήκαμε, συγκινηθήκαμε, γιατί είχαν σώσει το σπίτι και μου λέει, σου έχω αφήσει κάτι. Μπήκα μέσα και είδα αυτό το σημείωμα και εκείνη τη στιγμή βούρκουσα. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Ξανά τρίτη φορά να τους ευχαριστήσω δημόσια, όλο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά αυτά τα δύο παιδιά ιδιαίτερα. Οι οποίοι έμειναν όλη τη νύχτα μαζί μας εδώ στην περιοχή για να κάνουν το χρέος. Δύο από τους 500-600 πόσοι ήταν χθες όλη μέρα σε όλα τα μέτωπα. Και ήταν μάχη και όλη νύχτα προχθές. Να κάνω και ένα σχόλιο. Βεβαίως να το κάνετε. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι παραπάνω από όλους μας, θα πρέπει πέραν τα θεσμικά για το σώμα και όλα αυτά που άκουσα στην προηγούμενη συζήτησή σας να μπει και το χέρι βαθιά στη τσέπη από την πολιτεία για να τους ανταμείψει και υλικά γιατί το αξίζουν. Κρατήστε το αυτό το σχόλιο. Ναι. Και να έχουν και τον εξοπλισμό που πρέπει και τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για να ρίξουν στη μάχη υλικά, με τις φλόγες. Υλικά για τους ίδιους. Πρώτα για τους ίδιους και μετά για όλα τα άλλα. Για να έχουν τη δύναμη και τη ψυχή να δουν έτσι. Ας έχουν πρωτίστως και το σεβασμό μας, κύριε. Τον έχουν απόλυτα. Όχι, τον έχουν απόλυτα. Όχι στα λόγια μόνο. Τον έχουν απόλυτα από τον απλό πολίτη. Από την εκπομπή η τράγη, γι' αυτό το λέω. Στις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, μπράβο σας. Θα τη θυμάστε. Θα το θυμάστε. Ευχαριστούμε και πάλι. Τους ευχαριστούμε και πάλι. Αυτό το σημείο θα το θυμάστε για πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Φανή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Τι ωραία ιστορία αυτή τώρα. Για σκέψου. Πάσαν την πόρτα και νιώσαν άσχημα. Και το αφήσαν και σημείο. Πόσα μπράβο να πει τώρα σε αυτού του ανθρώπου. Δεν φτάνουν. Αξίζει να του δούμε και εμεί να του γνωρίσουμε αυτού του πυροσβέστε. Ο κ. Καλιακμάνης είναι μαζί μα. Ο πρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολική Αττική. Καλημέρα, κ. Καλιακμάνη. Γιατί έχουν δουλειά και σήμερα οι άνθρωποι να περιπολούν τι περιοχέ που έχουν πληγεί. Πριν πάμε για σε αυτό. Για τα πλάτσικα, Βέβαια. Να προστατεύσουν τι περιουσίε των ανθρώπων που τι έχουν εκενώσει, που έχουν φύγει, που έχουν πάθει ζημιές και δεν έχουν πόρτες, παράθυρα, μην μπουν μέσα. Και... Αλλά πριν πάμε σε αυτά, κύριε Καλιακμάνη, και άλλα και στην προσπάθεια που κάνετε να ακενώσετε περιοχές, να βοηθήσετε ανθρώπους, πάμε στην κυρία Ελένη Γερασιμίδου, μια αγαπημένη ηθοποιό, έναν άνθρωπο που μας έχει αφιερώσει τη ζωή του στην δική μας ψυχολογία, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Εχθές την ακούγαμε να απευθύνει δραματικές εκκλήσεις. Πριν, κυρία Γερασιμίδου, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, αλλά σχεδόν δεν σας ακούω, δεν ξέρω γιατί. Θα το διορθώσουμε. Μιλήσουμε λίγο πιο δυνατά και θα σηκώσουμε και τον ήχο. Ωραία, τώρα έγινε, είμαστε εντάξει. Τι έγινε με το σπίτι σας, τι έγινε με την περιοχή σας? Η περιοχή μας κάηκε, το σπίτι μας κάηκε, το μισό τουλάχιστον. Και το άλλο μισό δεν κατοικείται προς το παρόν, είναι επικίνδυνο δηλαδή, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, είναι πάρα πολύ βρώμικο, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει τίποτα. Από ό,τι ξέρω, γιατί σε λίγο θα ξαναπάμε εκεί, διενυκτερεύουμε όπου βρούμε. Μείνατε εκεί για να το σώσετε? Είχαμε φύγει λίγο πριν από τις αναθυμιάσεις για να μην πεθάνουμε. Φύγατε δηλαδή την τελευταία στιγμή? Φύγαμε την τελευταία στιγμή, όπως το είπατε ακριβώς, γιατί τα κεγόμασταν. Ούτε νερό, προσπάθησε ένας γείτονας που είχε παραμείνει, ανέβηκε σε σκάλες, δεν υπήρχε νερό στα άλλα. Θα μου πεις πάλι δεν είναι εύκολο να σώσει ένας άνθρωπος με την αυτοθυσία του μονάχα. Εμείς ήρθαμε πολύ αργότερα γιατί δεν μας αφήναν να περάσουμε και αυτό το καταλαβαίνω σε μια περιοχή που καίγεται. Αλλά όταν φτάσαμε είχε ήδη καταστραφεί το μισό σπίτι. Απευθύνατε και δραματικές εκκλήσεις, κυρία Γερασιμίδου. Ναι. Να πάνε οι αρχές να βοηθήσουν όσους είχαν μείνει πίσω στην περιοχή. Όχι. Να σας πω κάτι που συνέβη το απόγευμα αργά. Ναι, βέβαια. Όταν πια το σπίτι έσβησαν οι φωτιές που υπήρχαν, αφού καταστράφηκαν τα πάντα μέσα στη στέγη, στη σοφίτα και στα δωμάτια. Ρουχισμό στα πάντα, βιβλία. Σημαντικότερο για μας,
Ήρθανε το αργά το απόγευμα, περάσανε οι πάντες. Ευτυχώς τουλάχιστον σβήσανε το σπίτι ενός παλιού συναδέρφου πιο κάτω από μένα, αλλά και αυτό καταστράφηκε τελείως. Με ένα μεγάλο άνθρωπο να κλαίει στο δρόμο και να μην θέλει να έρθει ούτε προς τα μας για να πιει νερό. Mm. Τόσο απελπισία μιλάμε. Εμφανίστηκαν όλοι. Όλοι, και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, κάτι κοινωνική λειτουργεί, να είναι καλά οι άνθρωποι. Αλλά εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας μόνοι μας. Δεν θα φτάσουμε τώρα σε αυτή την ηλικία με τόσες δυσκολίες που περάσαμε να δεχόμαστε τέτοιου είδους βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ βεβαίως. Ήρθε μια κυρία από το Δήμο και αυτή κατόπιν εορτής να μας πει αν θέλουμε να πάμε σε ξενοδοχείο. Ξέρετε, μετά από μια τέτοια ζωή δοσμένη στον κόσμο, οι προσφορές, τι να σας πω, δηλαδή να μείνουν χίλιοι άνθρωποι για να πάμε στα σπίτια τους. Ναι. Δεν το λέω, το λέω με αγάπη και με ευχαριστίες, δεν το λέω με περηφάνεια αυτό. Όμως, λέω ότι υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό το σπίτι είναι και αλληλεγγύη, για ακόμη μια φορά έδειξε τη δύναμή της. Αυτό το σπίτι είναι το σπίτι που έχετε χτίσει, το σπίτι αυτό από τους κόπους μιας ζωής. Αυτό που φτιάξαμε με πολύ μεγάλο κόπο όπως όλοι οι άνθρωποι. Τώρα? Ναι, τώρα είναι μισό. Τώρα όπως τι υπάρχει, μισό. Υπάρχει μισό το οποίο θα κατοικηθεί όταν καθαριστεί, όταν γίνουν οι ανάλογες πραγματογνωμοσύνες, γιατί δεν μπορεί ούτε ρεύμα να λειτουργήσει, ούτε νερό, είναι πολύ επικίνδυνο. Έχουν καεί διακόπτες, έχουν καεί τα πάντα. Ναι. Και πρέπει να δούνε και αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας. Έτσι δεν έχει διαδικασία. Φυσικά και αυτό. Φυσικά και αυτό. Παρόλο που είναι, έχει μπετά, δηλαδή, δεν είναι, αλλά είναι όλα, η κατασταθή σκάλα τελείως. Δεν μπορείς δηλαδή να πατάς σε τέτοια υλικά. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα και νομίζω ναι, ότι όλοι εμείς που δεν έχουμε ακουμπήσει σε αυτού του είδους την τραγωδία, σε αυτού του είδους την καταστροφή... Και να μην ακουμπήσετε ποτέ, σας το εύχομαι ολόψυχτα. Ούτε να το φανταστούμε, δεν μπορούμε. Ναι. Βλέπαμε τα σπίτια όλοι μας και στην περιστή πυρκαγιά να απειλούνται άμεσα κτλ. Αλλά όταν το έχεις γλιτώσει, φεύγει το κακό, το ξεχνάς περίπου. Όταν το ζεις, ναι, αυτό το έχουμε είναι γλιτώσει και άλλες φορές, είναι ξέρετε, φοβερό, κύριε Παυλόπουλο, και άλλες φορές το έχουμε, ναι, γλιτώσει, πολλές φορές. Η περιοχή είναι και είναι στο έλεος του Θεού και των ανθρώπων, των αλληλέγγυων ανθρώπων. Άστε. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο, κυρία Γερασπίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να είστε καλά πάντα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εσείς. Καλό κουράγιο. Δύσκολα πράγματα, ρε παιδί μου. Και έχει και τόση ευγένεια πάνω στη κυρία Γερασμίδου, τόσο πολιτισμό επάνω. Λοιπόν, έχουμε καλημέρα και την κυρία Ζανώτη μαζί μας. Ναι, ναι. Καλημέρα, είναι από την Άνιμα. Ζανώτη, με συγχωρείτε, ναι, ναι, με συγχωρείτε πολύ. Καλώς την. Γιατί είδαμε και αυτό το ζήτημα για ακόμη μια φορά στις πυρκαγιές. Δραματικές εκκλήσεις στα social media. Υπήρχαν άνθρωποι που άφησαν τα ζώα τους εκεί. Αλλά υπήρχαν κάποιοι άλλοι που πήγατε μέσα στη φωτιά για να τα σώσετε. Ναι, εμείς η Άνιμα είναι σύλλογος για άγρια ζώα. Mm-hmm. Οι εθελοντές μας υπάρχουν και στην περιοχή της Πεντέλης και στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και αυτό που κάνουν είναι ότι συλλέγουν, αφού έχει φύγει φωτιά, ό,τι ζώο έχει απομείνει ζωντανό, άγριο ζώο. Εδώ θα δείτε χελώνες που είναι αυτές που επιζούν κυρίως, γιατί τα περισσότερα ζώα καίγονται και πεθαίνουν. Αυτές είναι ανθεκτικές, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα καλό, γιατί αντέχουν πάρα πολύ, αλλά πονάνε και πάρα πολύ, ναι, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι χελώνες εδώ είναι αυτές που ήρθαν χθες το απόγευμα. Λέτε σήμερα. Τώρα αυτή η εικόνα μας αγγίζει. Είναι καμένο το καμπού. Ναι. Είναι καμένο το καβούκι, αυτό το φτιάχνουμε. Το πρόβλημα είναι όταν είναι καμένο και το πρόσωπο και τα πόδια, που είναι κάτι πάρα πολύ επώδυνο. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε κάνουμε εδώ για να τις ανακουφίσουμε. Και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι στο τηλέφωνό μας μπορούν να μας βρουν όλη την ημέρα και μετά το απόγευμα και στο κινητό, για να τους πούμε πώς να χειριστούν μια τέτοια περίπτωση και σε ποιον να απευθυνθούν για να έρθει το ζώο εδώ για φωτίνα. Όλες αυτές οι χελώνες είναι από την επιχείρηση που έγινε χθες να διασωθούν. Χτες στην περιοχή της Πεντέλης. Ακόμα από τα Μέγαρα δεν μου έχουν έρθει. Σήμερα θα έρθουν, ναι. Μάλιστα. Αλλά θα έχει και άλλες εκεί. Ήδη έχουμε και άλλα περιστατικά. Δυστυχώς υπάρχει μια καταστροφή που δεν αποτιμάται. Λέμε πάντα ότι ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, αλλά συνήθως έχουμε πάρα πολλές ζωές απώλειες. Ναι, ναι. Που είναι τα ζώα, είναι στάνες, είναι οι σκύλοι, είναι οι χελώνες, οι αλεπούδες, τα πουλάκια, οι σκατζόχυροι, τα φίδια.
Κυρία Γανώτη, έχετε άλλα ζώα και να μας πείτε και το τηλέφωνο στο οποίο μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς. Ναι, έχουμε πάρα πολλά άλλα ζώα. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει, ας πούμε, τις 850 εισαγωγές για τον Ιούλιο, όχι για το χρόνο. Ναι, ναι. Και το τηλέφωνο μας είναι 210-9510-075. 9510-075. Μάλιστα. 2-10-95-10-075 για την Άνοιμα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Να είστε καλά και μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρία Χαλιαχμάνη, πόσες επιχειρήσεις εκένωσης έκαναν χθες οι συναδελφοί σας και προχθές? Καταρχήν να πω ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι οργανώσεις πλέον. Γιατί παλιότερα υπήρχαν φωτιές και κανένας δεν νοιάζονταν για τα ζώα. Για τα ζώα. Ναι, ναι. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε την άποψη ότι ανθρώπινα θύματα, η σημασία όμως και η πανίδα αυτής της χώρας και γενικά, γιατί είναι αλληλένδετο αυτό με την ποιότητα ζωής και τη συνέχεια της ζωής γενικά. Θα πω ότι οι αστυνομικοί απεγκλώβησαν πάνω από 650 άτομα. Απέτρεπαν να πλησιάσουν πολίτες εκεί που υπήρχε κίνδυνος. Δεν υπήρχε κίνδυνος μόνο να καούν, πέφταν κολόνες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα υπάρχουν αυτές οι ξύλινες παλιές κολόνες. Πέραν φωτιά λοιπόν από τη ρίζα τους οι κολόνες, πέφτανε, κινδύνευαν να πέσουν σε αυτοκίνητα και σε κεφάλια πολιτών, πυροσβεστών, αστυνομικών. Καλώδια της ΔΕΗ, υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι Έλληνες αστυνομικοί λοιπόν μπόρεσαν με αποκλεισμούς και δεν είχαμε κάποιο τραγικό γεγονός. Ευτυχώς. Περιπολούσαν καθόλου το 24ωρο ομάδες Δίας και περιπολούν. Ομάδες Δίας και περιπολικά για να αποφύγουμε το πλιάτσικο και να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών. Παραμένουν εκεί οι δυνάμεις, Παραμένουν εκεί οι δυνάμεις. Και μάλιστα είχαμε και περιπολίες και στην Πάρνηθε και στον Ιμητό για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ή να προλάβουν, δεν ξέρω, είναι με πρόθεση από αμέλεια όλα αυτά. Σε κάνει και σκέπτεσαι το μέγεθος αυτής της καταστροφής και οι πολλές αιστείες, πολλές φορές, αν είναι τυχαία ή είναι ενέργειες κάποιων. Πιστεύω ότι η προανάκριση εκεί που κάνει η πρεσβευτική να δείξει κάτι. Εκεί ένωσαν οι αστυνομικοί τρία γεροκομεία, πήκουσαν γεροντάκια και γερόντισες στα χέρια τους για να τους βγάλουν έξω. Εκένωσαν τον ταόγο Πεντέλης, χρησιμοποιήθηκαν λεωφορεία της αστυνομίας. Απεγκλώβησαν μαζί με αυτές τις οργανώσεις ζωάκια. Δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Ήταν σε επιφυλακή η αστυνομική που ήταν. Και πήραν μέχρι και τα ποτιστήρια, κύριε Καλιακμάνη, για να σβήσουν τα ποτιστήρια. Πολλοί το λιδόρισαν αυτό. Είπαν, με τα αποτελεστήρια σε αυτές τις καταστάσεις προσπαθείς να βοηθήσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Μάλιστα. Η συμβολή των αστυνομικών ήταν... Πήραν τα αποτελεστήρια, πήραν τις μάνικες, ανέβασαν πολλοί πολίτες εικόνες στα social media από αστυνομικούς που ήταν στην πρώτη γραμμή και δώσαν τον καλύτερο. Δυστυχώς, κύριε Καλιαχμένη, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, δυστυχώς υπάρχει χώρος και για ειρωνία και για χολή. Δυστυχώς. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παυλόπουλε. Αντί να σταθούμε στην προσφορά. Τι γίνεται για την πρόληψη? Δεν θα έπρεπε, πόσα δάση είναι στατική, δεν θα έπρεπε να επιτηρούν τουλάχιστον για 2 μήνες, για αυτούς τους 2 μήνες που είναι επικίνδυνοι οι drones, να επιτηρούν δασοπυροσβέστες. Συμφωνούμε απολύτως. Από και αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε από χθες και αναμένουμε και απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε διάλειμμα εμείς. Ναι, ναι, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε. Να το δείξουμε αυτό που μας στέλνει ο φίλος. Ναι, κάτι να κάνουμε αντικατοπτρισμό. Είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πεντέλη, παιδιά. Πριν σπάσει σε 2 μεγάλα μέτωπα και ζήσουμε αυτό που έζησε μεγάλο μέρος της Αττικής. Για να μου μια φωτογραφία χρόνο. Μόνο. Ωραία. Αν, την έχουμε, παιδιά. Αν μπορέσουμε να τη δείξουμε για δευτερόλεπτα και να κλείσουμε έτσι. Αυτό είναι. Από τον μπαλκόνι που έχει καταδείξει ο φίλος που μας στέλνει τη φωτογραφία. Πίσω από εδώ φαίνεται να είναι στη χαράδρα η πυρκαγιά.
Και είναι η αρχή της έναρξής της. Μάλιστα. Οπότε αυτό νομίζω. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δείχνει και πώς ξεκίνησε και το τι θα δείξουν οι έρευνες είναι σημαντικό, γιατί αυτή η φωτιά έκαψε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πάνω από 20.000 στρέμματα. Γρήγορα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο κληρώνουμε δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom και αυτό που βλέπετε και ένα τρίμερο για δύο άτομα στο μοναδικό ξενοδοχείο Περάκη στην Αχτή Κυπρή στην Ανδρο. Και αύριο φυσικά εκλήρωση. Αυτά είναι αύριο η κλήρωση. Βέβαια. Τα διεκδικείτε με μήνυμα στο 14999 και φυσικά με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το Peugeot 208, την έκδοση Like 1200 κυβικών με 75 άλογα και πολλά πολλά άλλα. Καλημέρα σας. Αύριο το πρωί στις 6 ραντεβού. Καλημέρα σας.